Ανάση, είχες θέμα με το WebEx. Όχι, όχι. Μέσω Google Chrome δεν μπήκες. Ναι, πάντα μέσω Chrome. Μα εγώ όλη την ώρα μέχρι τώρα παρακολουθούσα χωρίς πρόβλημα. Τώρα ξαφνικά κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Μου έβγαλε ένα μήνυμα ότι υπήρχε ένα θέμα στη σύνδεση. Σου έβγαλε ένα κίτρινο τρίγωνο που αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεση, ναι. Wi-Fi είσαι ή με landline? Wi-Fi είμαι, αλλά είμαι σταθερός εκεί που ήμουν συνέχεια ως τώρα, δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι κανονικά τα... κανονικά. Λοιπόν, επιστρέψαμε, καλωσορίζουμε τους δύο μιλητές μας, τον κύριο Παπατσόρη και τον κύριο Δελή, όπου με απλούς κατανοητούς ουρολογικούς διαλόγους μεταξύ τους θα προσπαθήσουν να μας περάσουν να καταλάβουμε την ανοσοθεραπεία, η οποία είναι ένα όπλο πλέον εχμής στην αντιμετώπιση του ουρολογικού καρκίνου. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Δικό σας ο λόγος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη μητική πρόσκληση και ευχαριστούμε και την Οργανωτική Επιτροπή και τις κοπέλες για την σημαντική βοήθεια. Με τον κύριο Δελή θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ένα δύσκολο θέμα, αυτό της ανοσοθεραπείας στον ουρολογικό καρκίνο, διότι πιο πολύ οι ογκολόγοι έχουν εξοικείωση με αυτό το κομμάτι. Θα κάνω εγώ αρχικά μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές της ανοσοθεραπείας, διότι είναι αρκετά αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε και πρέπει να τα ψάξουμε στο παρελθόν, μέχρι και στα φοιτητικά μας χρόνια. Μετά ο κύριος Δελής θα παρουσιάσει την ανοσοθεραπεία σε έναν καρκίνο που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, τον καρκίνο του νεφρού. Θα ακολουθήσει ο καρκίνος της κύστης, όπου υπάρχει μία εμπειρία που συνεχώς αναπτύσσεται. Και θα κλείσω εγώ την ενότητα με τον καρκίνο του προστάτη, που υπολείπεται σε μελέτες, και στην πορεία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, κύριε Δελή, άμα θέλεις Θάνο να πεις και εσύ κάτι ξεκινώντας. Μία παράκληση μόνο, επειδή θα συνδεθούμε με Αμερική μετά, έχουμε δύο συνδέσεις με Αμερική που είναι και ξημερώματα, τους ξυπνούμε, 6,5 ώρα για τον έναν, 7,5 για τον άλλον. Να κρατήσουμε λίγο το χρόνο μας για να μην τους στήσουμε και όλους τους ανθρώπους. Απολύτως, απολύτως. Κρατήσουμε. Καλή μου. Να πω και εγώ ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
Ίσως κάνω λίγο διαφορετικά την παρουσίαση, δηλαδή θα ξεκινήσω πρώτα με τον καρκίνο του ουροθυλίου και στη συνέχεια θα πω τον καρκίνο του νεφρού. Ωραία. Οπότε... Βασικές αρχές. Αυτό που δεν ξέρει κανένας ουρολόγος, λοιπόν. Είμαστε με τεντωμένα αυτιά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε όλο και περισσότερες δημοσιεύσεις σχετικά με την ανοσοθεραπεία. Εδώ είναι από τον Ιανουάριο του 2021 του Urology Times, όπου ουσιαστικά φέρνει τους ουρολόγους κοντά στις πρακτικές common clinical practice της ανοσοθεραπείας, αλλά και θέτει το πολύ σημαντικό θέμα των παρενεργειών. Διότι με αρκετά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούν οι ογκολόγοι, οι ουρολόγοι δεν συνήθισαν και δεν συνηθίζουν να τα χορηγούν επειδή φοβούνται τις παρενέργειες. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και στη συνέχεια. Πού στηρίζεται το ότι η ανοσοθεραπεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί έναντι στον καρκίνο? Καταρχήν έχουμε δημοσιεύσεις με αυτόματη απόρριψη όγκων, όπως το λέμφωμα και το μελάνωμα. Είναι το σύνδρομο της αυτόματης λύσης του όγκου, όπου έχει παρατηρηθεί σε κάποια περιστατικά με την έναρξη της θεραπείας να έχουμε καθολική λύση των καρκινικών κυττάρων. Και το σύνδρομο της αυτόματης απόρριψης ή λύσης του όγκου είναι και εργαστηριακό, μπορεί να έχει μεγάλη αύξηση ηλεκτρολιτών και μεταβολητών, αλλά και κλινικό. Γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι έχουμε σπάνια βέβαια και περιπτώσεις υποστροφής πνευμονικών μεταστάσεων όταν αφαιρέσουμε τον καρκίνο του νεφρού, όταν θα κάνουμε την νεφρεκτομή. Επίσης, έχουμε όγκους οι οποίοι είναι λεγόμενοι θερμοί ανοσολογικά όγκοι. Είναι όγκοι που διηθούνται από κύτταρα του ανοσοποιητικού, θα τα δούμε στη συνέχεια, όπως το μελάνωμα και καρκίνος του μαστού. Έχουμε όγκους που σε γειτονικούς λεμφαδένες έχουμε μεγάλο λεμφοκυταρικό πολλαπλασιασμό και αντίθετα έχουμε και ψυχρούς ανοσολογικούς όγκους. Επίσης έχουμε δει ότι έχουμε υψηλότερη συχνότητα του καρκίνου σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής. Είτε σε σύνδρομα όπως, είτε σε λοιμώξεις όπως HIV, είτε μετά από μεταμόσχευση, όπου γίνεται λήψη ανοκαταστατικών, σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνει η συχνότητα του καρκίνου. Κατά συνέπεια, έχουμε όλα τα στοιχεία που μας πιστοποιούν ότι το ανοσολογικό σύστημα μπορεί να δραστηριοποιηθεί έναντι στον καρκίνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ως ένα όπλο πέρα από την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία. Πρώτα πρέπει βέβαια να κατανοήσουμε, και αυτό έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα, πώς αντιμετωπίζει τα καρκινικά κύτταρα το ανοσολογικό σύστημα, αλλά και εφόσον αυτό κατανοηθεί, εφόσον βρεθούν οι μηχανισμοί μοριακοί, πώς αυτοί θα τροποποιηθούν ώστε η ανοσολογική απόκριση να είναι αντικαρκινική. Έτσι έχουμε τους θερμούς και τους ψυχρούς όγκους που έχουμε καταφέρει πλέον να κάνουμε συνδυασμό χρήσης ανοσοποιητικών παραγόντων. Έτσι, ένας όγκος ο οποίος είναι ψυχρός μπορεί να γίνει θερμός ανοσολογικά. Άρα δεν σημαίνει ότι ένας ανοσολογικά ψυχρός όγκος δεν θα τα αποκριθεί στην ανοσοθεραπεία. Εάν κάνουμε συνδυασμό παραγόντων, δώσουμε συνδυασμό παραγόντων, μπορεί να το επιτύχουμε. Εδώ βλέπετε ότι σε έναν ψυχρό όγκο, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κλίμα, Program Death Ligand 1 θα έχει αυξημένη έκφραση. Έτσι, ο καρκίνος έχει ένα μικροπεριβάλλον, όπου σε αυτό το μικροπεριβάλλον υπάρχουν κύτταρα του ανοσοποιητικού, λεμφοκύτταρα, δεντρικά κύτταρα μακροφάγα. Έχουμε κύτταρα με σημαντική προέλευση και φυσικά την εξοκυτάρια θεμέλια ουσία. Πάνω από έναν αιώνα, από τα φοιτικά μας χρόνια, γνωρίζουμε τη φυσική ανοσία και την επίκτητη ανοσία. Και τις τελευταίες δεκαετίες έγινε σύνδεση αυτών των δύο ανοσιών με την δράση των δυτικών κυττάρων που φαίνεται να παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η έμφυτη ανοσία γνωρίζουμε ότι εμφανίζεται άμεσα με τα φαγοκύτταρα που ενδοκυταρώνουν μικρόβια κτλ. Έχουμε το συμπλήρωμα που είναι πρωτεΐνες του πλάσματος και τα natural killer cells, ενώ η προσαρμοστική ανοσία θα πάρει αρκετές ημέρες
και έχουμε εκεί δραστηριοποίηση των Β και Τ λεμφοκυττάρων. Τα Τ λεμφοκύτταρα είναι κύτταρα κλειδιά στην ανοσοθεραπεία. Οι διαφορές έτσι της ειδικής και μη ειδικής ανοσίας είναι λίγο πολύ γνωστές. Και έχουμε ουσιαστικά την κυταρική ανοσία και την χημική ανοσία. Κυταρική ανοσία είναι με τα κυταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα και η χημική ανοσία είναι με τα Β λεμφοκύτταρα. Θα θυμηθούμε στις επόμενες διαφάνειες λίγα λόγια για τα Τ βοηθητικά κύτταρα που αναγνωρίζουν αντιγόνα συνδυασμό με MHC, είναι το σύμπλεγμα μείζωνος ιστοσυμβατότητας, τάξης 2. Εδώ έχουμε ουσιαστικά υποομάδες που είναι διμεροί, ενώ το MHC1 είναι μονομερές. Θα παράγουν κυταροκίνες και θα διαφοροποιούνται είτε προς TAF Helper 1 ή TAF Helper 2, δηλαδή θα έχουμε είτε κυταρική είτε χημική ανοσία. Τα κυταροτοξικά πάρα πολύ σημαντικά, εδώ έχουμε MHC1 και παράγουν προτεάσεις οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα. Έχουμε και FAS ligand που είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που θα προκαλέσουν καταστροφή καρκινικών κυττάρων. Άρα έχουμε κύτταρα στο νοσοποιητικό που έχουν άμεση αντικαρκινική δράση. Από μόνο τους βέβαια δεν δρούν, χρειάζεται ενεργοποίηση και εδώ είναι ο κύριος ρόλος των δεδυτικών κυττάρων που είναι αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τη δράση των CD4 και των CD8 που αντίστοιχα συνδέονται με τα συμπλέγματα 1 και 2. Για να τελειώνουμε με τα κύτταρα, έχουμε τα natural killer cells, τα οποία ουσιαστικά έχουν κυταροτοξική δράση που εκδηλώνεται μέσω αυτών των ενζήμων και είναι antigen dependent κυταροτοξicity και έχουμε και άλλους τρόπους κυταροτοξικότητας όπως με το συμπλήρωμα. Αυτά τα κύτταρα οριμάζουν στο αίμα, ενώ τα natural killer tumor cells οριμάζουν στον θύμο αδένα και αυτά έχουν δράση στα καρκινικά κύτταρα με την interferon γάμα. Έτσι, όταν λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό σύστημα, ουσιαστικά, όταν έχουμε τα καρκινικά κύτταρα, έχουμε τη λεγόμενη ανοσοεπιτήρηση. Με την δράση των κυττάρων που ανέφερα προηγουμένως, των δεδυτικών κυττάρων και των CD4 και 8 και την παραγωγή των κυτροκινών, θα έχουμε καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Έτσι, υπάρχει η θεωρία της ανοσοεπιτήρησης ήδη από τη δεκαετία του 50, που αναφέρει ότι θα προστατεύσει από τον καρκίνο και αντίστροφα η διαφυγή από την ανοσοεπιτήρηση θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Και οι έμφυτοι μηχανισμοί της ανοσοεπιτήρησης έχουν τα natural killer cells, τα απλά και τα tumor και τα μακροφάγα, ενώ οι προσαρμοστικοί μηχανισμοί έχουν την παραγωγή των κυσκών τάφλων φωτιτάρων και των άλλων παραγόντων που ανέφερα προηγουμένως στα πλαίσια της χημικής ανοσίας. Τα δεδυτικά κύτταρα έχουν τον βοηθητικό ρόλο και αυτά οδηγούν στο να έχουμε φαγοκυτάρωση των καρκινικών κυττάρων. Τα αντισώματα δρούν είτε άμεσα είτε έμεσα εναντίον των καρκινικών κυττάρων, επάγοντας την απόπτωση, δηλαδή τον προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο, αλλά έχουμε και ενεργοποίηση κυταροτοξικότητας, ενεργοποίηση συμπληρώματος που βρίσκεται στο πλάσμα, όπως ξέρουμε. Από τις κυταροκίνες, αντικαρκινική δράση, εντερφερόνι γάμα και εντελευκίνες 12 και 2. Άρα, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η ανοσοεπιτήρηση, η διαφυγή θα οδηγήσει σε εξέλιξη του καρκίνου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είτε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς διαφυγής από αυτήν την ανοσοεπιτήρηση, είτε έχουμε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτοί είναι οι δύο μηχανισμοί. Και πρακτικά, η διαφυγή του καρκινικού κυττάρου από την ανοσοεπιτήρηση μπορεί να γίνει αν έχουμε μεταβολή του φαινοτύπου των κυττάρων, με, για παράδειγμα, απώλεια των συμπλόκων μείζωνος ισοσυμβατότητας, η έκφραση των αντιγόνων, όταν έχουμε καταστολή της ανοσολογικής απόκρισης με την παραγωγή ανοσοκαταστατικών κυταροκινών
ή όταν έχουμε αντοχή στην απόπτωση και με τον υπερκερασμό. Αυτοί είναι όλοι οι μηχανισμοί που έχουν. Συγγνώμη λίγο, μία ερώτηση, γιατί ξέρετε, εγώ είμαι ο άνθρωπος που δεν τα καταλαβαίνει εύκολα. Αυτά οι μηχανισμοί διαφυγής που είναι ουσιαστικά, άμα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ανασωπητικό σύστημα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ή μπορούν με ένα τέλειο ανασωπητικό. Εκεί μπερδεύτηκα. Ναι, δεν λειτουργούν όταν δεν υπάρχει ο καρκίνος. Οι μηχανισμοί διαφυγής είναι επί του καρκίνου. Ναι, άρα θέλω να πω ότι ο καρκίνος μπορεί και διαφοροποιείται και ξεγελάει το ένα σωστό και πλήρες λειτουργία ανασωπητικό, ή βρίσκει κάποια πτώση του ανασωπητικού και εκεί πέρα διεισδύει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι, και οι δύο μηχανισμοί είναι. Το ανέφερα και οι δύο μηχανισμοί είναι. Και αλλά η διαφυγή, αλλά και η δυσλειτουργία, ναι, ναι. Αλλά βλέπετε ότι εδώ υπάρχει και δυνατότητα η διαφυγή να συνδυαστεί με δυσλειτουργία. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες ουσιαστικά. Οπότε, συνεχίζοντας την καταστολή της ανασωπητικής απόκρισης, έχουμε άλλες κυταροκίνες, Δελευκίνη 10, Tumor Growth Factor β, Vascular Endothelial Growth Factor, να μην σας κουράσω με όλα αυτά τα μόρια, και αντοχή στην απόπτωση με την έκφραση των fast ligand και των αντιαποπτωτικών γονιδίων, διότι όταν έχουμε κάτι έχουμε και το αντίθετό του, και η δυσλειτουργία του ανασωπητικού συστήματος αφορά κυρίως τη λειτουργία των TAF νεφοκυτάρων ή των δυτικών κυτάρων. Γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως τους ρόλους και πώς δρούν. Και αυτό έχει να κάνει με απώλεια έκφρασης μορίων μεταγωγής σήματος και αλυσίδων πρωτεϊνών, ιδιαίτερα διαμεμβρανικών. Στα διαιτητικά κύτταρα έχουμε απώλεια έκφρασης συνδιαιγερτών, γιατί έχουμε διαιγέρτες και αναστολής. Και υπάρχει και λίστα με παράγοντες που δουν στα διαιτητικά κύτταρα, μην σας κουράσω με αυτά. Άρα πρακτικά, με τη λειτουργία των κυταροτοξικών CD8, των δυτικών κυττάρων, των μακροφάγων, των κυταροκινών και των σωμάτων αντίθετης χημικής ανοσίας, όταν αυτό το σύστημα λειτουργεί καλά, τότε θα έχουμε και την ανοσία. Εάν όμως έχουμε απώλεια έκφρασης και μεταλλάξει την έκφραση των συμπλόκων ιστοσυμβατότητας, στην λειτουργία των TAF λυμφοκυττάρων και έχουμε παραγωγή κυταροκινών που δρούν αντίθετα και έχουμε ενεργοποίηση κατασταλτικών TAF κυττάρων, θα έχουμε τη διαφυγή. Και έτσι εδώ έρχεται η ανοσοθεραπεία να δράσει και να γύρει την πλάστικα υπέρ της ανοσίας, υπέρ της ανοσολογικής απάντησης. Δηλαδή θα ενισχύσει την ανοσολογική απάντηση ή θα αδρανοποιήσει μονοπάτια καταστολής ανοσολογικής απάντησης. Με αυτούς τους δύο τρόπους θα μπορέσει η ανοσοθεραπεία να χρησιμοποιηθεί ως αντικαρκινική θεραπεία. Κατά συνέπεια, η ανοσοθεραπεία έχει ως απότερο σκοπό την αντικαρκινική δράση, την καταστολή της άνοσοκαταστολής ή καλύτερα αυτό που είπα προηγουμένως, να ανασταλούν οι άνοσοκατασταλτικοί μηχανισμοί, αλλά επίσης προσπαθεί να αυξήσει την ανοσολογική έκφραση των καρκινικών κυττάρων, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν πιο πολλά κύτταρα τα οποία θα λειτουργήσουν εναντίον των καρκινικών κυττάρων. Δεν είναι μια τόσο καινούργια ιστορία η νοσοθεραπεία. Ουσιαστικά, το 1899 είχαμε το πρώτο εμβόλιο, το οποίο ήταν από τον Κόλεϊ, που ήταν ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος διαπίστωσε ότι εάν έκανε ένεση ενός βακτηρίου σε έναν ασθενή που είχε σάρκωμα, θα υπήρχε υποστροφή των συμπτωμάτων του και μείωση του μεγέθους του όγκου, και αυτή η τοξίνη του Κόλεϊ ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Μάλιστα, αυτή είναι η φωτογραφία του ασθενούς του 1899 και αυτή η φωτογραφία είναι 11 χρόνια μετά. Και κατά τον Κόλεϊ, αυτό που έκανε θεραπευτικά ήταν η χορήγηση
κατά τακτικά χρονικά διαστήματα αυτής της τοξίνης. Η κόρη του μάλιστα ίδρυσε τη δεκαετία του 50 το Cancer Research Institute. Άρα ξεκινάει η νοσοθεραπεία εδώ και έναν αιώνα. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός στη δεκαετία του 60 με 70 με το BCG που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Μετά υπήρχε ένας σκεπτικισμός στη δεκαετία του 80 και 90 με τις εντερφερόνες. Εγώ ως φοιτητής θυμόμουν και κάποια σκευάσματα εντερφερόνες που δίνανε ενδοκιστικά που δεν λειτουργήσαν και τόσο καλά. Και τελευταίες δύο δεκαετίες πλέον έχουμε μία έκρηξη χρήσης προϊόντων νοσοθεραπείας. Συνοψίζοντας την ανοσοθεραπεία, για να μας μένουν πρακτικά πράγματα, υπάρχει ως παθητική ανοσοθεραπεία και ως ενεργητική ανοσοθεραπεία. Η παθητική ανοσοθεραπεία περιλαμβάνει τα μονοκλονικά αντισώματα, τα ογκοειδικά, τις κυταροκίνες και επίσης τη μεταφορά και ενεργοποίηση κυτάρων εξ βίβο και μετά την έγχυσή τους πάλι. Ενώ η ενεργός ανοσοθεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση των εμβολίων, είτε είναι πεπτηδικά, είτε δενδρυτικά, δενδρυτικών κυτάρων εμβόλια, είτε από αλλογενή κύτταρα. Checkpoint inhibitors, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στην ανθοθεραπεία πλέον και στην περίπτωσή μας τον ουρικό καρκίνο, εδώ είναι τα πιο πολλά σκευάσματα, και ογκολυτική όγκη. Οι ταροκίνες και αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να δοθούν στα πλαίσια ανθοθεραπείας είναι πάρα πολλοί και συνδυάζονται με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Όμως έχουν πάρα πολλές παρενέργειες, οι οποίες είναι ουσιαστικά λίγο αποτρεπτικές στο να δίνουμε εμείς οι ουρολόγοι τέτοια σκευάσματα. Για τα εμβόλια θα πούμε στον καρκίνο του προστάτη το εμβόλιο που υπάρχει, ουσιαστικά ένα DNA εμβόλιο. Αυτά είναι τα τέσσερα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην νοσοθεραπεία, DNA με δεδυτικά κύτταρα, με ιούς κτλ. Τώρα, ογκολυτική ιή, εδώ με γενετική μηχανική, ουσιαστικά γίνεται ενεργοποίηση και είσοδος γονιδίων, ενώ αφαιρούνται γονίδια που έχουν αντίθετη δράση. Ουσιαστικά, στην πράξη, είπαμε κυταροκίνες, ογκολυτική ιή που μπορούν να δοθούν και checkpoint inhibitors είναι αυτοί που χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλέον στην περίπτωσή μας. Ουσιαστικά, με αυτούς τους παράγοντες, τους checkpoint inhibitors, PD-1 και CTLA-4, μπορούμε να αδρανοποιήσουμε την ανοσοκαταστολή. Εδώ είναι τα δύο σημεία που είναι τα checkpoints. Το ένα είναι με το cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4, το CTLA-4. Και Program Death 1 και Program Death Ligand 1 και 2. Μπλοκάροντας αυτά τα δύο, μπορούμε ουσιαστικά να αδρανοποιήσουμε την ανοσοκαταστολή. Και υπάρχει και δίπλα στο PD-1 και το Tumor Infiltrated Macrophage μόριο που μπορεί και αυτό να μπλοκαριστεί. Αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά τόσο πολλά σκευάσματα. Πάμε να δούμε τώρα άλλη τα κύτταρα που ήταν προηγουμένως. Είναι antigen-presenting cells, τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, το ταφλεμφο κύτταρο και το καρκινικό κύτταρο, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τα δύο σημεία στο ταφ κύτταρο και στον όγκο που ουσιαστικά μπλοκάρονται, CTLA-4 με ipilimumab, nivolumab για PD-1, pembrolizumab, αβέλουμαμ, τουρβάλουμαμ, αντεζολίμπζουμαμ. Οπότε βλέπετε όλα αυτά τα σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν και έχουν ουσιαστικά έγκριση χρήσης που ακριβώς μπλοκάρουν τους checkpoint inhibitors και που ακριβώς δρούν είτε στα ταφ νεφοκύτταρα, είτε στα καρκινικά κύτταρα, είτε στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Εδώ άλλο ένα σχήμα με αυτές τις δράσεις και ουσιαστικά βλέπετε στον ουρολογικό καρκίνο, το φιλιακό καρκίνο, μα έχουμε τρία σκευάσματα,
και τον Βάμπλαμ το έχουμε και στον καρκίνο του νεφρού. Αντίστοιχα βλέπετε και τις εμπορικές ονομασίες. Άρα ήδη έχουμε αρκετά φάρμακα ανοσοθεραπευτικά που χορηγούνται σε αυτούς τους καρκίνους, σε διάφορες γραμμές θεραπείας, θα τα αναφέρει ο κύριος Δελής. Τώρα μπορεί θεωρητικά να συνδυαστούν μεταξύ τους checkpoint inhibitors ή με χημειοθεραπεία, ακτινοβολία ή με εξατομικευμένη θεραπεία, αλλά εδώ πλέον προχωράμε σε πιο εξειδικευμένα κομμάτια και ξεπερνάμε τις βασικές αρχές. Άρα για να κλείσουμε την εισαγωγική αυτή ομιλία για τις βασικές αρχές ανοσοθεραπείας, είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απαιτεί κατανόηση των βασικών μηχανισμών λειτουργίας του ανοσοποιητικού και των αλληλεπιδράσεων σε μοριακό και κυταρικό επίπεδο και φυσικά χρειάζεται ορθολογική χρήση αυτών των φαρμάκων για να έχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και την καλύτερη ασφάλεια. Μάλιστα, πέρυσι εκδόθηκε και αυτό το βιβλίο, για όποιον ενδιαφέρεται, για την ανοσοθεραπεία και την χημειοθεραπεία φυσικά στον ουρολογικό καρκίνο. Οπότε κάνω μια παύση εδώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Δελή να μας πει πιο συγκεκριμένα στους καρκίνους που ασχολούμαστε τα νεότερα και τα δεδομένα. Λοιπόν, βγαίνω εκτός. Παρακαλώ. Άρα να τα ξεχωρίσουμε. Είναι τα μονοκλονικά, έτσι, και είναι οι αναστολής. Λοιπόν, αυτά είναι τα έτσι, checkpoint inhibitors. Αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα εμβόλια είναι μια παρακατηγορία. Και αυτά μας ενδιαφέρουν αυτά τα δύο. Τα οποία έχουν διαφορετικές ενδείξεις. Τώρα να τα ξεχωρίσουμε λίγο αναπάθηση. Ναι. Μπήκαμε στο νόημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε λίγο να δούμε λίγο τώρα αναπάθηση. Πρέπει να κάνεις unmute νομίζω. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα δεν είναι. Ναι. Κύριε Δελή, τώρα δεν ακούγεστε. Όχι. Δύο λεπτά λίγο. Στέλνω request. Απαντήστε, ανοίξτε το. Τώρα ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την εισαγωγή τον κύριο Παπατσόρη, να ευχαριστήσω και τον κύριο Χατζηχρήστο για την τιμητική πρόσκληση. Είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχω στο συγκεκριμένο σχολείο ως ομιλητής. Δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων. Όσον αφορά το κομμάτι του ουροθυλιακού καρκίνου, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ξηρασία από τη δεκαετία του 70 με την εισαγωγή της Ισπλατίνης, η οποία αποτελεί ακόμα και σήμερα κομβική σημασία θεραπεία. Φτάσαμε στο 2016, οπότε και ξεκινάει ένας καταιγισμός νέων εγκεκριμένων θεραπείων, κυρίως ανοσοθεραπείας με τους checkpoint inhibitors για τον προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο του ουροθυλίου. Πριν προχωρήσω, να πω ότι από δεκαετίες είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του ουροθυλίου έχει πολύ ψηλό ποσοστό μεταλλάξεων, έτσι. Είναι το τρίτο νεόπνευμα μετά το μετάνομα και τον καρκίνο πνεύμονα, επομένως τέθηκε από νωρίς το ερώτημα της στόχευσης του ανοσοποιητικού σε μια προσπάθεια επιτυχημένης αντιμετώπισης του καρκίνου του ουροθυλίου. Εδώ έχουμε τα σκευάσματα που έχουν πάρει έγκριση για το μεταστατικό καρκίνο ουροθυλίου μετά από την αποτυχία της χημειοθεραπείας. Ο μηχανισμός δράσης, το επαναλαμβάνω, είναι γνωστός. Έχουμε αλληλεπίδραση, έχουμε προσπάθεια αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων του στρώματος του όγκου, που αυτή είναι η PD-1, και αντίστοιχων υποδοχέων που υπάρχουν στα κύτταρα που πιστεύεται πως εκφράζουν την ανοσολογική απάντηση έναντι του όγκου. Και αυτή η αλληλεπίδραση κάνει ανίσχυρη την ανοσολογική απάντηση. Επομένως, σταματώντας αυτή την αλληλεπίδραση με τα φάρμακα που χορηγούμε, επαναφέρουμε την ανοσολογική απάντηση, δίνοντάς της δυναμική για να μπορεί να καταπολεμήσει το νεόπλασμα. Άρα, ενώ ο όγκος προσπαθεί και είναι αρκετά επιθετικός στο να μπλοκάρει το σύστημα, και εμείς παρεμβαίνουμε για να μην το επιτρέψουμε αυτό. Ακριβώς.
Το λογικό, αυτό που καταλαβαίνουμε και είναι γνωστό, είναι ότι και τα καρκινικά κύτταρα θέλουν να επιβιώσουν και όχι μόνο να επιβιώσουν απλά, αλλά να αναπαραχθούν και να κατακλείσουν το σώμα. Οπότε εμείς πρέπει να μπλοκάρουμε και την παραγωγή και την σύνδεση με τα πρώτα τη σύνδεση έτσι και την αναπαραγωγή του όγκου, των καρκινικών όγκων κυττάρων καθεαυτών. Ας δούμε πώς φτάσαμε στην αλλαγή στην καθημερινή μας πρακτική, λοιπόν. Δεν θα κουράσω με όλες τις μελέτες, όμως πρέπει να πω δύο. Η πρώτη είναι αυτή, η φάση 3, η πολύ γνωστή μελέτη πια, KEYNOTE-045. Συγκρίθηκε το pembrolizumab τότε με οποιοδήποτε χημειοθεραπευτικό φάρμακο μπορούσε να δοθεί ως δεύτερη γραμμή στο μεταστατικό καρκίνο του ουροθυλίου και τη βρέθηκε με αποτελέσματα που πλέον είναι επικαιροποιημένα εκ νέου, σαφής επιμήκυνση επιβίωσης με το pembrolizumab. Αντίστοιχη μελέτη με άλλο σκεύασμα, atezolizumab, όπως τα είπε πριν και ο κύριος Παπατσόρης, έναντι επίσης όλων των διαθέσιμων χημειοθεραπευτικών της εποχής. Να πούμε εδώ ότι το atezolizumab ήταν και το πρώτο μονοκλονικό αντίσωμα έναντι του PD-L1 που βρέθηκε δραστικό στον καρκίνο του ουροθυλίου. Βλέπετε δεξιά κάποιες ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό της μελέτης όσον αφορά τη συνολική επιβίωση και γι' αυτό το λόγο η μελέτη αυτή θεωρήθηκε αρνητική. Όμως, εγώ είμαι λιγάκι αιρετικός, θα δω μόνο τους αριθμούς, όχι το χαρακτηρισμό της μελέτης. Βλέπουμε ότι στο συνολικό πληθυσμό υπάρχει επιμήκυνση της συνολικής επιβίωσης. Δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία πως τα σκευάσματα αυτά έχουν πλεονεκτήματα σχετικά με την επιβίωση των αρρώστων και αυτό που τα κάνει να πλεονεκτούν είναι το γεγονός ότι οι άρρωστοι που ωφελούνται και είναι περίπου 1 στους 4, έχουν μακρόχρονη ύφεση στην νόσο. Και όπως θα δούμε εδώ, οι ωφελούμενοι άρρωστοι, εδώ έχουμε μελέτες οι οποίες είναι αρχικές, έχουμε ανταποκρίσει σε σχέση με τη χημειοθεραπεία που φτάνει και το 21%, είναι πάνω από τη χημειοθεραπεία της δεύτερης γραμμής. Το κυριότερο όμως είναι ότι εδώ στις μελέτες φάσης 3 πλέον, η συνολική αύξηση στην επιβίωση σε σχέση με τη χημειοθεραπεία είναι επίσης αρκετά πάνω. Το εύλογο ερώτημα, το οποίο σαφώς το σκεφτόμαστε όλοι, είμαι σίγουρος και ότι ο κ. Χατζηχρήστου τώρα τρώγεται να το πει, είναι ότι αυτά που βλέπουν στις μελέτες, παιδί μου, ισχύουν και στην πραγματικότητα. Είναι κοινό μυστικό ότι οι άρρωστοι των μελετών, οι άρρωστοι που συμμετέχουν στις μελέτες, δεν είναι οι καθημερινοί ασθενείς. Σε αυτή τη μελέτη όμως που βρήκα, που έχουμε μία σύνθεση πληθυσμού που θα την λέγαμε real world data, και αφορεί το ατεζολίζουμε και το πόσο ασφαλώς χορηγείται, βλέπουμε ότι η συνολική επιβίωση και η διάρκεια ανταπόκρισης είναι αντίστοιχες με των ασθενών των μελετών. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπουμε ότι η διάρκεια ανταπόκρισης είναι σημαντική σε ένα 50% των ανταποκρινόμενων, ενώ βλέπετε ότι οι ασθενείς δεξιά, οι ασθενείς που περιλαμβάνουν τους πάντες, ασθενείς που δεν θα έμπαιναν υπό νορμάλ συνθήκες σε μελέτες, βλέπουμε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις, με νεφρική ανεπάρκεια, με αυτοάνωσα νοσήματα, που η τελευταία κατηγορία αφορά αρρώστους που μάλλον έχουν αντένδειξη για να πάρουν ανοσοθεραπεία, ιδιαίτερα όταν η νόση είναι ενεργή. Βλέπουμε πως η συνολική επιβίωση είναι αντίστοιχη με τις υπόλοιπες κατηγορίες και όχι ουσιαστικά χειρότερη από το συνολικό πληθυσμό της μελέτης. Άρα, αν έχουμε μόνο αυτή την θεραπεία στη διάθεσή μας, μπορούμε να δώσουμε και σε αυτούς τους αρρώστους με προσοχή. Και γιατί πρέπει να την δώσουμε με προσοχή? Γιατί όλα τα σκευάσματα είναι τοξικά. Βεβαίως και υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες και στην ανοσοθεραπεία, έτσι. Συγγνώμη, όμως, μισό λεπτό λίγο εδώ πέρα να διευκρινίσουμε ότι γενικά το πρώτο και βασικό μεταξύ των κλινικών μελετών και το real life studies, που ουσιαστικά είναι registries, είναι ότι οι ασθενείς που μπαίνουν σε μελέτες έχουν πολύ καλύτερη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση. Επίσης, δεύτερο είναι ότι για να έχει κάποιος το κίνητρο να μπει σε μελέτη, σημαίνει ότι μπορεί να την υποστηρίξει, οπότε σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που κάνουν συμμόρφωση, είναι προσωπικότητες τέτοιες που συμμορφώνονται πολύ καλύτερα από τον γενικό πληθυσμό. Αυτές είναι οι βασικές, για να μην αφήσουμε λίγο θολό ότι οι μελέτες τις μαγειρεύουμε, καμία σχέση με αυτό. Προφανώς, ναι, προφανώς όχι, όμως
αυτό το οποίο συζητάμε πάντα μεταξύ μας είναι ότι εντάξει, οι άρρωστοι τώρα δεν θα δούμε συχνά αρρώστους οι οποίοι είναι με τελικό στάδιο νόσου, να το πω έτσι, ή είναι επιβαρημένοι συστηματικά. Τώρα, για να επανέλθω στο κομμάτι της τοξικότητας που είπα πριν, υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες στους αρρώστους. Ο ένας στους τρεις, όπως βλέπουμε, δεν έχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Μάλλον θα έλεγα εγώ ότι η ανοσοθεραπεία είναι καλύτερα ανοιχτή από την χημειοθεραπεία. Απ' την άλλη, για να μην φανεί ότι ωρεοποιώ τα πράγματα, οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν λείπουν. Έτσι βλέπουμε ότι φτάνουν μέχρι και το 20% σε κάποιες μελέτες. Και ποιες είναι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες? Είναι πάρα πολλές. Οφείλονται στην ανάπτυξη της αυτοανοσίας, από ενεργοποίηση της ανοσολογικής απάντησης έναντι και των φυσιολογικών ιστών. Παρά το μικρό τους ποσοστό, μπορούν να έχουμε εκδήλωση από όλα τα συστήματα, όπως βλέπουμε εδώ, ακόμα και από την καρδιά κάνουν μυοκαρδίτιδα. Και βεβαίως, η διαφορά με την χημειοθεραπεία είναι ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως στην χημειοθεραπεία εκδηλώνονται μάλλον νωρίς, στην αρχή, στον πρώτο κύκλο, και έτσι είμαστε λιγάκι υποψιασμένοι ότι πρέπει να περιμένουμε στη συνέχεια. Βλέπουμε όμως ότι στην ανοσοθεραπεία τα πράγματα είναι λιγάκι διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, οι συστηματικές δερματικές εκδηλώσεις, όπως είναι ο κνησμός, μπορεί να εμφανιστούν πολύ αργότερα, μετά και την τρίτη εβδομάδα, μετά δηλαδή τον πρώτο κύκλο. Η υπατητική τοξικότητα επίσης αργότερα και πιθανώς από τον τρίτο κύκλο, ενώ είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο κάποιος να υποπτευθεί την υποφυσίτιδα. Γιατί οι υποφυσίτιδες δεν εκδηλώνονται πάντα με τις end-stage επινεφρυδιακές βλάβες και ανεπάρκειες, αλλά μπορεί να είναι με πολύ πολύ πιο ήπια συμπτώματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα κέντρα που δίνουν θεραπείες πρέπει να μπορούν να έχουν δυνατότητα πολλών παρεμβάσεων 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Άρα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων εδώ. Μιλώντας για προχωρημένες θεραπείες ουσιαστικά, μιλάμε και για την εξατομίκευση στους αρρώστους. Έτσι, εδώ λοιπόν μπαίνει το κομμάτι των βιοδεικτών. Διάφοροι βιοδείκτες, μιλώντας για τον ουροθυλιακό καρκίνο, το tumor mutational burden, που ουσιαστικά είναι το σύνολο των μεταλλάξεων, ή και την περιβόητη έκφραση του PD-L1, ενός υποδοχέα του υποδοχέα του προγραμματισμένου πιταρικού θανάτου, για να το ξαναπώ, να το θυμηθούμε. Στην αρχή φάνηκε ότι, ειδικά ο PD-L1, φάνηκε πως θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Εδώ βλέπουμε αποτελέσματα μιας μη τυχιοποιημένης μελέτης. Η αποτελεσματικότητα σχετίστηκε σημαντικά με την έκφραση του PD-L1 όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του atezolizumab. Όμως, στις τυχιοποιημένες μελέτες αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Εδώ έχουμε την αντίστοιχη τυχεοποιημένη μελέτη του atezolizumab, όπου φαίνεται πως η αποτελεσματικότητά του δεν έχει σχέση ούτε με το αν έχουμε υψηλή, ούτε αν έχουμε χαμηλή ή καθόλου έκφραση του PD-L1. Και βεβαίως υπάρχουν αποτελέσματα αντίστοιχα και για άλλες ουσίες, όπως το pembrolizumab, άρα δεν κάνουμε τεστ, δεν υπάρχει στην καθημέρα κλινική πράξη αυτό το τεστ, για να δούμε σε ποιους αρρώστους είναι καλύτερο να χορηγήσουμε τα σκευάσματα αυτά. Όσον αφορά το tumor mutation burden, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως βλέπετε, σχετικά με την επιβίωση, όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο των μεταλλάξεων, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση των αρρώστων. Και εδώ όμως δεν είναι τυχιοποιημένες οι μελέτες. Η πρόγνωση των αρρώστων εξαρτάται συνολικά από κλινικο-εργαστηριακούς παράγοντες, από προγνωστικά μοντέλα, να το πω πιο απλά. Το πολύ γνωστό μοντέλο που το ξέρετε όλοι όσοι ασχολείστε με το ογκολογικό κομμάτι είναι αυτό το προγνωστικό μοντέλο του Μπέλμουντ. Έχετε αυτούς τους τρεις παράγοντες που βλέπουμε αριστερά και με τους συνδυασμούς μεταξύ τους έχουμε τέσσερις ομάδες με εντελώς διαφορετική επιβίωση, σημαντική επιβίωση μεταξύ τους. Το ερώτημα που θα κάνουμε εδώ λοιπόν είναι, ισχύουν τα μοντέλα αυτά για την ανοσοθεραπεία? Ισχύουν τα μοντέλα αυτά για την ανοσοθεραπεία. Πρόσφατη μελέτη του κυρίου Μπάμια δημοσιεύτηκε προ ημερών. Καινούργια δεδομένα, έχουμε καλύτερη επιβίωση στους αρρώστους οι οποίοι δεν είχαν κανέναν από τους παράγοντες αυτούς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι επιπλέον και η έκφραση του PD-L1 έχει σημασία για τη συνολική επιβίωση και το PFS και το Objective Response Rate. Και βεβαίως ένα άλλο στοιχείο είναι η απόσταση από το τέλος προηγηθήσεις χημειοθεραπείας.
Δεν θα μιλήσω για το κομμάτι του BSJ. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ομιλίες, μελέτες, βιβλιογραφία σχετικά με αυτό. Θα πω όμως κάτι το οποίο περαιτέρω, δηλαδή πέραν αυτού που είπαμε ως τώρα, είναι κάτι το οποίο μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι, είναι η περιεχειρητική ανοσοθεραπεία, ή αλλιώς εισαγωγική ανοσοθεραπεία, με χρήση αναστολέων σημείων ελέγχου. Έκανε την εμφάνισή της πριν από μία διετία περίπου, με τα δύο πάλι φάρμακα, τεζολίζουμαμπ και πεμπρολίζουμαμπ, που είναι εγκεκριμένο, όπως θα πούμε στη συνέχεια, και για τη μεταστατική νόσο. Μονοκλονικά αντισώματα. Τι έδειξαν αυτές οι δύο μελέτες, η Abacus και η Pure, με έναν μικρό αριθμό αρρώστων, είναι η αλήθεια, κάτω από 100 είχαν και οι δύο. 2 με 3 κύκλους προεγχειρητικά, ενδεχομένως αντίστοιχα αποτελέσματα με την προεγχειρητική χημειοθεραπεία, που εδώ βλέπουμε αριστερά την κλασική γνωστή μελέτη του Grossman με την υπεροχή των 2,5 περίπου ετών στους αρρώστους με την εισαγωγική χημειοθεραπεία. Βλέπουμε δεξιά ότι τα ποσοστά ανταποκρίσεων στις δύο μελέτες αυτές, δηλαδή το PTAF0 ουσιαστικά, φτάνει και το 40% αντίστοιχο με τα αποτελέσματα μελετών που έχουν να κάνουν με την χημειοθεραπεία. Και αν δούμε και το μέγιστο όφελος σε σχέση με την κυστεκτομή, βλέπουμε ότι μάλλον η εισαγωγική ανοσοθεραπεία κάτι έχει να μας δώσει. Το πρόβλημα που υπάρχει με την ανοσοθεραπεία σε σχέση με τη χημειοθεραπεία είναι ότι δεν ξέρουμε αν αυτή η πλήρης ύφεση που βλέπουμε είναι ένα, ας το πούμε, surrogate marker και για τη συνολική επιβίωση. Πιθανώς τα πράγματα είναι έτσι, αλλά δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν μελέτες ακόμα που να μπορούν να το στηρίξουν. Το ερώτημα που φαίνεται εδώ στη συγκεκριμένη διαφάνεια και είναι ένα αντίστοιχο ερώτημα με την συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας και με τους ογκολόγους για την εισαγωγική χημειοθεραπεία είναι: μπορούν να πάρουν άρρωστη εισαγωγική ανοσοθεραπεία και συνέχεια να κάνουν κυστεκτομή? Από τη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται ότι το αντεζολίζουμε προεγχειρητικά είναι ανεκτό. Οι άρρωστοι φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται όσον αφορά τις επιπλοκές της κυστεκτομής. Δεν υπάρχει έγκριση όμως για προεγχειρητική ανοσοθεραπεία. Πάντως, σιγά σιγά υπάρχουν και άλλες μελέτες με καλά νούμερο όσον αφορά το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, που είναι το PTAF0, βλέπουμε και νούμερα 45%. Τρέχουν πολλές μελέτες και τρέχουν πολλές μελέτες γιατί μπαίνει και η φαρμακοβιομηχανία στο παιχνίδι, που την ενδιαφέρει και για τους αρρώστους βεβαίως, να μπορούμε να δίνουμε σκευάσματα πριν την κυστεκτομή σε άτομα τα οποία δεν μπορούν να πάρουν συσπλατίνη. Το πλεονέκτημα της ανοσοθεραπείας είναι πιο ότι έχει λιγότερες απαιτήσεις από τους αρρώστους, έτσι μια κάθεση κρεατινίνης πάνω από 30 επιτρέπει στο να δίδουμε τα φάρμακα αυτά. Ερώτηση εδώ πέρα λίγο. Το ότι σε ασθενείς, επειδή λέτε, δεν μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία, αυτό είναι ακόμα λόγω των ενδείξεων? Γιατί η αίσθηση που δίνεται με την ωραία σας παρουσίαση είναι ότι ουσιαστικά πάει να αντικαταστήσει η ανοσοθεραπεία τη χημειοθεραπεία. Σωστό. Σωστό. Και θα δούμε, πιστεύω, στο μέλλον και περιπτώσεις αρρώστων που... και υπάρχει εδώ ερώτημα για την ποιότητα των μελετών, έτσι. Δεν θέλουν να υποβληθούν σε κυστεκτομή, παραδείγματος χάρη, καθόλου. Οπότε, βιολογικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το τι πάει να πει βιολογικά δεν είναι σε καλή κατάσταση? Ένας ογκολόγος θα σου πει: εντάξει, όλοι οι άρρωστοι μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε αρρώστους οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν και παίρνουν χημειοθεραπεία. Δηλαδή, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με εσάς σε αυτό. Το θέμα της χορήγησης των σκευασμάτων έχει να κάνει με τις ενδείξεις της νόσου. Έτσι. Όσον αφορά την επικουρική ανοσοθεραπεία, υπάρχουν μελέτες που τυχιοποιούν ασθενούς υψηλού ρίσκου για υποτροπή μετά την κυστεκτομή, πρακτικά αυτούς που έχουν TAF2 μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία, έχουν λεμφαδενική νόσο. Η συγκεκριμένη μελέτη, η Vigor 010, τυχιοποίησε ατεζολίζουμαμπ ή απλά παρακολούθηση και είχε αρρώστους που δεν πήραν χημειοθεραπεία, είτε γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν, είτε γιατί δεν ήθελαν. Και εδώ ήταν και το αδύνατο στοιχείο της μελέτης. Βρέθηκε ότι η επικουρική ανοσοθεραπεία εδώ δεν υπερτερούσε της απλής παρακολούθησης. Πρόσφατα όμως άλλαξε αυτό, πρόσφατη μελέτη στο ASCO GU, το τελευταίο, CheckMate 274,
Η διαφορά, ενώ είναι αντίστοιχο σχεδιασμό, αντίστοιχα χαρακτηριστικά ασθενών, είναι ότι εδώ είναι placebo controlled ή μελέτη. Εδώ οι άρρωστοι έπαιρναν nivolumab και βλέπουμε σημαντική διαφορά στην ελεύθερη νόσο επιβίωση, ενώ σε ασθενείς με υψηλή έκφραση του PD-L1, που εδώ έλεγξε η μελέτη αυτό, βλέπουμε ότι το όφελος ήταν ακόμα μεγαλύτερο, έφτανε σχεδόν το 50%, και το ενδιαφέρον, το αξιοσημείωτο εδώ, είναι ότι το μεγαλύτερο όφελος το είχαν οι άρρωστοι που είχαν πάρει εισαγωγική χημειοθεραπεία με σκλατίνη. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι μπορούν οι άρρωστοι να παίρνουν nivolumab άσχετα με την εισαγωγική θεραπεία, και αυτό οδήγησε σε μια επιταχυμένη έγκριση πρόσφατη, βλέπετε, 30 Απριλίου, χορήγησης nivolumab σαν επικουρική θεραπεία μετά κυστεκτομή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με μειοθυντική νόσο. Τι ισχύει τελικά και έχει υιοθετηθεί και από τα αμερικάνικα guidelines, όπως θα δούμε σε λίγο. Συστηματική ανοσοθεραπεία, πρώτης γραμμής θεραπεία σε προχωρημένου καρκίνου ουροθυλίου, όταν οι άρρωστοι δεν μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία με πλατίνα ανεξάρτητα του PD-L1, της έκφρασης PD-L1, ή δεν μπορούν να πάρουν θεραπεία με συσπλατίνη, αλλά έχουν υψηλή έκφραση PD-L1. Το ελληνικό στοιχείο εδώ, με τη μελέτη του ντουρουβάλουμαμπ, ενδοκιστική έγχυση, παρακαλώ, σε αρρώστους με αντοχή στο BCG. Έχει τελειώσει το recruitment στη μελέτη, μένει να δούμε τα αποτελέσματά της, και προχωράω γρήγορα στο τέλος. Βλέπουμε ότι στα ευρωπαϊκά guidelines, όπως και στα αμερικάνικα, έχουμε και θεραπεία συντήρησης με ανοσοθεραπεία, με το avelumab, σε αρρώστους οι οποίοι είναι σταθεροί όσον αφορά το στάτους της νόσου τους μετά από χημειοθεραπεία. Εδώ θα δείτε ότι ως πρώτης γραμμής θεραπεία έχουμε ασθενή σύσταση για χορήγηση checkpoint inhibitors, σε αντίθεση με τα αμερικάνικα guidelines, που θα δείτε ότι εδώ έχουν θέση τα σκευάσματα της ανοσοθεραπείας ως συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής, και επιπλέον έχουμε και την ενδοφλέβια χορήγηση του pembrolizumab σε άτομα τα οποία έχουν είναι ανθεκτικοί στην BCG, στη θεραπεία, την ενδοκιστική θεραπεία με BCG. Πριν προχωρήσω στο κομμάτι της ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο του νεφρού, θέλω να κάνω έτσι μια πάσα, να μιλήσω για το κομμάτι του συνεδρίου που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, 7 με 9 Οκτωβρίου, είναι το δεύτερο πανελλήνιο διατμηματικό συνέδριο, είστε όλοι προσκεκλημένοι, να το πω, να υποβάλλετε τις εργασίες σας και να συναντηθούμε, ελπίζουμε, από κοντά. Θα είναι το πρώτο συνέδριο μετά από πολύ καιρό που μάλλον θα μπορέσουμε να συναντηθούμε από κοντά. Και να θυμίσουμε λίγο ότι όλα τα τμήματα έχουν συμμετοχή, άρα καλύπτει όλο το φάσμα σε εξειδικευμένα αντικείμενα της ουρολογίας. Και να πούμε εδώ ότι βεβαίως τα τμήματα είναι, βγάζουν το πρόγραμμα, να το πω έτσι. Νομίζω, επειδή έτσι έχω τη δυνατότητα να μπορώ να δω λιγάκι το πρόγραμμα ως τώρα, είναι μια πολύ πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Τώρα, και τι άλλο θα γίνει, μην το ξεχνάτε, κύριε Θάνου, Βελή. Θα γίνει το bootcamp. Τι είναι αυτό, για πέστε μας. Το bootcamp είναι μια συνεργασία με το European School of Urology. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ, έτσι, πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, να το πω εγώ. Αφορά τους πρωτοετής ειδικευόμενους, σε μια προσπάθεια όλοι οι ειδικευόμενοι να έχουν ένα κοινό logbook, να εκπαιδεύονται σε όλη την Ευρώπη το ίδιο πράγμα. Η σκέψη εδώ ήταν να έχουμε συνεργασία με τον Μπηγιάννη, ο οποίος Μπηγιάννη είναι ο πρώτος που το ξεκίνησε στο Leeds. Έχει γίνει στην Λισαβόνα επίσης, νομίζω στις Βρυξέλλες, και εμείς θα είμαστε οι επόμενοι που θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτό. Δηλαδή και αυτοί που θα έρθουν, τι θα κάνουν, εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Είμαι καημένος ειδικευόμενος πρώτο χρόνο, ανίδιος από συνέδρια. Μου λέτε κάτι ότι αφορά εμένα, δεν καταλαβαίνω. Θα σας πω λοιπόν τι είναι. Ένας εκπαιδευτής, ένας εκπαιδευόμενος. Βασικές
ενδοσκοπικές πράξεις, κυστεοσκόπηση, βάζω πικτέιλ, βγάζω πικτέιλ, μπορώ να καθετηριάσω ένα δύσκολο ουρητηρικό στόμιο, κάνω συγκεκριμένες έτσι, ίσονος βαρύτητας επεμβάσεις στα εξωτερικά όργανα. Θα έχει και ένα FBASIC. Δεν είναι θεωρία, δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Όχι, δεν είναι. Άρα προπόνηση του άσχετου, όπως εγώ ας πούμε, με τον Ρονάλντο, τον Μέση, τον Κέιν και όλα τα μεγάλα αστέρια. Προπόνηση ένα προς ένα. Υπέροχο τα νέα, ειδικευόμενοι. Για να μην έχετε απορίες, να προσθέσω ότι στάθηκε σήμερα από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ένα email 11 το πρωί για αυτό το θέμα. Οπότε θα έχετε λεπτομέρειες στο inbox. Ανοίξτε τα email σας και τρέξτε. Όποιος πρόλαβε θα γνωρίσει τα αστέρια που βλέπετε στην τηλεόραση να πέσουν στο Euro. Σωστό. Ο κύριος Μακαράκης είχε ζητήσει το λόγο ή το είδα πιο πριν. Ναι. Σχόλιο. Ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου, μίλησες για την neoadjuvant, το setting, δηλαδή το neoadjuvant πριν την κυστεκτομή και τα νοσοθεραπευτικά φάρμακα. Δεδομένου ότι οι παρενέργειες των ανοσοτρογοποιητικών αυτών φαρμάκων εμφανίζονται 2-3 εβδομάδες μετά, έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, γιατί συμπίπτουν προφανώς, μπορεί να συμπέσουν και με την ώρα που θα κάνεις και την κυστεκτομή. Πόσο πολύ προβληματίζουν, υπάρχουν δεδομένα ή δεν υπάρχουν ακόμα? Εντάξει, δεν υπάρχουν δεδομένα τώρα, δεν υπάρχουν δεδομένα για το συγκεκριμένο, τουλάχιστον που να τα ξέρω εγώ. Μιλώντας με ογκολόγους πάντως, το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, το ότι η ανοσοθεραπεία μπορεί να κάνει κάτι αργότερα και αυτό μπορεί να μπερδέψει τα φράγματα. Γι' αυτό και όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται σε κέντρα στα οποία υπάρχει υψηλή κλινική υποψία. Να σου κάνει μια μυοκαρδίτητα την τρίτη μέρα μετά το χειρουργείο. Κάικες. Κύριε Μαρκαδάκη, το παράθυρο δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε. Το παράθυρο που πρέπει να... Ναι, η μυοκαρδίτιδα είναι μείζον θέμα. Εγώ αυτό που έχω ακούσει πάντως και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θα το ξαναπώ είναι η υποφυσίτιδα. Δεν ξέρω αν την είχατε, αν την ξέρατε σαν έννοια. Εγώ τώρα διαβάζοντας και έτσι συζητώντας για να μπορώ να τι είμαι... Τι κάνει? Η υποφυσίτιδα, ναι, μπορεί να έχει πολύ ήπιες εκδηλώσεις στην αρχή, αλλά μπορεί να κάνει πολύ βαριά επινεφρικτιακή ανεπάρκεια. Και όταν την πάρεις χαμπάρι, όταν φτάσεις να την πάρεις χαμπάρι, είναι δύσκολη η διαχείρισή της. Πάντως, από την άλλη μεριά, έτσι, από την άλλη το μέρος της ζυγαριάς, έχω μια χημειοθεραπεία, που άμα τώρα ήταν εδώ πέρα ο Βασίλης ο Τζόρις, που χειρουργεί συνέχεια μετά χημειοθεραπεία, λέει ότι το δυσκολότερο πρόβλημα είναι ότι η επίπτωση στους ιστούς της χημειοθεραπείας. Θέλω να πω καλά, για τον καρκίνο του όρχεως. Αλλά μιλάμε τώρα για την κύση, δεν μας επηρεάζει τόσο. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι ναι, και τους ιστούς, αλλά όχι, είναι και όλες αυτές οι θεραπείες, θέλω να πω, έχουν παρενέργειες. Έτσι, έχουν παρενέργειες. Είναι πολλές φορές που μας έχει τύχει ένας άλλος που θα κάνει χημειοθεραπεία να αναβάλουμε το χειρουργείο ακριβώς για να συνέλθει μετά από μία χημειοθεραπεία. Και δεν μιλάω για τον καλό, τον φύτα άρρωστο, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι. Να προχωρήσουμε στο επόμενο, Θάνο. Ναι, προχωρώ. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να κλείσω λιγάκι το... προσπαθώ να κλείσω λιγάκι... Μπορεί να βγεις από το share screen και να ξαναμπείς με την επόμενη διαφάνεια. Αυτό, αλλά προσπαθώ να κλείσω, γιατί άνοιξα... το δεύτερο PowerPoint, χωρίς να έχω κλείσει το πρώτο και αυτό μας μπερδεύει. Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Μπορεί να το κλείσει από αυτό το σύμβολο. Εδώ το κίτρινο. Εντάξει, νομίζω... Να το κατεβάσεις δηλαδή, να μου φαίνεται. Να το έχω. Από το κίτρινο το μεσαίο. Ωραία. Άμα κάνεις full screen τώρα, το βρήκαμε πάνω. Ναι, μισό λεπτό να το κλείσω. Να κλείσω το ένα για να έχω και το άλλο. Τελείω. Νομίζω τώρα είμαι εντάξει. Ακόμα τα βλέπουμε και τα δύο. Άμα κάνεις ένα καινούριο share τώρα θα δουλέψει καλά.
Κάτι δεν έχω κάνει σωστά, νομίζω. Λέει, starting to serve, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω, το έχω πατήσει, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου βγαίνει. Α, για να δούμε πώς το κάνω έτσι. Μπορεί να το σταματήσει και να το ξεκινήσει άλλο για να το λειτουργήσει. Και αν η Μαρίνα έχει την παρουσίαση, να την παίξει από εκεί. Ναι. Αλλά βγαίνει ο Μπράβο από το share, κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να μπορεί να λειτουργήσει στις διαφάνειες και άμα δεν πιάσει. Τι δοκιμάστε να κάνετε share όλο το screen, όχι μόνο την παρουσίαση. Τώρα το έκανα όλο από την αρχή. Όμως δεν μου ανοίγει το PowerPoint. Αποκολλάει, ναι. Αν θέλετε, πείτε μου. Τώρα είναι εντάξει. Όχι, όχι. Καθυστερεί σαν να έχει κολλήσει κάπου. Εγώ πάντως τώρα το βλέπω όπως πριν. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα είναι εντάξει. Δεν το βλέπουμε, σαν όχι. Και μου λέει ότι κάνω share. Κάνω sharing αυτή τη στιγμή. Μας λέει ότι ξεκινάς. Α, τώρα. Τώρα εμφανίστηκε. Προφανώς ήταν πολύ μεγάλο το αρχείο σας και άρχισε να το φορτώσει. Συγγνώμη για το... θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον καρκίνο του νεφρού. Επίσης και για αυτή την ομιλία δεν έχω κανένα conflict of interest. Όσον αφορά τον καρκίνο του νεφρού, από το 1992, για να κάνω έτσι μια εισαγωγή, μέχρι το 2001, είχαμε αρχική θεραπεία με κιτοκίνες, ιντερφερόνι, ιντερλευκίνη. Μετά το 2005 μπήκαν στο παιχνίδι στοχευμένες θεραπείες με αναστολή στυροσινικής κινάσης, anti-VEGF, μονοκλινικά αντισώματα, mTORS. Η κυταρομοιωτική νεφρεκτομή είχε θέση, παρέμενε σε ισχυρή θέση για το κομμάτι του μεταστατικού νευρικού καρκίνου. Εδώ και μια πενταετία περίπου η ανοσοθεραπεία επανέρχεται, είτε ως μονοθεραπεία, είτε ως συνδυασμός με παραδοσιακές θεραπείες. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω λιγάκι για τα κριτήρια που έχουμε όσον αφορά τον κίνδυνο για την επιβίωση των αρρώστων μας. Από ετών έχουν θεσπιστεί μια 20ετία περίπου πριν τα κριτήρια του MOGER ή αλλιώς του Memorial Sloan Kettering Cancer Center. 10 χρόνια μετά, τα κριτήρια του HENG ή αλλιώς IMDC, τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Το 1992 ξεκίνησε η Ιντερλευκίνη 2, έλαβε έγκριση για το μεταστατικό καρκίνο νεφρού, λόγω πολύ καλής σημαντικής ανταπόκρισης τότε των αρρώστων, όμως ουσιαστικά εμείς μιλάμε για τους checkpoint inhibitors, ειδικά anti-PD-1, anti-PD-L1 στον καρκίνο του νεφρού. Η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη μελέτη, την Checkmate 025, όπου το Nivolumab συγκρίθηκε τότε με έναν mTOR, το Everolimus, και απέδειξε ότι η χρήση των Checkpoint Inhibitors σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού προσφέρει όφελος επιβίωσης. Ήταν τόσο εντυπωσιακή μελέτη που σταμάτησε πρόωρα, γιατί θεωρήθηκε ότι απέδειξε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της, βελτιώνοντας τη συνολική επιβίωση κατά 5 μήνες, έχοντας ασφαλές προφίλ χορήγησης. Και αυτό οδήγησε αυτή η μελέτη το 2015, το FDA, το 2016, την EMA, στο να εγκρίνει τον Nivolumab για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού, που όμως είχαν λάβει πριν θεραπεία με αντιαγγειογενετικό παράγοντα. Και γι' αυτή το λέω αυτό, θα το δείτε στη συνέχεια. Η προσέγγιση αυτή έδειξε όφελος επιβίωσης σε προθεραπευμένους ασθενείς, έβαλε επομένως τους checkpoint inhibitors στον αλγόριθμο το θεραπευτικό. Παράλληλα όμως, προέκυψαν και ερωτήματα, στυλ. Μπορούμε να δίνουμε ανοσοθεραπεία εξ αρχής στο μεταστατικό καρκίνο νεφρού? Μπορούμε να τα συνδυάζουμε μεταξύ τους τα φάρμακα αυτά μόνο με TKIs? Τι ισχύει στην πραγματικότητα? Ας δούμε τι δεδομένα έχουμε. Αναγκαστικά θα πω κάποιες μελέτες, σύντομα όμως, θα πω μόνο τις μελέτες ορόσημα. Η συγκεκριμένη μελέτη, Checkmate 214, συνέκρινε την συγχορήγηση δύο ανοσοθεραπευτικών, διαφορετικού τύπου όμως, το Nivolumab και το Ipilimumab,
σε αρρώστους που δεν είχαν πάρει φάρμακα πριν, σε σύγκριση με τον, με το standard of care τότε, έναν TK αναστολέα, την sunitinib. Και οι άρρωστοι οι οποίοι είχαν επιλεγεί για τη μελέτη ήταν αυτοί με ενδιάμεσο και υψηλού κινδύνου νόσο. Και τι βρήκαμε? Βρήκαμε ότι η συνολική επιβίωση ήταν σημαντικά καλύτερη σε σχέση με τη sunitinib. Η επιβεβαιωμένη αντικειμενική ανταπόκριση επίσης σημαντικά καλύτερη, χωρίς να υπάρχει διαφορά στο progression free survival. Και εδώ ο συνδυασμός αυτός εγκρίθηκε από, από την EMA του 2019 επίσης ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τους intermediate και high risk αρρώστους με προχωρημένο καρκίνο νεφρού. Βεβαίως αυτό άνοιξε την όρεξη και άλλες μελέτες, έτσι, συνήθως σε συνδυασμούς πλέον μεταξύ τους και με TKIs. Η Motion 151 συνέκρινε πάλι δύο ανοσοθεραπευτικά με τη sunitinib σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη θεραπεία. Όλες οι μελέτες αυτές είναι σε ασθενείς πρωτοθεραπευόμενους. Εδώ μπαίνουν οι PD-L1 στο παιχνίδι. 40% των αρρώστων που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή ήταν PD-L1 positive. Και βλέπουμε ότι στον PD-L1 positive πληθυσμό ο συνδυασμός είχε σημαντικά καλύτερο progression free survival, όχι όμως και συνολική επιβίωση. Εδώ αρχίζει να γίνεται ο συνδυασμός με TKIs. Εδώ βλέπουμε ότι πάλι στους αρρώστους με υψηλή έκφραση PD-L1 το progression free survival σημαντικά καλύτερο. Δεν έχουμε όρημα δεδομένα ακόμα για το overall survival. Εδώ η μελέτη αυτή οδήγησε στην έγκριση από τον FDA του συνδυασμού για τους αρρώστους αυτούς. Άλλη μελέτη επίσης σε συνδυασμό με TKIs που θετική και για τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία και οδήγησε επίσης την έγκριση από τον EMA της θεραπείας. Και εδώ έχουμε τις δύο τελευταίες μελέτες οι οποίες μάλλον τάραξαν για τα καλά τα νερά. Η CheckMate 9ER που απέδειξε σημαντική βελτίωση του progression free survival, του overall survival και του objective response rate. Πολύ πρόσφατα η μελέτη CLEAR, όπου σημαντικά καλύτερο progression free survival, overall survival, ORR και διάρκεια ανταπόκρισης. Άρα τι έχουμε, πρακτικά έχουμε ένα καινούριο standard of care, έτσι. Τα ερωτήματα όμως που προκύπτουν μετά από αυτό είναι καταιγιστικά, δηλαδή ποιος είναι καλύτερος συνδυασμός, ποιος έχει λιγότερη τοξικότητα, τι γίνεται με το sequencing, θα μπορώ να έχω sequencing, μπορώ να διακόπτω θεραπεία, μπορώ να διακόπτω το ένα από τα δύο. Ποιο είναι το καλύτερο standard of care, κανένας δεν γνωρίζει. Ίσως δεν γνωρίζαμε καθόλου μέχρι πολύ πρόσφατα όταν μας ανατέθηκε, να το πω αυτό το θέμα. Η μελέτη αυτή δεν είχε βγει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες περίπου στο European Urology Oncology και είναι μια μεγάλη network μετανάλυση που πήρε όλες αυτές τις μελέτες που εγώ είπα εντάχει σε μια προσπάθεια να δείξει ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός και για ποιο άρρωστο. Αυτό όμως που έδειξε η μελέτη αυτή, η μετανάλυση είναι πιο ότι δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία. Βλέπετε ότι για το overall survival έχουμε άλλο συνδυασμό, για το progression free survival άλλο συνδυασμό, για το ORR άλλον, για το complete response rate άλλον. Και για τους καλύτερους μας ασθενείς, δηλαδή αυτούς με favorable risk μεταστατικό καρκίνο νεφρού, βλέπουμε ότι επίσης έχουμε διαφορετικά στοιχεία όσον αφορά τον καλύτερο συνδυασμό. Εκεί που υπάρχει μια συμφωνία είναι για τους χειρότερους αρρώστους, αυτούς με το intermediate ή poor risk, όπου η μελέτη CLEAR είναι αυτή που έχει δείξει τον καλύτερο συνδυασμό για τους αρρώστους αυτούς. Πολύ ενδιαφέρον έδειξε και η επιμέρους ανάλυση όσον αφορά την έκφραση του PD-L1, όπου και εδώ όμως θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις, δηλαδή η απόδειξη ήταν διαφορετική για τον κάθε έναν από τους συνδυασμούς. Συνοψίζοντας όμως, για να μην σας κουράζω, φαίνεται ότι η θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο νεφρού περιλαμβάνει
συνδυασμό νοσοθεραπευτικού με TKI ή αναστολέα για μέγιστο progression free survival και overall survival, ενώ οι συνδυασμοί ανοσοθεραπευτικών μεταξύ τους, συγκεκριμένα nivolumab και ipilimumab, μέγιστο progression free survival και overall survival για ασθενείς με ισχυρή έκφραση PD-L1. Τώρα, ως γνωστόν, ο καρκίνος νεφρού για πολλά χρόνια αντιμετωπιζόταν με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες. Πραγματικά η στόχευση, η αντιαγγειογενετική είχε αλλάξει τη φυσική πορεία του νεφρικού καρκίνου. Πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε αυτόν τον συνδυασμό? Φαίνεται ότι αυτή η αντιαγγειογενετική στόχευση των TKIs αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας. Γιατί? Γιατί στοχεύει στο μικροπεριβάλλον του όγκου, αυξάνει επομένως την κυταροτοξική επίδραση των ΤΑΒ κυτάρων για να κλέψω λίγη από τη δόξα του κυρίου Παπατσόρη νωρίτερα. Θα μιλήσω λίγο για τους PD-L1, για τον προγνωστικό ρόλο έκφρασης, έτσι, σαν βιοδείκτης του PD-L1 στον καρκίνο του νεφρού. Έχει αποτελέσει στόχο πολλών ερευνητικών εργασιών. Αν και η χαμηλή ή καθόλου έκφραση στον ιστό που προέρχεται από την πρωτοπαθή αιστεία δεν αποκλείει την ανταπόκριση του όγκου στη θεραπεία με checkpoint inhibitor, φαίνεται ότι έχουμε υψηλότερο ORR, μεγαλύτερο progression free survival και overall survival για τους ασθενείς με όγκους με θετική έκφραση του PD-L1. Και αυτό το δείχνει και η συγκεκριμένη μελέτη, checkmate 214 και η keynote 426, και η Javelin Renal, δηλαδή με όλων των ειδών τα σκευάσματα και τους συνδυασμούς. Και αυτό, λίγο πολύ μας λένε και τα guidelines, κοινή προσέγγιση των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών guidelines στους favorable risk αρρώστους, διαφοροποίηση στους άλλους, στους χειρότερους αρρώστους, όπου στην Ευρώπη έχουμε ισχυρή σύσταση μόνον για τον συνδυασμό ipilimumab με nivolumab. Θα πω τα συμπεράσματα και τα ωραία, νομίζω, τα δύο-τρεις διαφάνειες που νομίζω είναι πιο ωραίες, τις έχω για μετά. Αλλάζει το landscape στη θεραπεία του καρκίνου, του μεταστατικού καρκίνου νεφρού. Μπαίνει η νοσοθεραπεία πολύ ισχυρά. Έχει υιοθετηθεί και από τα guidelines. Δεν υπάρχουν βιοδείκτες που να είναι στην κλινική εφαρμογή. Δεν υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα. Ποιος συνδυασμός είναι καλύτερος? Φαίνεται ότι ο συνδυασμός νοσοθεραπευτικών μεταξύ τους είναι μάλλον καλύτερος για τους αρρώστους. Απαραίτητη η μεταφραστική έρευνα για να έχουμε την κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο άρρωστο. Και αν εγώ μπορούσα να κάνω και μία πρόβλεψη, κλέβοντας αυτή τη διαφάνεια που την είδα και μου άρεσε πάρα πολύ λίγο πριν από δύο χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας η πρώτη γραμμή θεραπεία θα βασίζεται στο μικροπεριβάλλον του όγκου και δεν θα απαιτείται δεύτερης γραμμής θεραπεία. Τα ερωτήματα όμως που θα πρέπει να απαντήσουμε μετά από αυτά που ακούσατε και είπα είναι: υπάρχει θεραπευτικός συνδυασμός? Θα μπορούσαμε να τον διαλέξουμε με βάση τις μελέτες τελικά? Και βλέποντας και τη μετανάλυση που έδειξα πριν, όσον αφορά την εξατομίκευση της θεραπείας, όλοι οι άρρωστοι πρέπει να πάρουν θεραπεία, μπορούμε να τη σταματάμε? Διαβάζοντας λιγάκι behind the lines, είδα ότι υπάρχει διαφορά στον πληθυσμό των μελετών. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σαφείς βλέποντας μόνο τις μελέτες και διαβάζοντας μόνο τις μελέτες. Φαίνεται ότι οι καλύτερες, οι πλήρεις ανταποκρίσεις, πραγματικά όμως, είναι καλύτερες για το συνδυασμό των ανοσοθεραπευτικών μεταξύ τους και όχι τόσο σε συνδυασμό με τους TKIs. Ενώ στο ερώτημα αν μπορούμε να έχουμε συνεργική δράση με βάση τα όσα είπα, μπορούμε να την ενισχύσουμε περαιτέρω, δηλαδή να βάλουμε και άλλα σκευάσματα σε συνδυασμούς μεταξύ τους. Αυτό μένει να φανεί από τις κλινικές μελέτες, τις περαιτέρω, δεν έχει αποδειχθεί ως τώρα. Πιστεύω πως ο κάθε υποπληθυσμός θέλει το δικό του φάρμακο και εδώ μπαίνει ξανά η εξατομίκευση της θεραπείας. Από αυτά που είπαμε ως τώρα, φαίνεται ότι οι άρρωστοι που έχουν το μεγαλύτερο όφελος είναι αυτοί, βλέπετε σε όλες τις μελέτες, το έχουν αυτοί με την χειρότερη πρόγνωση. Είτε μιλάμε για συνδυασμούς ανοσοθεραπευτικών μεταξύ τους, είτε για συνδυασμούς ανοσοθεραπευτικών με TKIs. Διαφορετικό και το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών. Βλέπετε
άλλη τοξικότητα στο αρχικό κομμάτι για το nivolumab με το ipilimumab, άλλο μικρότερα ποσοστά διακοπής θεραπείας σε άλλον συνδυασμό. Μπορούμε επίσης να διακόψουμε το ένα από τα δύο για να, ή να μειώσουμε τις δόσεις, έτσι και αυτό είναι επίσης στο παιχνίδι. Δεν κουράζω άλλο, θα γίνω κουραστικός μόνο για να ξαναδιαφημίσω το Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο, έτσι, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εγώ σαν παλιός στρατιωτικός και σαν χρόνια που έζησα εκεί, έχω και πολύ πολύ ωραίες αναμνήσεις και από τον ιατρικό κόσμο και από τον γενικότερο κόσμο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωρούμε για να κλείσουμε. Προσοχή, κύριε Παπατσόρη, σε από λεπτό σε λεπτό μπαίνει η κυρία Αυσταθίου. Προσοχή, μην αρκεί να σας κάνει ερωτήσεις. Προστάτη θα πω, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Μην συμμετάσχω και στην επόμενη. Λοιπόν, έχει σταματήσει, Θάνο, έχει σταματήσει, Θάνο, το share screen. Έχω πατήσει το stop sharing. Έχω σταματήσει το γιατί, okay. Οπότε τώρα, λογικά, θα δείτε το δική μου παρουσίαση. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα για τον καρκίνο του προστάτη, γιατί είναι λιγότερα τα δεδομένα, δεν είναι τόσα πολλά σαν τον καρκίνο του νεφρού, που είναι και χημειοάντοχος και ακτινοάντοχος. Ίσως δεν έχει τόσο μεγάλο πεδίο εφαρμογής ανοσοθεραπείας του προστάτη, επειδή έχουμε λιγότερο ποσοστό μεταλλάξεων σε σχέση με την κύση και το νεφρό. Βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται. Εδώ βλέπουμε τα στάδια της νόσου από το κλινικά εντοπισμένο καρκίνο έως το μεταστατικό CRPC. Όλα εδώ τα κουτάκια έχουν να κάνουν με μελέτες ανοσοθεραπείας στα διάφορα στάδια. Άρα θα έχουμε δεδομένα και σύντομα. Αυτό που ξέρουμε από παλιά είναι το εμβόλιο το οποίο έχει εγκριθεί, το Cipu Lucel T. Από το 2010 έχει εγκριθεί από το FDA, που ουσιαστικά έχει μονοπύρινα του περιφερικού αίματος και επίσης έχει και antigen presenting cells. Έχουμε συνδυασμό με την όξινη προστατική φωσφατάση και granular macrophage colony συμμεκτή factor, που είναι ουσιαστικά ένας ενεργοποιητής του ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι λειτουργεί το εμβόλιο, το οποίο έχει μόνο FDA approval. Στην Ευρώπη η εταιρεία η οποία το έφερε χρεοκόπησε και έτσι δεν χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Τα guidelines υπάρχει. Αναφέρεται και η μελέτη που δίνει όφελος επιβίωσης 4 περίπου μήνες με ένα P0,03. Από το 2010 είναι αυτή η μελέτη φάσης 3. Να πω ότι το Provence, έτσι είναι εμπορική ονομασία, έχει χορηγηθεί σε 40.000 ασθενείς, Αμερικάνους ως επιτοπλίστων, και το κόστος θεραπείας είναι το συνολικό $93.000, διότι γίνονται λευκαφαιρέσεις και διαδοχικές εγχύσεις. Τώρα, η ένδειξη είναι για συμπτωματική ή νόσο ή ελάχιστα συμπτωματική νόσο σε μεταστατικό CRPC και ίσως σε αυτή την κατηγορία της νόσου το ανοσολογικό σύστημα λειτουργεί πιο ανεξάρτητα και πιο ομαλά και έτσι ενεργοποιείται πιο πολύ με τη χορήγηση αυτού του εμβολίου. Δεν θα πω κάτι άλλο για το εμβόλιο. Ίσως η κυρία Σταθίου μας πει κάτι πιο μετά. Αφού δεν το έχουμε, δεν μας αφορά. Είμαστε για τον Έλληνα. Μας ρωτάνε πάντως αρκετοί ασθενείς, η αλήθεια είναι, για αυτό το εμβόλιο. Να πούμε πολύ λίγα πράγματα για τους checkpoint inhibitors που αναφέραμε στις άλλες παθήσεις. Εδώ βλέπετε Σεπτέμβριος 17 δεν έχουμε checkpoint inhibitors στον καρκίνο του προστάτη, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό άλλαξε και έχουμε πλέον χορήγηση και αναστολέων CTLA4 και PD-1.
και ουσιαστικά έχουμε το πεμπρολίζουμα, το οποίο έχει πάρει άδεια για ασθενείς που έχουν mismatch repair deficiency genes, δηλαδή σε μηχανισμούς επιβιώσης DNA σε συμπαγής όγκους, περιλαμβανομένου και του προστάτη, στην keynote 028, βέβαια, με λίγους ασθενείς, μόνο 23 ασθενείς με μεταστατικό CRPC. Αλλά αυτό έδωσε FDA approval το 2017. Και απλώς να πω για mismatch DNA repair, είναι 4 κατηγορίες που με αυτό το μηχανισμό μπορούν και ουσιαστικά ανοιχνεύουν τα λάθη στην αλληλουχία του DNA. Και αυτοί οι παράγοντες mismatch repair deficiency, αυτός ο παράγοντας μάλλον, είναι ένας βιοδείκτης που χρησιμοποιείται για να καθοδηγεί την ανσοθεραπεία σε πολλούς όγκους. Και αυτό το λέω διότι και για το pembrolizumab και για το nivolumab, στην περίπτωση του καρκίνου του colorectal και επίσης σε περίπτωση των μεταστατικών συμπαγών καρκίνων, έχει χρήση. Η keynote 016 για το ακίνητο του προστάτη. Εδώ αναφερόμαστε με mismatch repair gene deficiency mutation φάζει το προστάτη, μικρό ποσοστό. Και εδώ έχουμε δύο άλλους παράγοντες checkpoint inhibitors, είτε από μόνοι τους είτε σε συνδυασμό, που μελετώνται. Ενώ αυτά τα δύο έχουν FDA approval. Για ipilimumab δεν έχουμε ουσιαστικά όφελος επιβίωσης, ενώ με nivolumab και το προηγούμενο έχουμε ανταπόκριση, έχουμε δηλαδή ανταπόκριση αντικειμενική, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν μεγαλύτερο φορτίο νόσου. Και αυτός είναι ενδιαφέρον συνδυασμός, γιατί ουσιαστικά στην ανσοθεραπεία μπλοκάρει δύο σημεία, τα σημεία ελέγχου, τα checkpoints. Να πούμε ότι αυτό αναφέρεται και στα guidelines και καταλήγει στο ότι η συνδυαστική ανοσοθεραπεία είναι υπό εξέταση. Το πλεονέκτημα πάντως της ανοσοθεραπείας φαίνεται να είναι ότι τα ωφέλη είναι πιο μακροπρόθεσμα. Κάποιες μελέτες θα αναφέρω απλώς, άμα θέλετε θα τις δείτε, τις έχω στείλει κιόλας και στη Μαρίνα. European Urology Oncology του 20, όπου ουσιαστικά είναι ανασκόπηση σε μεταστατική CRPC νόσο. Και εδώ είναι ένας ωραίος πίνακας με συνδυασμό ανοσοθεραπευτικών παραγόντων, είτε με νέα αντιανδρογόνο εγκούς ενζονοταμίδη, είτε με κυτατοξικά φάρμακα, είτε ακτινοθεραπεία, είτε PARP inhibitors, και αυτοί είναι που μελετώνται πάρα πολύ, όπως ο Λάμπαρη που έχει έγκριση, και εναντίον περιπτώσεων όπου έχουμε μεταλλάξεις BRCA. Εδώ έχουμε 41 μελέτες συνδυασμού ανοσοθεραπείας. Εδώ βλέπουμε τις διαφορετικές φάσεις και τους διαφορετικούς συνδυασμούς. Άρα μελετώνται όλα παντού. Και καταλήγοντας μελέτες του 21 και δημοσιεύσεις, συνδυασμός με ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη, διότι η ακτινοθεραπεία θα ενεργοποιήσει την ανοσολογική απάντηση. Εδώ είναι μηχανισμοί, μη σας κουράσω άλλο με αυτούς. Και για το συνδυασμό έχουμε σε μεταστατικό καρκίνο Theranostics. Είναι μία έννοια που δεν την πολύ γνωρίζουμε. Είναι ο συνδυασμός της εξαντικευμένης διαγνωστικής προσπέλασης με τη θεραπεία. Όταν δηλαδή στον καρκίνο του προστάτη έχουμε δυνατότητα με PSMA PET scan να πάμε να εξαντικευμένα να διαγνώσουμε, εάν σε αυτά τα μόρια βάλουμε και ραδιονουκλεοτίδια, θα επιτύχουμε και θεραπεία. Γιατί αυτή είναι η έννοια Theranostics, συνδυασμός εξαντικευμένης διάγνωσης και θεραπείας. Και ουσιαστικά, εδώ και μια 20ετία είναι γνωστή αυτή η προσέγγιση. Στον καρκίνο προστάτη μελετώνται τα τελευταία χρόνια και έχουμε ουσιαστικά το λουτένιο, που είναι το ραδιοϊβρίδιο, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια. Και συγγνώμη, θα έγραψε εδώ, και στο Θεαγένειο έγινε η πρώτη
Ωραία. Προχθές. Τέλεια. Οπότε είχαμε καλό timing. Άρα για να τελειώσω, οι προκλήσεις ανοσοθεραπείας είναι πάρα πολλές. Οι παρενέργειες είναι κάτι που είναι υποσυζήτηση, αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και φυσικά το κόστος. Οι παρενέργειες είναι ουσιαστικά κάποιες που μπορεί να παραμείνουν όπως η αθρίτιδα ή κάποιες ύπουλες όπως η υποφυσίτιδα που είπε ο κύριος Δελής και η πνευμονίτιδα είναι αρκετά σοβαρή. Και εμείς πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι. Δεν είναι τελικά τόσο εύκολος συνδυασμός, διότι βλέπετε στο συνδυασμό δύο διαφορετικών checkpoint inhibitors, βλέπουμε ότι πλέον έχουμε 40%, δηλαδή εξαιρετική αύξηση παρενεργειών. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Και φυσικά, όπως οι ογκολόγοι, πρέπει να ξέρουμε τον κύκλο προσπέλασης των παρενεργειών, δηλαδή να προλαβαίνουμε, να περιμένουμε, να ανοιχνεύουμε, να αντιμετωπίζουμε και να παρακολουθούμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τον ασθενή κοντά μας και με ασφάλεια. Και για να τελειώσω για την τοξικότητα, έχουμε και την οικονομική τοξικότητα. Αυτό είναι από δημοσίευση του New York Times πρόσφατη, όπου ουσιαστικά αναφέρεται στο financial toxicity του καρκίνου, διότι με τις θεραπείες, όπως και η νοσοθεραπεία που αναφέρεται στο κείμενο, έχουμε πλέον μεγάλο οικονομικό κόστος. Και ίσως στο μέλλον βλέπουμε και financial toxicity στην αξιολόγηση των καινούριων φαρμάκων. Και κλείνω με τον αντίποδα και την επίκαιρη έννοια του COVAX, που είναι η χορήγηση του εμβολίου εναντίον του COVID σε χώρες που έχουν πρόβλημα. Με το ίδρυμα του Bill Gates, το οποίο ουσιαστικά είναι το CEPI Coalition, που είναι για τις επιδημίες, πρόληψη επιδημιών και συστάθηκε πριν 2 χρόνια, είναι το εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και καλό καλοκαίρι φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγο τι παρατηρήσεις υπάρχουν όπως προς την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Έρχονται νωρίς, αργότερα, τι γίνεται? Πάνω, θες να πεις κάτι για τις θεραπείες στο νεφρό και στην κίστη? Αλλιώς να μεταφερθούμε υπερατλαντικά, να απολαύσουμε κρασί μαγοπίνη, κυρία Ευστατίου, σε ένα υπέροχο περιβάλλον. Τώρα ζηλεύουμε όλοι με ένα υπέροχο καιρό. Καλημέρα για μένα, καλησπέρα για εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι fake το περιβάλλον, ίσως μπορείτε να το καταλάβετε. Fake, τώρα που είμαι πιο κοντά σας κατάλαβα. Είναι και πίνω, συγγνώμη, κάτι πολύ ανθυγινό, Red Bull. Είμαι όμως εκτός έδρας, είμαι στο Charleston και είναι η πρώτη φορά που επισκέφτομαι και είναι πραγματικά όμορφο περιβάλλον. Αξίζει μια επίσκεψη για αυτούς. Τώρα που θα ξαναρχίσουμε τουλάχιστον τις επισκέψεις. Σύντομα, τέτοιου είδους εικόνα δεν υπάρχει στο Χιούστον, σας διαβεβαιώνω, έτσι. Ήμουν σίγουρη. Η Ελένη με έκανε να σκεφτώ πόσα χρόνια πριν ήμουν εκεί πέρα και μόλις συνειδητοποίησα ότι είναι 30 τα χρόνια όταν η Ελένη ήταν στο νηπιαγωγείο, τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το Χιούστον έχει βελτιωθεί και πραγματικά αν αναμετάδιδα από εκεί που μένω, μένω σε μια υπέροχη περιοχή που έχω μέχρι παγόνια, μόνο που φωνάζουν πολύ, οπότε δεν είναι τόσο άσχημα. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους και σας βλέπω καλά, σύντομα από κοντά. Μου ζήτησε ο κύριος Χατζηγλίστου να παρουσιάσω ένα update σχετικά με τον ευνουχοάτοχο καρκίνο προστάτη. Θα μου συγχωρήσετε τα ελληνικά, που δεν είναι τόσο καλά στις παρουσιάσεις. Και να ξεκινήσω πρώτα από τον πρόεδρο, τον κύριο Μητρόπουλο, κάνεις μια εισαγωγή, Διονύση. Νομίζω πως δεν χρειαζόμαστε, Ελένη, κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή. Εκείνο το οποίο είχα σκεφτεί εγώ να κάνω ήταν ότι δεν χρειάζεσαι εσύ εισαγωγή
για το οτιδήποτε, αλλά εκείνο το οποίο ήθελα έτσι λίγο δεικτικά να πω είναι ότι εσείς οι ογκολόγοι καταφέρατε να μας μπερδέψετε ακόμα πιο πολύ με τον εγκεφαλοκάτοχο καρκίνο. Δηλαδή, δεν περνάει εξάμηνο και να μην έρθει κάτι καινούργιο που να μας τρελαίνει ακόμα πιο πολύ από ό,τι ήταν προηγουμένως. Οπότε... Ακόμα περισσότερο, συγγνώμη Διονύση, αλλά ακόμα περισσότερο. Πλέον όχι μόνο στον ευνοχό άντοχο. Καλά. Η εισβολή τους είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να βάλει κανείς φραγμό. Αλλά, μας βέβαιψε και με την ανασοθεραπεία ο κύριος Παπατσόλης, τώρα χαθήκαμε εντελώς. Όχι, δεν πρόκειται. Η κυρία Σταθίου θα μας τα βάλει στη σειρά τα πράγματα. Εγώ θα τα κρατήσω απλά. Θα αναφερθώ απλά. Που ξέρει για αυτό το πράγμα, ακριβώς. Και θα δούμε και στην κουβέντα αν χρειάζεται να κάνουμε το οτιδήποτε και να δηλαδή δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε περαιτέρω σε παλαιότερα δεδομένα, παρά μόνο λίγο να επικεντρωθούμε στην εισαγωγή των PARPing στην Πιτόρις και γι' αυτό έφτιαξα μία slides με βάση μια προσωπική μου εμπειρία από ασθενή. Πιο πολύ στοχεύει στο να αναδείξει την υποχρέωση που έχουμε πλέον να εξατομικεύουμε στον καρκίνο του προστάτη τη θεραπεία, κυρίως επειδή η ασθενή μας είναι μεγάλη. Σύντομα θα ακούσουμε τα δεδομένα της Vision που θα αλλάξουν το χάρτη της θεραπευτικής του καρκίνου του προστάτη. Οπότε αυτό θα είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε στην κουβέντα off the record. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δεν με αφήνει το κομπιούτερ να μοιραστώ την οθόνη. Θα πρέπει, μου ζητάει να κάνω quit και να ξαναμπώ. Οπότε θα μου επιτρέψετε μερικά δευτερόλεπτα. Θα με χάσετε και θα ξαναμπώ στο πρόγραμμα. Αυτό που τώρα θα πω στην κυρία Σταθίου. Κυρία Σταθίου είναι από τις δυο διακεκριμένες, για όσους δεν ξέρουν, ογκολόγους. Από μια κλινική του MD Anderson που βγαίνουν ένα από τα κέντρα που βγαίνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες μας. Πραγματικά ένα τεράστιο σε συμβολή κέντρο. Και ακολουθεί μάλιστα μια παράδοση ελληνικής παρουσίας, αφού συνεχίζει μια πορεία μακροχρόνια του κυρίου Λογοθέτη. Τέλειωσε εδώ πέρα στην Ελλάδα, μετά πήγε εκεί πέρα και παραμένει εκεί, αλλά μας επισκέπτεται συχνά. Αυτές οι συστάσεις για την κυρία Σταθίου είναι ογκολόγος στο MD Anderson, καθηγήτρια ογκολογίας στο MD Anderson. Και τώρα αυτό που θα ήθελα εγώ επίσης, Διονύση, και θα της το πω λίγο, είναι ότι να το πάμε step by step για να κατανοήσουμε το περιστατικό. Είναι ωραίο που έχει περιστατικό. Να κατανοήσουμε λίγο το περιστατικό και να μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Να ρωτάμε. Ναι, στο μέτρο που θα το επιτρέπει και η ροή. Ωραία. Ναι. Τώρα ελπίζω να μην έχει πρόβλημα που θα ξαναμπεί. Καλά φαινότανε. Όχι, αυτό είναι από το κέντρο στην Αθήνα. Δεν είναι από την κυρία. Δεν είναι από την κυρία Ευσταθίου. Ορίστε. Και Διονύση, μια που τώρα για να καλύψουμε το κενό, ποια είναι αυτή η μελέτη που είπε ότι θα ανατρέψει όλα τα δεδομένα μόλις μισή. Δεν άκουσα καλά γιατί χάθηκε ο ήχος. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Από μια μελέτη θα ανατραπούν τα δεδομένα ήταν. Και λέω εγώ άσχετος και δεν ξέρω ποια είναι αυτή η μελέτη, ότι γίνεται τέτοια μελέτη. Δεν κατάλαβα καλά. Μάλλον θα μιλάμε για τη δεύτερη γραμμή ουσιαστικά. Ναι. Νάτι, ωραία. Για να δούμε αν μπορεί τώρα να ανέβει. Ακούτε. Νομίζω ότι μπορώ τώρα. Μια χαρά. Για να δούμε. Ωραία, ωραία. Να φύγει και το άγχος από μένα. Κυρία Ψαθή, ήθελα να ρωτήσω εγώ, γιατί με πιάσα τα διάβαστο. Ποια είναι η μελέτη που περιμένουμε που θα ανατρέψει τα δεδομένα που είπατε? Πάλι τεχνικό πρόβλημα.
Στην κυρία Ευστρατείου, Ευσταθείου βγάζει ένδειξη χαμηλού σήματος του. Α, ελπίζω να μην έχει πρόβλημα. Με ακούτε, τώρα εγώ σας ακούω καλά. Ποια είναι η μελέτη αυτή που είπατε, κυρία Ευσταθείου, πριν ξεκινήσετε, συγγνώμη. Εδώ είμαστε λίγο διαδραστικοί, κάνουμε ερωτήσεις, θα μας το επιτρέψετε, πιστεύω. Ναι, το παρακολουθούσα πριν λίγο και μου άρεσε πιο πολύ. Η Vision, η μελέτη, είναι η μελέτη του PSMA, Lutetium, στο CRPC, η οποία νομίζω αύριο είναι το plenary session που θα ανακοινωθεί επίσημα. Είναι σε plenary, θα την παρουσιάσει ο Michael Morris και είναι η πρώτη μελέτη θεραπευτική prospective με PSMA Lutetium, που είναι της Novartis, δηλαδή είναι industry sponsored, που... Εντάξει, είμαστε εντός, ας πούμε, μικρού meeting. Θα δείξει, θα καταδείξει πολύ θετικά δεδομένα για τη χρήση του PSMA Lutetium θεραπευτικά στο επίπεδο των ασθενών που έχουν λάβει ανδρογονικούς αναστολής νέας γενιάς και μέχρι 2 χημειοθεραπείες. Είναι αρκετά εντυπωσιακά τα δεδομένα για μια πολύ προχωρημένη κακοήθεια. Μιλάμε στο τέλος του δρόμου. Και περιμένουμε ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσει να μεταφέρεται νωρίτερα και νωρίτερα. Και μάλιστα το εντυπωσιακό με αυτή τη μελέτη ότι είναι συνδυασμός του PSMA Lutetium με standard of care. Δηλαδή μπορεί να είναι με ένα άλλο ανδρογονικό αναστολέα, για παράδειγμα. Θα δούμε τα αναλυτικά δεδομένα αύριο, αλλά έχω δει το RPFS και το OS και είναι πολύ θετικά. Μάλιστα. Οπότε το περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό. Ωραία. Full screen αν μπορείτε και είμαστε έτοιμοι. Ένα λεπτό. Τώρα το βλέπετε? Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Έχω και μία ανακοίνωση προσωπική. Φεύγω από το MD Anderson. Τα τελευταία, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, όλοι μας δημιούργησε μία αναστάτωση να βρούμε, θέλουμε να είμαστε. Και ενώ σκεφτόμουν να επιστρέψω στην Ευρώπη, αποφάσισα να δεχτώ το challenge για να είμαι GU Chair στο Methodist, το οποίο αναπτύσσει τώρα ένα μεγάλο καινούριο ογκολογικό κέντρο. Και ερχόμαστε, θα δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο GU Center και ελπίζουμε σε συνεργασίες με πολλούς συναδέλφους. Ου, συγχαρητήρια λοιπόν και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το ξέρουμε όλοι ότι όταν είσαι πολλά χρόνια σε ένα Ινστιτούτο, καμιά φορά αρχίζει να σε κουράζει το ίδιο και το ίδιο. Και θες την αλλαγή. Και την πρόκληση. Και την πρόκληση, ακριβώς. Καλά, άμα με δείτε σε 2 χρόνια στην Ελλάδα, θα πει ότι βαρέθηκε εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα disclosures μου. Αυτός είναι ένας ασθενής μου. Μίλαγα μέχρι χθες μαζί του. Είναι σήμερα 76-75 ετών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά bon viver, δηλαδή είναι από αυτούς τους Τεξανούς που έχουν την οικονομική ευχέρεια, γεννούν τον κόσμο, πολύ ενήμερος ο άνθρωπος. Έχει ένα ιστορικό το αναμενόμενο για έναν 70χρονο και πάλι καλά, αρτηριακή υπέρταση, λίγο υποθυρισμό, λίγο απ' όλα. Το εντυπωσιακό στο ιστορικό είναι ότι έχει 2 άλλα καρκινώματα, ένα βασικό κυταρικό και ένα μελάνωμα, τα οποία είναι ιαθέντα, θεραπευθέντα από παλιά. Χρησιμοποιεί φάρμακα πιο πολύ για lifestyle, δηλαδή λίγο βενζοδιαζεπίνες, λίγο σιάλις, λίγο απ' όλα. Και έχει ένα οικογενειακό ιστορικό, το οποίο το αναφέρω γιατί έχει σχέση με το θέμα μας. Η μητέρα του κακοήθεια μαστού, από την οποία και χάθηκε. Ο ίδιος καπνίζει πουρα και πίνει αρκετά. Πιο πολύ σε καλοπέραση, όχι κάποια εξάρτηση. Το PSA του είχε αρχίσει να ανεβαίνει από το 7 και δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα, τον πίεσε ο προσωπικός του γιατρός, γιατί ήξερε που πήγαινε το θέμα, να κάνει PSA, μέχρι που το 12 ήταν πάνω από 10, τον πίεσαν, έκανε βιοψία και έκανε και MRI πριν τη βιοψία. Ήταν εγκλήσον 9, εκτεταμένο, με εξωπροστατική επέκταση, δηλαδή μια νόσος καθαρά high risk, localized. Με conventional imaging τότε, δεν φάνηκε να έχει μεταστάσεις. Υποβλήθηκε, όπως ξέρετε πιο πολύ, του Houston η τακτική από παλαιότερα είναι ριζική προστατεκτομή σε high risk management παρά ακτινοβολία και χαίρομαι που βλέπω το trend να αλλάζει σιγά σιγά.
Και βρέθηκε ότι είχε πραγματικά μια προχωρημένη νόσο με πίτα-αυτρία-βίτα, διθυμένους λεμφαδένες και όριο θετικό. Ο γιατρός του τότε, δεν τον είχα δει εγώ, του πρόσφερε ελευπρολίδη με βάση τα δεδομένα messing, προχώρησε ο ασθενής, έλαβε μετά από περίπου 7 μήνες, 8 μήνες, τοπική ακτινοβολία και πήγε καλά, πήγε καλά. Εδώ έχω βάλει μία λίστα με το PSA, το γράφημα, και από κάτω την τεστοστερόνη του. Και βλέπετε, είναι ευγοναδικός. Εδώ είναι η διάγνωση. Εδώ είναι σε ορμονοθεραπεία, την οποία κάποια στιγμή λέει μετά από ένα χρόνο στο γιατρό του «Δεν θέλω». Δεν περίμενε βέβαια ο γιατρός του, λόγω των λεμφαδένων, να δει τον αδύρ, το full, μετά την ριζική προστατεκτομή. Και τον προχώρησε, στην ουσία, με παρακολούθηση, με φυσιολογική τεστοστερόνη, όπως βλέπετε. Και κράτησε πάρα πολύ ωραία από το 14 μέχρι στην ουσία το 17. Τότε τον γνώρισα εγώ, γιατί έτσι ανεβαίνει το PSA και ενώ μπορούσε να το διαχειριστεί ο ουρολόγος, ο ίδιος ο ασθενής άρχισε να ψάχνεται και οπότε άρχισε να δουλεύουμε μαζί με τον ουρολόγο. Εδώ ο ουρολόγος μόλις έκανε το πρώτο bump, την πρώτο ανιχνεύσιμο πάνω από ένα PSA, επειδή ο ασθενής είχε αγωνία, δεν περίμενε και είπε ας κάνουμε λίγο διακεκομένη ανδρογονικό χειρισμό. Τον έκανε, πήγε καλά και σε 6 μήνες σταμάτησε και παρέμεινε undetectable, αλλά σύντομα, περίπου ένα χρόνο μετά, και ενώ βλέπουμε ότι έχει όλη αυτή την ύφεση όλα αυτά τα χρόνια, ανεβάζει πάρα πολύ γρήγορα, με ένα PSA doubling time πολύ γρήγορο, ένα PSA στο 10. Εκεί πλέον, έρχεται σε μένα, είναι ακόμα όρμονο ευαίσθητος και συζητάμε να κάνουμε λίγο πιο προχωρημένο imaging. Κάνουμε το κλασικό bone scan, κάνουμε και ένα PET φλουσίκλουβιν. Δεν είχαμε εμείς ως πρόσφατα PSMA εγκεκριμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ξέρετε, το οποίο φλουσίκλουβιν είναι καλό σε ευαισθησία, χάνει σε specificity, σε ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε, ακόμα φαίνεται και με το σφινκτηρογράφημα, ότι ο ασθενής είχε τουλάχιστον μία μετάσταση. Το PET επιβεβαίωσε μία και η μαγνητική. Προσπάθησα να του κάνω βιοψία. Και επειδή ο ασθενής έπαιρνε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει βενζοδιαζεπίνες, πιστεύω, κατά τη διάρκεια της αναισθησίας είχε ένα code. Τον επαναφέραμε, αλλά βέβαια δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καλό υλικό για να κάνουμε sequencing. Χρησιμοποιώ πιο πολύ την πλατφόρμα του Foundation για κλινικά δεδομένα. Αποφασίσαμε με αυτό το δεδομένο να ξεκινήσουμε ορμονικό χειρισμό με βάση την ένδειξη, δηλαδή μεταστατική νόσο μπορούσε να πάρει LHRH plus αμπειρατερόνη, η οποία περίπου εκείνη τη στιγμή είχε αρχίσει να γίνεται και γενώσιμη στην Αμερική. Και σκεφτήκαμε εάν θα έπρεπε να συζητήσουμε τοπική ακτινοβόληση, μια και είχε πάει πολύ καλά ο άρρωστος στο παρελθόν, της εστίας αυτής μετά. Προτάθηκε στον ασθενή από τους ακτινοθεραπευτές μας μία μελέτη τυχαιοποιημένη, αφού δεν έχουμε σαφή δεδομένα. Ο ασθενής δεν ήθελε τυχαιοποίηση, αρνήθηκε και από την πλευρά τους μουλάρωσαν λίγο και οι ακτινοθεραπευτές και δεν του δώσανε ακτινοβολία. Ήρθε μετά από λίγο σε μένα και μου λέει, ξέρεις, δεν θέλω άλλο αμπειρατερόνι, μου πέφτει βαριά. Τη μείωσε στα 500 μιλιγκράμμ και πραγματικά του πήγε καλά. Και αποφάσισε, όπως βλέπετε και εδώ, όταν μηδένισε PSA, να σταματήσει να παίρνει ορμόνες. Και βλέπετε ότι η τεστοστερόνη του ανέβηκε πάλι πάρα πολύ καλά εδώ. Αυτό είναι μόλις αρχίζει η πανδημία. Είχαμε κάνει καινούρια απεικόνηση, για να είμαστε σίγουροι. Το PSA του είναι πλέον 0-1, συνέχεια. Με έναν ασθενή που είχε ως τώρα μια κακοήθεια που έδειχνε δείγματα PSA. Και ο ασθενής είναι καλά. Η καινούρια απεικόνηση σε PET δείχνει σίγαση στο σήμα του ευρήματος σπονδυλικής στήλη. Και αρχίζουμε να τον παρακολουθούμε με PSA και τεστοστερόνη. Ελένη, να σε διακόψω σε αυτό το επίπεδο, διότι ένα ερωτηματικό το οποίο ουσιαστικά βάζουμε συχνά πυκνά είναι για τη χρησιμότητα του PSA σε έναν άρρωστο ο οποίος είχε ιστορικό ενός γκλίζων 9
και που ουσιαστικά έχει υποστεί και κάποιο είδους θεραπείες προηγουμένως. Αυτό το πολύ χαμηλό PSA το πιστεύουμε, έχουμε τίποτα άλλο να το συμπληρώσουμε. Να πούμε σε όλους ότι δεν έχουμε μοιραστεί με το Διονύση το περιστατικό. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Ακριβώς. Γι' αυτό το έβαλα. Γιατί εδώ πραγματικά έμεινα και εγώ έκπληκτη. Γιατί ο ασθενής είχε συνέχεια PSA και ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο να μου αναφέρει πόνο στην χαμηλή, στη μέση. Χαμηλό πόνο και με το που κάνουμε την απεικόνηση, είχε cord compression. Δηλαδή, είχε αναπτύξει με 0,1 PSA, με μη ανιχνεύσιμο στην ουσία PSA, και ευγοναδικός, είχε αναπτύξει νόσο, η οποία ήταν μάζα αρκετά εκτεταμένη, που προκαλούσε συμπίεση του μυελού. Που πάει πίσω σε αυτό που αναφέρεις. Το PSA δεν είναι αξιόπιστο για αυτούς τους ασθενείς που έχουν πολύ high risk νόσο. Και εδώ το έβαλα γιατί είναι μια ακραία περίπτωση. Γιατί ο ασθενής αυτός έλαβε λίγο, μόνο εδώ ορμόνες, για ένα χρόνο, και εδώ για 6 μήνες, και εδώ για άλλους 6 μήνες, μόνο που εδώ είχαμε προσθέσει και την απειλατερών. Άρα πραγματικά αυτό που λες, Διονύση, ισχύει. Και εδώ τώρα με τσιγκλάς παραπάνω, γιατί εκείνο το οποίο θα σκεφτόταν κανείς είναι αν είχε πετύχει η βιοψία τότε της σπονδυλικής στήλης, τι φαινότυπο θα είχε δώσει έστω και με την ιστορία ότι είχε πάρει ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία αυτός ο άρρωστος. Ακριβώς. Μας είχε δώσει πάρα πολύ λίγα κύτταρα, τα οποία ήταν υπέρ ακόμα αδενοκαρκινώματος, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν παραπάνω χειρισμούς στο οστό για να μας κάνουν κάποιο μοριακό προσδιορισμό. Και έχουμε άλλο ένα παρακάτω δείγμα από αυτόν τον ασθενή. Βέβαια, τη στιγμή, όπως αναφέραμε, που γίνεται αυτό, δεν μπαίνει καν στην κουβέντα να γίνει καινούργια βιοψία στην περιοχή μετά από την εμπειρία που είχε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αρχίζει πάλι την καρέλιξ, τον βάζω σε δεξαμεθαζόνη, ακτινοβολούμε αμέσως. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά βλέπουμε έναν άρρωστο που είναι σε άριστη φυσική κατάσταση. Πραγματικά είναι μια ακραία περίπτωση να αρχίσει να έχει μια φθορά μέσα σε ένα μήνα. Από performance status 0 να πηγαίνει σε 2, σχεδόν σε 3, να παρουσιάζει στοιχεία υπέρ κόπωσης, δύσπνοιας, τα οποία θεωρούσε ο ίδιος ότι ήταν καρδιοαναπνευστικής φύσης, του έκανα πλήρη έλεγχο και δεν υπήρχε τίποτα. Και τότε του λέω, εντάξει, μπορείς να το πληρώσεις, πήγαινε κάνε ένα PET PSMA. Το οποίο δεν είναι συνήθως αυτό που θα ακολουθούσα. Ήταν γεμάτος οστικές πλέον μεταστάσεις και το εντυπωσιακό, για να φανεί η ετερογένεια του χαρακτήρα της νόσου, έχει αρχίσει να αναπτύσσει αυτά τα ευρήματα που έχω βάλει εδώ στον πνεύμονα, τα οποία δεν ανάβουν στο PET. Και το οποίο αμέσως με βάζει σε σκέψεις και ζητάω να κάνει και μία μαγνητική εγκεφάλου. Και βλέπουμε εδώ ότι ήδη έχει αρχίσει να έχει κάποια πολύ μικρά ευρήματα, 3 τον αριθμό και εδώ, τα οποία είναι ύποπτα, πολύ ύποπτα. Το συζητάω εκείνη τη στιγμή βέβαια με τους αρτί του στερεοτακτικούς και μου λένε περίμενε να δούμε. Ενώ μιλάμε και είμαστε στη μέση, στο μέσο της πανδημίας, έχει γίνει shutdown σε όλα τα κέντρα, στο MD Anderson και σε όλο το Houston, μόνο για τα πολύ επίγοντα, δεν μπορώ να τον δω καν στην κλινική και μέσω του Zoom αρχίζει να μου δείχνει κάτι που δεν έχω δει παρά μόνο 2 άλλες φορές. Ευρήματα που είναι σαν οζίδια στο δέρμα που θυμίζουν το μελάνωμα. Τα βλέπουμε καμιά φορά στο μελάνωμα. Ο άρρωστος είχε ιστορικό μελανώματος και τον έφερα μέσα και κάναμε εκεί βιοψία και αυτή είναι η εικόνα από το H&E. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι αρνητικό για PSA, είναι θετικό για P40 και κυρίως για χαμηλά για NKX3.1, το οποίο έτσι το καλεί ο παθολογοανατόμος προστατικό καρκίνωμα. Αλλά αυτό που αναφέρει ο Διονύσης είχε αρχίσει να χάνει. Και αρχίσει να γίνεται τελείως αναπλαστικό. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αρχίζει να χάνει MLH1, PMS2
Και εκείνη την ώρα είναι που έχω ήδη ζητήσει εγώ, επειδή δεν μπορώ, θεωρώ, να του κάνω βιοψία αρκετή για να κάνω NGS, μία liquid biopsy, την οποία την κάναμε με το Foundation. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του liquid biopsy. Μιλάμε για έναν ταχύτατα μεταστατικό καρκίνο προστάτη που έχει αλλάξει τελείως φαινότυπο. Έχει PALB2 μετάλλαξη, PIK3, P10 loss, APC, RB loss, P53, πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Και το κυριότερο βέβαια που όλοι μου είπαν, μα πώς το περίμενος, ήταν MSI νόσημα αυτό. Για την ώρα έχω βρει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική περίπου 20 ασθενείς μου με MSI. Πολλοί μου λένε αξίζει τον κόπο για αυτό το 3%. Αξίζει τον κόπο γιατί στην εμπειρία μου δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική προσέγγιση όταν ο ασθενής είναι ευαίσθητος σε αυτό. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο άρρωστος αυτός σχεδόν φοβόταν να αρχίζει πεμπρολίζουμα και έγινε εκεί η κουβέντα. Δεν θα σταματήσω για να ακούσω τις δικές σας εμπειρίες και αν έχετε καθόλου με MSI ασθενείς με προστάτη. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να παρέμβω για να πω ότι στην Ελλάδα η δυνατότητα να κάνουμε liquid biopsies δεν υφίσταται. Υπάρχουν σε επίπεδο ερευνητικό κάποια πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια που ξέρεις, Ελένη, και εσύ, ότι για το precision medicine που γίνεται στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στην Ιατρική Σχολή. Τα πράγματα δεν πάνε με τους ρυθμούς που θα ήθελε κανείς να πάνε για αυτά τα πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά επίσης ότι δεν είναι από τις φτηνές ιστορίες. Επομένως, νομίζω πως... Θα πείτε δύο λόγια, γιατί είναι πολύ νεότεροι ουρολόγοι για το liquid biopsy. Τι είναι και γιατί το χρειαζόμαστε? Το liquid biopsy πρώτα απ' όλα είναι μία, όπως είδατε, είναι η ίστατη προσπάθεια. Δηλαδή το ιδανικό είναι να έχεις ιστό. Αλλά είναι στην ουσία μία αιματολογική εξέταση. Η συγκεκριμένη βασίζεται σε circulating tumor cells, όχι σε ctDNA που είναι καθαρά ερευνητικό ακόμα. Το πρόβλημα με το liquid biopsy είναι, πρώτον, για να σου δώσει αποτέλεσμα, πρέπει να έχεις αρκετά ενεργό όγκο όπως αυτός και θα σας δείξω σε λίγο ότι ο συγκεκριμένος ασθενής είχε 100 κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στο αίμα του. Γι' αυτό και πήραμε αποτέλεσμα. Μόνο σε πολύ προχωρημένη και επιθετική νόσο παίρνεις αποτέλεσμα. Δεύτερον, για να γυρίσω στο σχόλιο του Διονύση, όντως, επειδή βλέπω ασθενείς στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα να γίνει Foundation One Liquid, αλλά έχει μεγάλο κόστος. Εάν θυμάμαι καλά, ο ασθενής πρέπει να πληρώσει 2.000 ευρώ τουλάχιστον. Και ξανά, δεν γίνεται η ανάλυση από ό,τι είδα της Foundation στην Ελλάδα. Το δείγμα αποστείλεται στη Γερμανία. Το έχω κάνει σε περίπου 10 ασθενείς. Δεν ξέρω πραγματικά αυτό που λέει ο Διονύσης μου, είδα μερικά reports από άλλα ερευνητικά κέντρα, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσω για να αποφασίσω τη θεραπευτική του ασθενή. Οπότε το καλό με τη συγκεκριμένη... Ναι. Το καλό με τη συγκεκριμένη ανάλυση είναι ότι παίρνω στοιχεία ως προς τις μεταλλάξεις, παίρνω στοιχεία ως προς το macro satellite status και παίρνω στοιχεία ως προς το tumor mutational burden, το οποίο αν είναι πάνω από 10 MKB, τότε μπορείς πάλι να χρησιμοποιήσεις πεμπρολίζουμα. Προχτές είδα ένα ασθενή που μετά από 3 προσπάθειες να κάνουμε liquid, μας έδωσε αποτέλεσμα πάνω από 10 και θα αρχίσει πεμπρολίζουμα. Αυτές είναι οι ενδείξεις για να δώσεις πεμπρολίζουμα και οι οποίες από ό,τι έχω δει με το νεοποί γίνονται αποδεκτές και στην Ελλάδα. Ξανά όμως είναι... Αυτό που είπε ο Διονύσης είναι στην ουσία πιο δύσκολο το να οργανώσεις και το κόστος όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά πρέπει είτε να το βάλεις στη ρουτίνα και να έχεις μια ομάδα που να ασχολείται με αυτό πιο πολύ, κάποιος ειδικευόμενος που βοηθάει ή κάτι τέτοιο, αλλιώς γίνεται πραγματικά ένα κολοσιαίο έργο για να το έχεις στην κλινική σου. Να ρωτήσω κάτι, Ελένη. Αν πούμε ότι για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούσες να κάνεις και εσύ την ιστορία του liquid biopsy στο Houston,
το να έμπαινε αυτός ο άρρωστος σε θεραπεία με ντοσεταξέλι ή καμπασεταξέλι ή αν είχες κάποιες άλλες υποψίες για όλα αυτά τα πράγματα, ότι είχε κάνει την νευροενδοκρινή του διαφοροποίηση ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, τέτοιου είδους σκέψεις σε πλατίνα ή οτιδήποτε άλλο, θα το επιχειρούσες χωρίς αυτά τα δεδομένα. Αν ήμουν αγνωστική. Αυτό είναι εξαιρετικό. Έχω ένα περιστατικό και πολλά αντίστοιχα πριν τις εγκρίσεις του Πέμπρο με αυτά τις πολλαπλές μεταλλάξεις, όπου χρησιμοποιούσαμε, όπως ξέρεις καλά, πλατίνα σύν μια ταξάνη. Η εμπειρία που έχω από αυτούς τους ασθενείς που έχουν μια ιδιαίτερη επιθετική νόσο είναι μεικτή. Υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν σε μια πολύ ωραία ύφεση, αλλά είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Η περίπτωση του συγκεκριμένου ασθενή βέβαια είναι outlier. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι εκεί που έχουμε μια πάρα πολύ benign πορεία για τόσο high risk νόσημα, μετά από 6 χρόνια μας κάνει αυτή την έκρηξη. Αλλά σε γενικές γραμμές ένας ασθενής τέτοιος που θα ερχόταν με αυτά τα δεδομένα θα έμπαινε σε πλατίνα, καρμποπλατίνα, συν ταξάνη. Η προτίμησή μου είναι κάμπαση ταξέλ. Και θα ήταν 50-50 να ανταποκριθεί. Οπότε γι' αυτό και έβαλα εδώ, κάνοντας μια παύση από το περιστατικό, όλα τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή για το μεταστατικό. Εγώ αυτό το περιστατικό το θεωρώ εν δυνάμει ευνουχοάντοχο. Μπορεί να είχε φυσιολογική τεστοστερόνη, αλλά όλη η συμπεριφορά που έχει είναι ότι δεν ακούει σε τίποτα που να έχει να κάνει με ορμόνες. Έχουμε 4 ήδη διαφορετικές ουσίες, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον καρκίνο του προστάτη. Έχουμε αρχίσει να τις βάζουμε πιο νωρίς στη θεραπευτική. Έχουμε πλέον αποδείξεις από τη μελέτη CARD ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα φάρμακα. Πρέπει να επιλέγουμε ένα, είτε την αμπειρατερόνη, είτε την ενζαλουταμίδη, είτε την απαλουταμίδη, είτε την ταραλουταμίδη. Νομίζω, διορθώστε με, ότι όλα είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σωστά? Ναι, ήδη κυκλοφορεί και η ταραλουταμίδη. Και η μελέτη CARD, για να αναφερθώ σε αυτήν σύντομα, έδειξε πέρσι ότι αν ένας ασθενής έχει αποτύχει σε αμπειρατερόνι ή ενζαλουταμίδη, το να κάνει crossover στο αντίστοιχο άλλο φάρμακο versus του να πάει σε καμπασιταξέλι, είναι πραγματικά σαν να τον θεραπεύεις με πλασίμπο. Οι μόνοι ασθενείς στους οποίους εγώ είχα επιτυχία, γιατί είμαι πραγματικά αρκετά πολέμιος αυτής της τακτικής, είχα όμως επιτυχία σε μερικούς ασθενείς πηγαίνοντας από αμπειρατερόνι σε ενζαλουταμίδη ή απαλουταμίδη ή ό,τι θέλετε, είναι αυτοί οι ασθενείς που είχαν πολύ μακρά πορεία ανταπόκρισης στο πρώτο φάρμακο, δηλαδή πάνω από 2-3 χρόνια. Μάλιστα, κάνουμε τώρα μια ανασκόπηση και περιμένουμε να βγάλουμε ένα paper, το οποίο να αναφέρεται ειδικά σε αυτή την κατηγορία των ασθενών που μπορεί επί σειρά ετών να ανταποκρίνονται σε έναν αναστολέα του ανδρογονικού υποδοχέα της ανδρογονικής βιοσύνθεσης. Δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία με αυτούς, αλλά ειδικά στην Ελλάδα έχω αρκετούς ασθενείς που είναι πάνω από 5 χρόνια με CRPC σε αυτά τα φάρμακα. Ναι, υπάρχουν όλοι αυτή η σειρά των αρρώστων που έχουν τις εντυπωσιακές ανταποκρίσεις. Και νομίζω πως εκείνο το οποίο έχει συμβάλει εξαιρετικά πολύ είναι να διαμορφωθεί η άποψη του σάντουιτς, ότι παρεμβάλλεται χημειοθεραπεία μεταξύ των άρτα. Έτσι, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία που πιστεύω ότι λίγο ξεδιάλυνε το τοπίο. Έτσι, η ομίχλη που είχε επικρατήσει κάποια στιγμή. Πότε παρεμβάλλεται? Πάντοτε. Ότι να μην έχεις την αλληλοδιαδοχή. Ήταν πολύ καλή αυτή η μελέτη την οποία είχε κάνει η Ελένη, τους αρρώστους που πηγαίνανε από αμπειρατερόνι σε ενζαλουταμίδη και από ενζαλουταμίδη σε αμπειρατερόνι, και που απεδείχθη τελικά ότι ήταν πολύ μικρό το ποσοστό εκείνο. Ήταν λιγότερο από 10%, θυμάμαι, Ελένη, κάπου εκεί. Ακριβώς, 10%. Που πηγαίνανε καλά σε αυτή την ιστορία και τους πήγαινε η αλλαγή αυτή.
Και μετά από όλα αυτά τα πράγματα καθιερώθηκε, να γιατί έχουν μεγάλη σημασία οι σωστές κλινικές μελέτες και οι σωστά δομημένα πράγματα, ότι βάλτε ενδιάμεσο χημειοθεραπεία. Το σταξέλι ήταν αυτή η καβαστάξέλι, μετά σε αυτή την... Αλλά βάλτε ενδιάμεσο αυτό το πράγμα. Άρα μία ανταπόκριση, περνάμε σε χήμιο και επιστρέφουμε. Okay. Και επιστρέφουμε ή όχι. Αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο. Με βάση τα δεδομένα τα τελευταία, γιατί περιμένουμε ότι 25% των ασθενών πιθανά θα έχουν μία διαταραχή σε DNA damaging repair gene, είτε στο ιστό είτε germline. Αυτό θέλω να συζητήσουμε πιο πολύ σήμερα. Γιατί ιστορικά, συγγνώμη Ελένη μου, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει την ιστορία των πραγμάτων και σε σχέση με το MD Anderson κιόλας. Εκείνο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό στις μελέτες, σε όλα τα πρωτόκολλα του MD Anderson, ήταν πρωτοπόροι στην ιστορία της αλλαγής του φαινοτύπου, που ήταν ότι είναι καθοριστικό για την πορεία της νόσου. Αν λοιπόν δεν αποκτήσουμε την εικόνα της βιολογίας της νόσου, το να παρέμβει κανείς θεραπευτικά είναι η μεγαλύτερη μπαρούφα η οποία υπάρχει. Λοιπόν, δεν πατάει σε πραγματικά δεδομένα. Όταν λοιπόν πατήσεις τα πραγματικά δεδομένα, είναι εκεί που θα ανοίξει το δρόμο για να χρησιμοποιηθεί το καταλληλότερο φάρμακο. Και η πιο απλή ιστορία ήταν το κομμάτι της δημιουργίας του νευροενδοκρινικού φαινοτύπου που μας είχε μείνει τα προηγούμενα χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο μαθαίνουμε και άλλα πράγματα για τα microsatellite και ούτω καθεξής, διάφορες ιστορίες. Αλλά τι να πας να δώσεις σε νευροενδοκρινικό καρκίνο, να του δίνεις οποιοδήποτε φάρμακο του ανδρογονικού άξονα. Μια τρύπα στο νερό θα κάνεις. Έτσι και ούτω καθεξής. Συγγνώμη Ελένη, είναι αυτό το πράγμα λοιπόν που ήταν πρωτοποριακό από το MD Anderson το τι έγινε. Επίσης να αναφέρω ότι πρόσφατα εδώ, για να μην μπούμε σε λεπτομέρεια γιατί θέλω λίγο να εστιάσουμε παραπάνω, πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτό συζητάμε και εδώ και πιστεύω ότι και στην Ελλάδα το κομμάτι των PARP inhibitors, δεν ξέρω κατά πόσο το κάνετε και θα μου πείτε εσείς, μπορεί να το διαχειριστεί η ουρολογία από τη στιγμή που... Όχι, εκ των υπέρων. Όχι. Είμαι κατηγορηματικός. Σε πολύ καλή συνεργασία με εσάς τους ογκολόγους, ναι. Αλλά όχι αυτοδύναμα. Εγώ θα είμαι κάθετος για αυτή την ιστορία. Ωραία, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε παραπάνω, γιατί ξέρεις τις απόψεις μου. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε και λίγο μία τάση ογκολόγοι να μην αντιλαμβανόμαστε καλά τον καρκίνο του προστάτη που έχει τις ιδιαιτερότητες του ορμονικά. Οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται μία διαχείριση. Είναι πολλοί ακόμα ογκολόγοι οι οποίοι είναι die hard για τη χημειοθεραπεία, η οποία έχει πει λίγο στο πίσω κάθισμα αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ. Ας δούμε όμως λίγο αυτό το θέμα που ανέφερες. Αν θυμάστε, είχα ξεκινήσει πριν χρόνια και μία προσπάθεια να δούμε εάν ο συνδυασμός ορμονικών χειρισμών, δηλαδή αμπειρατερόνι, πλάστεντζαλουταμίδι ή απαλουταμίδι ή what have you, νταραλουταμίδι, μια και η νταραλουταμίδι φαίνεται να έχει το καλύτερο προφίλ ασφάλειας αυτή τη στιγμή και να πω ξεκάθαρα ότι δεν είχα καμία ανάμειξη στις μελέτες Bayer. Έχω ασχοληθεί με τα άλλα τρία, αλλά η εμπειρία είναι πάρα πολύ θετική στην ταραλουταμίδη, γιατί απλά δεν περνάει τον αιματογκεφαλικό φραγμό. Να πούμε εδώ ότι όταν έγινε ο συνδυασμός της αμπειρατερόνης με τον απαλουταμίδη και τώρα σε λίγο θα δημοσιευθεί, έγινε δεκτό στο Lancet Oncology η μελέτη ACES φάσης 3, δείξαμε σε αυτή τη μελέτη ότι ναι, καταφέρνουμε να έχουμε όταν συνδυάζουμε αμπειρατερόνι και απαλουταμίδι ένα εξαιρετικό όφελο στο RPFS, συγκριτικά με μόνο αμπειρατερόνι, αλλά στο διατάφτα το overall survival δεν αλλάζει. Που πάει πίσω σε αυτό που λέγαμε και αυτό που ανέφερε ο Διονύσης, ότι ίσως είναι πιο λογικό να ξεκινάς με τον ένα, να πηγαίνεις στη χημειοθεραπεία σου και αν είσαι ξανά... δεν έχεις γνώση για τα μοριακά δεδομένα, μπορείς μετά να ξαναχρησιμοποιήσεις δυνητικά ένα ορμονικό χειρισμό ή ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορούμε από τη διαγνωστική βιοψία, που είναι η δουλειά που έδειξα πέρσι στο ASCO, να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς
που πρέπει να εκτεθούν, ακόμα και σε νέο adjuvant, τώρα γίνεται η μελέτη, σε αυτούς τους ορμονικούς παράγοντες. Όπως ξέρετε, έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα διαθέσιμο το Sipuleos LT, που είναι η πρώτη προσπάθεια ανοσοθεραπείας, που εγκρίθηκε πριν 10 χρόνια. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ Sipuleos LT. Για αυτούς που δεν τον ξέρουν τον παράγοντα, όπως αναφέρθηκε, είναι μία προσπάθεια να γίνει λευκαφαίρεση, μετά συγκαλλιέργεια των λευκαφαιρεθέντων λεμφοκυτάρων με αντιγόνα παρουσίασης και μετά επανένχυση στον ασθενή, μετά από 2 μέρες. Το αποτέλεσμα αυτής της θεραπευτικής παρέμβασης είχε δείξει ένα πολύ ήπιο όφελο σε overall survivor πριν 10 χρόνια, σε μια εποχή που οι ασθενείς με ευνοχοάτοχο καρκίνο προστάτη ζούσαν μόνο 24 μήνες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 36 μήνες μετά την εισαγωγή της αμπειρατερώνης της ενζαλουταμίδης και των λοιπών, και νεότερες μελέτες σε αντίστοιχες παρεμβάσεις υπήρξαν αρνητικές. Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι αυτό το Sipuleos LT είναι μια τελείως περιττή θεραπευτική παρέμβαση με πολύ ψηλό κόστος. Το πεμπρολίζουμε που το έβαλα εδώ, γιατί έχει σχέση με αυτό το 3% των ασθενών που έχουν MSI ή high TMB, το οποίο μπορεί να είναι λίγο υψηλότερο. Ξέρουμε ότι το όφελος με πέμπρο είναι γύρω με 10 με 15% των ασθενών μας. Και μετά έχουμε την περίπτωση του αλφα-ράντιν, του radium-223, που είναι ένας συγκεκριμένος παράγοντας για τον ευνοχοάτοχο καρκίνο προστάτη. Μερικοί, όπως ο Διονύσης θα θυμάστε, ότι έγινε μία προσπάθεια να συνδυαστεί αυτός ο παράγοντας, ο ραδιοφαρμακευτικός, με αμπειρατερόνη, και απέτυχε παταγωδός, γιατί καταφέραμε να αυξήσουμε τα μη παθολογικά κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης. Οπότε αυτή η μελέτη είχε βγει η οδηγία τότε της αποφυγής. Ακριβώς. Και είχε καταδικάσει το συγκεκριμένο παρεμβατικό χειρισμό να πάει στο τέλος της θεραπευτικής, μετά και από την καμπαστιταξέλη. Όμως, σε αυτό το άσκο, σήμερα πιστεύω, θα παρουσιάσει η Γκίλεσεν τα δεδομένα της EORTC, στα οποία κάναν το εξής. Συνδυάζουν το radium-223 με ενζαλουταμίδη και υποχρεούνται να δώσουν σε όλους τους ασθενείς από την αρχή της παρέμβασης προστατευτικούς παράγοντες όπως ζολοδρονικό οξύ ή denosumab. Τα δεδομένα που θα δείξει, επειδή το abstract είναι διαθέσιμο, είναι θετικά. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μη παθολογικά οστεοπορωτικά κατάγματα. Οπότε αυτό είναι θετικό και ξαναβάζει στο χάρτη τις συνδυαστικές αυτές παρεμβάσεις. Και πάμε τώρα στο ζήτημά μας. Precision Medicine και το olaparib στον καρκίνο του προστάτη. Η ιστορία των DDR στον καρκίνο του προστάτη ξεκινάει από την περίοδο που έκανα την ειδικότητά μου, ξεκινούσα την ειδικότητά μου και το PhD μου στην Ελλάδα. Και τότε αυτό που κάναμε ήταν τα πρώτα sequencing οικογενειακών καρκίνων με καρκίνο μαστού και οθικών. Το 97 λοιπόν έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι πρώτες μελέτες και αναφορές από τη Mary Claire King και τη Rosalind Hills, που δείχνουν ότι αυτές οι οικογένειες που έχουν καρκίνο μαστού και οθικών έχουν αρκετά μεγάλη επίπτωση καρκίνου προστάτη. Όπως συνήθως συμβαίνει, όλοι αδιαφόρησαν για τους ταλέπορους τους άνθρωπους ασθενείς μας, μέχρι το 2015, που γίνεται η πρώτη επιβεβαιωτική ανάλυση τόσο σε επίπεδο germline, όσο και σε επίπεδο όγκου, somatic. Σε αυτή τη μελέτη του New England φάνηκε ξεκάθαρα ότι μπορεί να γίνει sequencing αυτών των όγκων βιοπτικού υλικού σε πολύ προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο προστάτη, και φάνηκε ότι περίπου 1/3, 28 με 30% των δειγμάτων έχουν τέτοιες μεταλλάξεις. Παράλληλα, από την ίδια ομάδα, που είναι η πολυεθνική ομάδα ανάλυσης, την οποία δυστυχώς δεν συμμετείχαμε, φάνηκε ότι ένα 12% των ασθενών έχουν germline mutations, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κακοήθειά τους. Την ίδια χρονιά, ο Johann de Bono και η ομάδα του, που ανήκουν στο ίδιο group,
παρουσιάζουν την πρώτη μελέτη χρήσης PARP inhibitor, ο Λάπαρι, σε ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο προστάτη, στην οποία κατέδειξαν ότι το φάρμακο δουλεύει μόνο σε αυτούς που έχουν μεταλλάξεις σωματικές στον όγκο τους. Πολύ πολύ γρήγορα μετά από αυτά τα δεδομένα, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πιθανότητα σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο προστάτη να βρούμε germline μεταλλάξεις, το NCCN έβγαλε guidelines στα οποία ζητάει από όλους μας, οποιοδήποτε ασθενής έρχεται με μεταστατικό καρκίνο προστάτη ή high risk, Gleason 9-10, ανεξάρτητα από οικογενειακό ιστορικό, forget about it, να του κάνουμε germline ανάλυση. Αυτή καλύπτεται από τις ασφαλιστικούς φορείς εδώ. Στην Ελλάδα, εδώ θα κάνω μια παύση, νομίζω ότι δεν καλύπτεται ακόμα, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχει σχετικά χαμηλό κόστος, σωστά? Δεν ξέρω για το κόστος, σίγουρα δεν υπάρχει κάλυψη. Σε μια προσπάθεια που κάνουμε για τη δημιουργία των θεραπευτικών πρωτοκόλων, ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη, θα είναι το πρώτο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την ουρολογική ογκολογία, θα γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες συνεννόησης σε πολιτικό επίπεδο, ας το πούμε έτσι, γιατί τελικά είναι πολιτικές οι αποφάσεις για αυτές τις ιστορίες. Οπότε αυτό μπαίνει σε μια δεύτερη μοίρα. Εγώ θα αισθανθώ πολύ καλά αν πρώτα απ' όλα εντάξουν στις αποζημιούμενες εξετάσεις την πολυπαραμετρική μαγνητική και το PET scan με PSMA. Και μετά να βάλει κανείς τα αιτήματα αυτού του τύπου. Αλλά σαφέστατα είναι πράγματα τα οποία θα τα έχουμε στα υπόψη. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα και έχω αρκετή εμπειρία σε αυτό το τομέα, γιατί είχα κάνει και το PhD στην Ελλάδα πάνω σε αυτούς τους ασθενείς. Έχουμε αρκετά BRCA2. Έχουμε μία από τις, αν κοιτάξουμε τα παλιά, έχουμε τη founding mutation που είναι ίδια με αυτή των Ρώσων, την 5382 incision C. Και αν δείτε και εδώ κάτω, αυτή είναι μία παγκόσμια μελέτη που έχει γίνει, το 45% των περιστατικών θα έχουν BRCA2, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει sequencing. Μετά υπάρχει το ATM, το check 2 και το... Ακόμα και αν κάνουμε μόνο αυτά τα τέσσερα, θα πιάσουμε περίπου το 70% των μεταλλάξεων. Γιατί είναι σημαντικό πέρα από το ολάπαρι? Πρώτα απ' όλα, γιατί αυτός ο ασθενής θα ξέρουμε ότι έχει πολύ κακό προγνωστικό. Οι ασθενείς με αυτές τις germline μεταλλάξεις δεν πάνε καλά. Και πρέπει να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στο να χρησιμοποιήσουμε άλλα φάρμακα. Δεύτερον, μπορούμε να σώσουμε τις ζωές από τα μέλη της οικογένειας αυτής. Έχω ζήσει και την άσχημη εμπειρία να έχετε ασθενείς από τη Νέα Υόρκη που είχε, βρήκαμε επιτόπου ότι είχε BRCA2, είχε διαγνωστεί 5 χρόνια πριν, μέχρι την ώρα που το ανακοινώσαμε στην οικογένεια, η κόρη του που ήταν 32 ετών βρέθηκε να έχει μεταστατικό μαστό. Μπορείς να σώσεις ζωές αν κάνεις αυτή την εξέταση που κανονικά δεν πρέπει να κάνει ούτε πάνω από 100 ευρώ. Γι' αυτό αυτό που είπες, Διονύση, έχει σημασία. Είναι πολύ standardized και θα πρέπει να γίνεται από κάποιο κέντρο στην Ελλάδα. Go ahead. Γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, γίνεται. Έχει κανείς τη δυνατότητα να την κάνει την εξέταση αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει αποζημίωση και από την άλλη μεριά ένα άλλο πρόβλημα το οποίο νομίζω πως υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει τεθεί είναι ότι θα χρειαστούμε να εκπαιδεύσουμε και ανθρώπους που θα επικοινωνούν αυτή την πληροφορία σε γενετικό επίπεδο το τι σημαίνει για τα μέλη της οικογένειας. Και αυτό το πράγμα πάλι χρειάζεται σχεδιασμό για το πόσους τέτοιους ανθρώπους πρέπει να εξειδικεύσουμε στο μέλλον. Είναι θέματα, νομίζω, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να τα θίγουμε. Και μάλιστα εγώ θα θεωρούσα ότι μία πρωτοβουλία για ένα prostate cancer foundation στην Ελλάδα είναι ο πιο συχνός καρκίνος. Γίνεται ένα boom. Πραγματικά, ίσως η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία μαζί με την Ογκολογική θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Θα είναι μεγάλη συνεισφορά. Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε ένα κεντρικό που θα μας κατευθύνει και θα υποστηρίζει όλους τους ουρολόγους και ογκολόγους.
πραγματικά και θα φέρει κοντά και πιστεύω ότι είναι ένα project που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει πολύ την έρευνα νέων ουρολόγων που βλέπουν και first hand αυτά τα περιστατικά. Κάτι που ίσως είναι και πιο εύκολο, θα έλεγα, Διονύση, από το θέμα του reimbursement των απεικονιστικών. Το οποίο είναι μια μεγάλη κουβέντα και συμφωνώ μαζί σου. Ας πάμε λίγο παρακάτω, in the interest of time, γιατί έχουμε λίγα λεπτά, 6 λεπτά, να δούμε τι έγινε με τη μελέτη Profound και γιατί έχει σημασία. Η μελέτη Profound είναι η πρώτη μελέτη στον καρκίνο του προστάτη, θετική μελέτη με στοχευμένη θεραπεία. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό που κρατάμε, που σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημασία του φαρμάκου, έχει να κάνει με την έναρξη της στοχευμένης θεραπείας στον καρκίνο του προστάτη. Να θυμίσω για αυτούς τους παλαιότερους στο meeting ότι πίσω το 2007 που ξεκινούσα τις μελέτες στον προστάτη, πήγαινε σε meetings δικά μας και ήταν άδειες οι αίθουσες. Με το που βγήκε η αμπειρατερώνη, άρχισε ο ενθουσιασμός. Το ίδιο τώρα ισχύει με την πρώτη στοχευμένη θεραπεία. Είναι σαφές ότι η φαρμακοβιομηχανία ως τώρα ήθελε να πηγαίνει για όλο το bulk του καρκίνου προστάτη. Τώρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα χρειαστεί να εστιάσουν σε subsets. Λοιπόν, να κάνουμε ένα γρήγορο overview του τι χρειαζόμαστε σε μια κλινική μελέτη για να είναι practice changing, να έχει σημασία. Πρώτα απ' όλα, να υπάρχει μια ανάγκη στον πληθυσμό. Να υπάρχει ένα πολύ δυνατό rationale για να το επιδιώξεις. Δεύτερον, ο σχεδιασμός της μελέτης πρέπει να συγκρίνει το ερευνητικό κομμάτι με κάτι που είναι standard of care. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί κριτήκαραν και είπαν η μελέτη Profound έπρεπε να συγκρίνει με πλατίνα. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε πλατίνα σε τέτοια περιστατικά, δεν έχουμε προοπτική μελέτη, ούτε καν φάσης 2 τυχαιοποιημένη, που να δείχνει πλατίνα είναι ο τρόπος που πρέπει να πάμε, ειδικά σε έναν μεγαλύτερο ηλικιακά πληθυσμό. Τα δεδομένα που θα βγουν από τη μελέτη παρακάτω πρέπει να είναι σημαντικά, όχι στατιστικά, κλινικά. Στατιστικά είναι σίγουρα απαραίτητο, αλλά κλινικά, όχι απλά ένας μήνας διαφορά, έτσι. Πρέπει να είναι αναπαραγώγημα τα δεδομένα. Αυτό το ζήσαμε πολύ καλά στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο προστάτη, με συνολικά across the board 13 μελέτες θετικές για τους ανδρογονικούς αναστολής, με το θέμα της δοσιταξέλης να είναι πιο εξειδικευμένο για το high volume και να μην είναι για όλους τους ασθενείς. Και τέλος, αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι πώς θα κάνουμε αυτές τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και αυτά τα τεστ διαθέσιμα, διαθέσιμα στον καθέναν και σε χαμηλό κόστος. Άρα, όταν αναφερόμαστε γενικά στον καρκίνο του προστάτη, το δεδομένο είναι ότι δεν έχουμε καθόλου στοχευμένη θεραπεία μέχρι τη μελέτη Profound. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη στοχευμένη θεραπεία, πρέπει να μπορέσουμε να συνδέσουμε την πρόοδο της νόσου με το συγκεκριμένο μονοπάτι που προκαλεί μοριακά την πρόοδο. Οπότε, όταν κατεβαίνουμε κάτω στα γονίδια τύπου BRCA, ξέρουμε ότι είναι δεδομένα απαραίτητα για καρκινογένεση, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι το φαινόμενο το οποίο προκαλεί την πρόοδο της νόσου. Παρότι έχουν γίνει αρκετές αναφορές στο ότι λένε αυτοί οι ασθενείς που έχουν μεταλλάξεις BRCA2, BRCA1, ATM, CHECK2, δεν πάνε καλά. Προοδεύουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτές οι μελέτες είχαν δημοσιευθεί πριν αρκετά χρόνια, το 2015 και το 2019, από την Gastro και την EELS, στην οποία δείχνουν ότι οι ασθενείς που έχουν germline BRCA με καρκίνο προστάτη έχουν κακή πρόγνωση και δεν πάνε καλά όταν παίρνουν δοσιταξέλη. Πρόσφατα, οι Γάλλοι μαζί με άλλες 2-3 χώρες στην Ευρώπη δημοσίευσαν κάποια δεδομένα στο ESMO που λένε ότι ίσως πάνε καλά με κάμπαση τα ξέλη. Αλλά είναι αναδρομικές μελέτες και αυτές. Αυτό είναι ένα δύσκολο paper, το οποίο δημοσιεύθηκε πριν 2 χρόνια στο Nature, το οποίο δείχνει ότι οι μεταλλάξεις του προστάτη είναι τόσο germline, όσο και equally somatic. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το πάνκρεας, όπου έχει πιο πολύ germline events για την καρκινογένεση, το ovarian είναι πιο πολύ germline.
Οπότε στον προστάτη δεν αρκεί μόνο να κοιτάμε στο αίμα το DNA του ασθενή για να δούμε germline mutations, πρέπει να κάνουμε και sequencing του ιστού. Φάνηκε ότι δεν έχει καμία σημασία το να γίνουμε ακραίοι και να πάμε για μια μελέτη που πρέπει να δείξει ότι υπάρχει ομοζυγωτία στην απώλεια και ότι ακόμα και ένας ασθενής που έχει heterozygous deletion μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά σε ένα PARP inhibitor. Οπότε δεν χρειάζεται να πας για biallelic loss, που σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα ως προς την διαγνωστική τεχνική που θα χρησιμοποιήσεις. Η μελέτη η foundation, που έγινε με τη foundation, η profound, έπρεπε να πάρει ασθενείς που είχαν ευνούχο άντοχο καρκίνο προστάτη, είχαν αποτύχει σε αμπειρατερόνι ενζαλουταμίδη, δεν χρειάζονται να είχαν χημειοθεραπεία. Οπότε στην ουσία ο ασθενής που είναι ο κατάλληλος για χρήση PARP inhibitor δεν είναι απαραίτητο ο ασθενής που έχει πάρει χημειοθεραπεία. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς, και θα περάσουμε γρήγορα σε αυτό, πρέπει να κοιτάμε σε ένα καρκίνο προστάτη όταν έχουμε το ιστικό τεμάχιο. Μπορούμε να κοιτάξουμε για PTEN loss, αλλά αυτό δεν μας δίνει κάποια θεραπευτική παρέμβαση, παρότι έχουμε μια μελέτη θετική. Αυτή η μελέτη η θετική με το patacetip δεν έδειξε μεγάλη διαφορά κλινικά και περιμένουμε να δούμε αν θα κάνουν filing για approval. Η ιστορία του ARV7 είναι μια ιστορία λίγο δράμα, γιατί ποτέ δεν έδειξε κάποιο όφελος σε σχέση με συγκεκριμένη θεραπεία. Το μόνο που μας λέει είναι ότι αυτοί οι ασθενείς δεν θα ανταποκριθούν καλά σε ορμονικό χειρισμό. Οπότε έχει αποτύχει λίγο, θα λέγαμε. Παρότι είχα συμμετέχει από την αρχή και είχαμε κάνει τις δημοσιεύσεις πάνω στην ανάλυση των ιστικών τεμαχίων. Ως προς το όμως, τα DNA repair gene mutations, BRCA1 και BRCA2, μιλάμε για το 25% των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο προστάτη. Το ερώτημα είναι πού θα κάνεις την ανάλυση, σε ποιο ιστικό τεμάχιο. Όπως φαίνεται, ακόμα και αν χρησιμοποιήσεις το διαγνωστικό υλικό της βιοψίας ή της προστατεκτομής, μπορεί να σου δώσει αρκετά δεδομένα για περίπου 20% των ασθενών. Προχωράω λίγο γρήγορα από αυτές εδώ τα slides, γιατί είναι από το NCCN Guidelines. Και πάμε να δούμε το study design της μελέτης αυτής. Η profound μελέτη, λοιπόν, τυχεοποίησε 2-1 ασθενείς που είχαν μεταλλάξεις στον ιστό, BRCA1, 2, ATM ή και άλλες μεταλλάξεις ανάλογες, να πάρουν olaparib versus του να πάρουν το αντίθετο από ό,τι είχαν πάρει πριν. Δηλαδή, όσοι πήραν αμπειρατερόνι, να πάρουν ενζαλουταμίδη. Υπήρχαν 2 ομάδες, η BRCA1, 2 και ATM και όλοι οι υπόλοιποι. Η μελέτη και η στατιστική της δομή στηρίζεται στο BRCA1, 2 και ATM. Γι' αυτό και σε μερικές χώρες το olaparib έχει πάρει έγκριση μόνο για BRCA1, 2 και ATM. Για να δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι εντυπωσιακά, γιατί στην ουσία έχουμε διπλασιασμό του RPFS. Και όπως βλέπετε, το control arm είναι σαν να μην παίρνει τίποτα. Είναι αυτό που λέγαμε. Όταν έχεις δώσει αμπειρατερόν και πας σε ενζαλουταμίδη ή αντίθετα, είναι σαν να δίνεις νερό. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο εδώ, Διονύση. Ποια είναι η έγκριση στην Ελλάδα? Είναι για όλα τα DDR? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Το πρόβλημα έρχεται εδώ. Όπως βλέπετε, οι ασθενείς που είχαν μετάλλαξη BRCA2 πάνε εξαιρετικά καλά. Εδώ είναι το πλασίμπο. Οι ασθενείς που είχαν ATM δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Το εντυπωσιακό είναι ότι βγήκαν και κάποια δεδομένα για το CDK12 που δεν τα περιμέναμε. Σε γενικές γραμμές, όλη η μελέτη στηρίζεται στο BRCA2. Πάμε στο θέμα του χειρισμού και των παρενεργειών. Η βασική παρενέργεια του PARP inhibitor είναι η ανεμία. Είναι αρκετά ισχυρό δεδομένο και θέλει προσοχή και βέβαια μετά έρχεται η ναυτία και η ασθένεια. Αλλά κατά τα άλλα, αρκετά εύκολο, πιο εύκολο θα έλεγα εγώ από ένα TKI το να χρησιμοποιήσει κανείς olaparib. Το πολύ θετικό για τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι με την ορίμανση των δεδομένων
φάνηκε ότι υπάρχει και overall survival benefit. Θα μου πείτε ότι σας φαίνεται μικρό το survival benefit, είναι περίπου 5 μήνες. Και ξανά να θυμίσω ότι εδώ δεν βλέπουμε όλο τον καρκίνο προστάτη, βλέπουμε ασθενείς με μια πολύ κακή πρόγνωση καρκίνου προστάτη. Ένα μέρος των ασθενών του καρκίνου του προστάτη. Και να πω και κάτι ακόμα. Οι ασθενείς σε αυτό το ARM, το placebo, όταν, placebo, δηλαδή της ενζαλουταμίδης ή αμπειρατερώνης, όταν είχαν πρόοδο νόσο, τους δώσανε ολάπαρι, επειδή ήταν το ηθικά σωστό, που σημαίνει ότι παρά το ότι τουλάχιστον μισή από αυτούς τους ασθενείς πήραν ολάπαρι αργότερα, δεν πήγαν καλά. Που σημαίνει ότι το νωρίτερο που θα δώσεις ολάπαρι είναι και το καλύτερο. Τέλος, το πρόβλημα, και εκεί θα καταλήξω, είναι αυτό που λέγαμε. Πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε αυτές τις αναλύσεις μέσα στη ρουτίνα της... Και δεν μιλάω μόνο για τους ουρολόγους, μιλάω για τους ογκολόγους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γίνει αυτό, γιατί στον καρκίνο του προστάτη δεν το έχουμε ποτέ προσπαθήσει καν. Δηλαδή πρέπει να γίνει τόσο πολύ ρουτίνα, όπως το να κάνουμε το PSA. Σε τέτοιο βαθμό. Στην αρχή, στο workup. Εκεί θα σταματήσω και θα πω ότι ο ασθενής πήρε pembrolizumab και όχι μόνο πήρε pembrolizumab και έχανε CR στις εγκεφαλικές μεταστάσεις και τις πνευμονικές. Εδώ φαίνονται τα circulating tumor cells που όπως βλέπετε ήταν πάντα 0. Όταν η νόσος γίνεται εκρηκτική πήγαν στο 90 και μηδένισαν. Έχει περάσει ένα χρόνος και ο άρρωστος βρίσκεται στην ουσία κλινικά σε πλήρη ύφεση και απεικονιστικά δεν χρειάστηκε καν να κάνει στερεοτακτική ακτινοβολία για τις μεταστάσεις. Και θα κλείσω εδώ λόγω του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε γιατί πραγματικά ξεκινώντας από ένα παράδειγμα περιδιαβάσαμε όλα τα καινούργια πράγματα που έχουμε να ακούσουμε ουσιαστικά για τον ευνοπάτοχο καρκίνο του προστάτη. Εάν δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, βλέπω τον κύριο Χατζηχρήστου και έχω και εγώ μια ερώτηση μετά. Εγώ θέλω τελειώνοντας πρώτα να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί και νομίζω όλοι είμαστε καρφωμένοι να ξεδιαλύνουν έτσι τα πράγματα τόσο απλά. Το σημαντικό είναι η απλότητα. Ξέρετε, δεν έχουμε γνωριστεί. Το ΙΜΟΠ είναι ένας οργανισμός ο οποίος εδώ και 20 χρόνια υπηρετεί να έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να διαβάζουν, να μελετούν, να τα κάνουν απλά και να μεταφέρουν σε αυτόν τον ουρολόγο που δεν έχει τις δυνατότητες από το ιατρείο ότι είναι απομονωμένος, δεν έχει τις δυνατότητες να ενημερώνεται για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον ασθενή του. Αυτό και μόνο είναι ο στόχος που εξυπηρετεί το ΙΜΟΠ. Οπότε ήσασταν τόσο πολύ μέσα στο πνεύμα. Θέλω, τελειώνοντας, αφού κάνετε τη συζήτηση με τον Διονύση Μητρόπουλο που είναι τόσο πιο ειδικό, να μας πείτε δύο λόγια, γιατί τώρα μπαίνουμε στη φάση που αυτά τα καινούρια απερός φάρμακα μας λένε βάλτε τα νωρίτερα. Να ξεχάσετε τις ενέσεις. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, θέλω με αυτό να τελειώσετε. Να πάμε ένα βήμα πριν. Προφανώς αναφέρεστε, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για τα καλά λόγια, για την πρόσκληση και δεν είχαμε γνωριστεί virtual, δεν είναι διαζώσει, ελπίζω σύντομα από κοντά. Ελπίζω ότι θα μπορέσω προς το τέλος του μήνα να ταξιδέψω στην Ελλάδα που μου έχει λείψει και να συνεχίσουμε μια συνεργασία με αυτά τα πράγματα. Αυτό που φαίνεται, κύριε Χατζηχρήστου, είναι ότι προσπαθούμε λίγο να πιέσουμε τον ασθενή του καρκίνου του προστάτη σε πιο πολλά από του στόματος φάρμακα και αυτό για μένα είναι λίγο προβληματικό. Πιθανά αναφέρεστε στο νέο LHRH ανταγωνιστή που έρχεται και πρώτο πυλών. Δεν αναφέρθηκα γιατί είναι πιο πολύ για τον όρμονο ευαίσθητο καρκίνο προστάτη. Το πρόβλημα εκεί είναι, πιστεύω, ότι το πόσο θα μπορέσει ο ασθενής να είναι compliant, να παίρνει όλα αυτά τα χάπια συνέχεια. Και ειδικά όταν παίρνει πολλά άλλα φάρμακα και άλλα νοσήματα ο ασθενής του προστάτη. Εκεί έχω ένα μικρό προβληματισμό και επίσης θα ήθελα να υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα να παίρνει ενέσιμα. Ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει γιατί πάνε στο φαρμακοποιό τους, αλλά τουλάχιστον θυμίζει λίγο στην ομάδα να κάνει follow-up με τον ασθενή. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση, δεν αργεί ένα PSA.
Πρέπει να τον βλέπεις τον άρρωστο, πρέπει να κάνεις κάποιες απεικονίσεις, πρέπει να πούμε λίγο πιο πολύ. Φοβάμαι ότι όταν γυρίσουμε όλο χάπια, χαθεί λίγο από αυτό. Δεν ξέρω την άποψη. Λίγο θέλω. Εάμα όμως, γιατί βλέπουμε σε πολλές μελέτες, το παρατήρησα, έτσι σαν ένα τρίτο μάτι, ότι υπάρχει ένα σημείο που αν πούμε δηλαδή λίγο νωρίτερα σε κάποιες θεραπείες, ο χρόνος που χάνουμε είναι εις βάρος του ασθενή. Και αυτά τα points, δηλαδή μήπως αυτές τις θεραπείες, δηλαδή άμα αρχίζαμε στον ορμονευαίσθητο και δίναμε ή εζαλουταμίδη, ας πούμε, ή οτιδήποτε, σε νωρίτερα στάδια, ή επιρατερόμιο, οποιοδήποτε φάρμακο αυτά, μήπως τελικά μπορούσαμε να είχαμε μεγενθύναμε το όφελος. 100%. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αναφερόμαι πιο πολύ στο διαδικαστικό των orals. Το timing είναι everything. Αυτό το ξέρει ο Διονύσης, ότι χρόνια κάνω μελέτες και πέρυσι παρουσίασε neoadjuvant πάλι. Φαίνεται ότι ένα 60% του high risk localized, όταν τους κάνεις ακόμα και neoadjuvant, απειρατερώνει plus LHRH και κάνεις και μπει σε radical προστατέκτομη, όταν βγάλεις μία νόσο PTAF2, φαίνεται ότι αυτή η άρρωστη, το κάναμε πέρυσι τη δημοσίευση στο European Urology, σε 7 χρόνια follow-up, είναι άρρωστη ελεύθερη νόσου, στην ουσία οι αθέντες. Άρα υπάρχει ένα subset, δεν είναι όλοι, ένα subset ασθενών, που οι μελέτες αυτές που γίνονται τώρα φάσης 3 θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε, που θα φτάσουν σε επίπεδο να πάρουν, πιστεύω, στα επόμενα 5 χρόνια, ακόμα και νεοεπικουρική ή επικουρική θεραπευτική. Τώρα, για να το κάνω λίγο πιο πολύπλοκο, φαίνεται ότι αν κάνεις αυτή το sequencing στην αρχή της διάγνωσης, πιθανά στο μέλλον να μπορούμε να δίνουμε PARP inhibitors και σε αυτό το στάδιο. Αυτό όμως είναι λίγο πιο μακριά, πιστεύω. 5 με 10 χρόνια από σήμερα, έτσι πιο σύντομο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι βασικό το, το time. Νομίζω πως έχουμε υπερβεί το χρόνο. Γιατί δεν πειράζει, γιατί ακόμα δεν έχει συνδεθεί ο κύριος Γρήβας, οπότε μπορείς να κάνεις τα σχόλια που ήθελες να κάνεις πριν και σε διάκοψα εγώ ο κακός. Ο Πέτρος ακόμα δεν έχει μπει. Πού είναι ο Πέτρος? Είμαστε σε επαφή μαζί του, έχει ένα θεματάκι, θα μπει. Εντάξει. Επομένως, εγώ τότε θα, από τη στιγμή που δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει να ρωτήσει ή να σχολιάσει κάτι, θα ήθελα να ρωτήσω την Ελένη το εξής, έτσι να το πω, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εάν βάλουμε πιο νωρίς, στη φάση του ορμονοευαίσθητου μεταστατικού καρκίνου, όλα τα καινούργια πράγματα, μήπως αλλάζουμε προημότερα το φαινότυπο και τελικά χάνουμε όπλα για το τέλος? Δηλαδή, εμένα με προβληματίζει αυτό το πράγμα αρκετά πολύ. Ουσιαστικά το κέρδος το οποίο δημιουργούμε υπερβαίνει τα προηγούμενα πράγματα. Δηλαδή, αθρηστικά, να περιμέναμε την κλασική ιστορία μεταστατικός ορμονοευαίσθητος, κάνουμε τον ανδρογονικό αποκλεισμό, μπλα μπλα, προχωράει, κάποια στιγμή γίνεται ευνουχοάντοχος, το κλασικό σχήμα που λέγαμε παλιά. Άρα, αθρηστικά, τα διαστήματα τα οποία θα ζήσει ο άρρωστος με τη μία θεραπεία και με την άλλη θεραπεία και με την τρίτη θεραπεία είναι 36 μήνες. Φέρνοντας πιο νωρίς τα πράγματα, το άθροισμα των διαφορετικών αυτών διαστημάτων θα είναι μεγαλύτερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής για αυτόν τον άρρωστο. Είναι κάτι το οποίο μου τριβελίζει το μυαλό συνεχώς. Προσπάθησα να μείνω λίγο πειθαρχημένη στον ευνουχοάντοχο, αλλά αν πάμε και συμπεριλάβουμε όλο το σπέκτρουμ του καρκίνου προστάτη, πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι μία νόσος, είναι 20. Είναι 20 νοσήματα διαφορετικά με βάση τη βιολογία τους. Μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα υπάρχει μία υποκατηγορία που μπορεί να είναι και 10 και 20%, που πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι ο τύπος του ασθενής που μόλις παρουσίασα. Στην ουσία, είναι πολύ διόρυθμο που αυτός ο ασθενής έκανε την έκρηξη προς την τελείως αναπλαστική νόσο μετά από 6 μήνες αμπειρατερώνης και ADT. Δηλαδή, είναι γι' αυτό και το έβαλα το περιστατικό, για να μας προβληματίσει, ότι ναι, στο 70% των περιστατικών έχει νόημα να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς τους ορμονικούς χειρισμούς, η μελέτη Latitude, η μελέτη Titan,
όλες δείξαν φοβερό όφελος, overall survival, που ξεπερνάει τον 1,5 χρόνο όταν ξεκινάς νωρίς, αλλά απ' την άλλη υπάρχει μια υποκατηγορία ασθενών με πολύ επιθετική νόσο που πρέπει να έχεις στο νου σου ότι μπορεί να τους πρόχνει σε μια πιο επιθετική φαινοτυπική έκφανση αυτής της νόσου. Τώρα, θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, πολύ πιθανόν. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο για μένα σε αυτό το κομμάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορείς να στερήσεις από το μεγάλο όγκο των ασθενών τη δυνατότητα να το πάρουν, να είσαι πολύ alert. Και γι' αυτό για μένα έχει σημασία να ξέρεις αν έχουν μεταλλάξεις του τύπου BRCA, γιατί σε κάνει ακόμα πιο... Το ξέρεις και περιμένεις την ώρα που θα προοδεύσει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλατίνα πολύ νωρίς ή PARP inhibitor, δεν υπάρχουν δεδομένα. Το άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι σε αγγίζει και εσένα και είναι ο προβληματισμός σου, είναι αυτοί οι ασθενείς που εκτίθενται μόνο από ένα PSMA PET που δείχνει μία αιστεία μεταστατική για 5 χρόνια και παραπάνω σε ορμονικό χειρισμό. Ποιες άλλες τοξικότητες έχουν, καρδιοτοξικότητα, οστεοπόρος κτλ. Δηλαδή τους καταδικάζουμε σε άλλες τοξικότητες. Οπότε δεν φεύγουν από προστάτη, αλλά φεύγουν από κάτι άλλο. Εκεί είναι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εξαιρετικά. Νομίζω πως... Ευχαριστούμε θερμά. Εξαιρετική πραγματικά η όλη συζήτηση. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση και για τη συζήτηση, γιατί ήταν πολύ σημαντικό. Οπότε ελπίζω να βρεθούμε ξανά και να οργανώσουμε ένα κόρς με τις απλές έννοιες, να καταλάβει κάθε ουρολόγος που παλεύει στη μαχόμενη καθημερινή ιατρική πράξη. Ευχαριστώ πολύ την προσκεκλημένη μας. Ευχαριστώ τον Διονύση Μητρόπουλο. Για να καλωσορίζω, να πω καλημέρα στον κύριο Γρίβα. Καλημέρα σε όλους. Να πω και εγώ ένα γεια. Πέτρο μου, φιλιά πολλά. Ελένη μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Καλημέρα και σε σένα. Αν είσαι στην Αμερική, καλησπέρα αν είσαι στην Ελλάδα. Όχι, στο Charleston είμαι. Τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι που σε βλέπω και ελπίζω από κοντά. Βρισκόμαστε με την κυρία Φσαθίου στο Άσκο αυτές τις μέρες, οπότε τουλάχιστον αυτή τη φορά βρισκόμαστε διαδικτυακά, έστω και εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παραδίδω στο «Είναι μεγάλη μας χαρά» και τιμή να έχουμε δύο Έλληνες που διαπρέπουν στην Αμερική πραγματικά να μας διαφωτίσουν μέσα από μία παρουσία στη συζήτηση. Το ημόμευθε ευθύνεται στο μαχόμενο ουρολόγο, να το πω για άλλη μια φορά, και παραδίδω στον Πέτρο του Σουντουλίδη, που τρέχει και μάλιστα τόσα χρόνια πια το ογκολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική μας, για να παρουσιάσει και να συντονίσει. Και εγώ βέβαια πάντοτε, όπως ξέρετε, θα είμαι υποσύνδεκη για τις 4 μέρες με τις παρεμβάσεις μου, γιατί είμαι η φωνή του ουρολόγου που δεν καταλαβαίνει. Γεια σας κύριε Γρίβα. Καλή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γιατί ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Εμείς μεγάλη μας χαρά. Μεγάλη μας χαρά που σας ξυπνήσαμε 6:30 το πρωί για να μας μιλήσετε. Χαρά μου. Για τους λίγους που δεν γνωρίζουν τον κύριο Γρίβα, να πω ότι είναι παθολόγος, ογκολόγος. Ασχολείται με τον καρκίνο του ουρογεννητικού συστήματος. Είναι ο director αυτή τη στιγμή στο κέντρο του, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο Σιάτλ, με μια προϋπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια. Έκανε ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από πτυχίο στην Ιατρική Σχολή της Πάτρας. Στη συνέχεια, αν κάνω λάθος, κύριε Γρίβα, διορθώστε με, κάνατε ειδικότητα νομίζω στο Ann Arbor, στο Μίτσιγκαν. Στη συνέχεια, δουλέψατε στο Cleveland, πάλι ήταν ο chief για τον καρκίνο του ουρογεννητικού συστήματος, και εδώ και λίγα χρόνια είστε στο Seattle, στο βροχερό Seattle, από ό,τι λέμε. Είναι έτσι. Τα είπες τέλεια, Πέτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι, και εσένα και τον Δημήτρη και όλους σας. Είναι φοβερή πρωτοβουλία και χαίρομαι που βλέπω και την κυρία Φσταθίου και άλλους εξαίρετους συναδέλφους στην Ελλάδα επίσης. Είναι μεγάλη χαρά και οφείλω να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι χαρά να τις στηρίζουμε και χαίρομαι που το κάνετε κάθε χρόνο. Από ό,τι φαίνεται 14 φορές, οπότε σημαίνει ότι υπάρχει επιτυχία στο αυτό το σχολείο. Το αγαπάμε εμείς, το αγάπησαν και οι Έλληνες ουρολόγοι. Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ και είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω. Βλέπετε τα slides μου κανονικά? Πολύ καλά.
Τέλεια, τέλεια. Επιδιώξω το επόμενο, θα έλεγα περίπου μισάωρο, να διατρέξω στο κομμάτι αντιμετώπισης του καρκίνου του ουροθυλίου. Θα εστιάσω κυρίως στο μη μυοδιθετικό, στο non-muscle invasive disease, αλλά και σε neoadjuvant adjuvant. Δεν θα αναφερθώ πολύ σε κομμάτι μεταστατικό ή διατήρηση της κύστης λόγω χρόνου, για να έχουμε περισσότερο χρόνο για ομιλία και για συζήτηση. Λοιπόν, να δούμε αν τα slides αλλάζουν εδώ. Για να δούμε. Αλλάζουμε τα βελάκια με τον cursor. Αλλάζουμε. Σε μένα τουλάχιστον που είμαι Apple. Για μισό λεπτό εδώ πέρα να το φτιάξουμε γι' αυτό. Άρα, ok. Ίσως να παίρνει και ξέρω κάποια καθυστέρηση έχει. Δεν φαίνεται να αλλάζει σε στάθεση, το λέω καλά. Οκ. Δεν αλλάζει, δεν φαίνεται να αλλάζει, ούτε σε εσάς. Όχι, δεν αλλάζει. Μήπως... Με το βελάκι από το πληκτρολογείο σας. Ναι, αυτό παλεύω, αλλά για κάποιο λόγο δεν... περιέργως δεν προχωράει. Μήπως να το κατεβάσετε και να το ξανανεβάσετε, μήπως μπλόκαρε το PowerPoint. Αν το δούμε, αυτό. Θα κάνουμε αυτό το σύστημα. Είναι πιθανό. Κάνουμε άλλη μία προσπάθεια να κάνουμε share screen. Η κυρία Σταθίου πριν βγήκε και ξαναμπήκε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πάγια τακτική. Α, τώρα. Τώρα πάτε σε full screen. Ωραία. Πολύ ωραία. Άλλαξε. Άλλαξε. Εδώ βλέπετε τα disclosure, σωστά, σύγκρουση συμφερόντων. Σωστά. Τέλεια, τέλεια. Το φτιάξαμε. Άρα δούλεψε με τη δεύτερη φορά. Έλεγα λοιπόν ότι θα αναφερθώ κυρίως σε μη μυοδιθετικό καρκίνωμα της κύστης, εκεί που έχω το κόκκινο τετράγωνο, και στο τέλος της ομιλίας θα μιλήσουμε για neoadjuvant, εισαγωγική και adjuvant επικουρική θεραπεία. Στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε και με χαρά να συμμετέχω, θα μιλήσουμε για μεταστατική νόσο και για διατήρηση της κύστης. Φαίνεται κανονικά η αλλαγή, έτσι? Single dose gemcitabine. Βλέπετε στην εικόνα? Ναι, ναι. Τέλεια. Θα κάνω λοιπόν μια προσπάθεια, αν και δεν βλέπω πολλούς ασθενείς που έχουν μη μυοδιθετικό καρκίνωμα της κύστης, επειδή απευθύνομαι σε συναδέλφους και φίλους ουρολόγους, θα κάνω μια προσπάθεια να παρουσιάσω τα δεδομένα σε non-muscle invasive disease, για να κάνουμε και μια συζήτηση μετά. Θυμάμαι πριν από περίπου 3 χρόνια δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη στο JAMA, η οποία είχε να κάνει με την αποτελεσματικότητα που έχει η δόση του gemcitabine ενδοκιστική έγχυση ακριβώς μετά από την εκρίζωση, εξαίρεση low grade non-muscle invasive bladder cancer, και αυτή η απλή έγχυση του gemcitabine έδειξε μια σημαντική βελτίωση, παράταση στον χρόνο μέχρι την υποτροπή για όλους τους ασθενείς που μπήκαν στη μελέτη, και κυρίως φαίνεται αυτή η μεγάλη διαφορά να υπάρχει σε ασθενείς που έχουν low grade disease, που συνήθως είναι και low risk disease, και υπάρχει αυτή η ορολογία του grade και του risk. Το risk περιλαμβάνει το grade, αλλά δεν είναι το μόνο κομμάτι. Το risk περιλαμβάνει και άλλους παράγοντες, όπως θα δούμε παρακάτω. Φάνηκε σε κάποια μετανάλυση όμως ότι οι ασθενείς που έχουν πάρα πολλές υποτροπές πάνω από μία το χρόνο, ή αν έχουν recurrence score 5 παραπάνω, ότι δεν φαίνεται να ωφελούνται από την χορήγηση μονής δόσης gemcitabine μετά από κρύωση του low grade disease. Στο διαφάνεια αυτή προσπάθησα, συγκέντρωσα ας πούμε τη γνώμη πολλών συναδέλφων ουρολόγων εδώ στην Αμερική για το πώς αντιμετωπίζουν τον μη μυοδιθετικό καρκίνωμα της κύστης. Οπωσδήποτε έχει τεράστια σημασία η σωστή εκτέλεση της μέγιστης
διορθρικής εκτομής του όγκου ή τουλάχιστον σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η μέγιστη ή η επαρκής, να το πούμε έτσι, εκτομή του όγκου, γιατί σε περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει πλήρης εξαίρεση, έτσι, το ξέρετε πιο καλά εσείς από μένα. Και μιλήσαμε για την μονή δόση του gemcitabine, ειδικά σε low-grade disease. Και από εκεί και πέρα έχει σημασία διαστρωμάτωση των ασθενών σε low risk, intermediate risk και high risk. Low risk, η αντιμετώπιση είναι με κυστοσκόπηση και κυτταρολογική των ούρων. Ενδιάμεσο κινδύνου, intermediate risk. Εδώ έχει νόημα και έχουμε δεδομένα με την θεμετική συγχωρήγηση BCG με θεραπεία με induction, με θεραπεία induction με 6 weekly courses αρχικά και μετά με θεραπεία συντήρησης. Και η θεραπεία συντήρησης είναι για ένα χρόνο για ενδιάμεσου ρίσκου νόσο. Βέβαια, στην Αμερική υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το λεγόμενο έλλειψη BCG, το λεγόμενο εθνικό BCG shortage, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει και στην Ευρώπη. Αλλά επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εδώ με έλλειψη BCG, αυτό επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και την χορήγηση συντήρησης σε ενδιάμεση νόσο. Και κάποιοι δεν μπορούν να μην παίρνουν θεραπεία συντήρησης με ενδιάμεση νόσο ή να παίρνουν χαμηλότερη δόση. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής χημειοθεραπείας εντοκιστικά με gemcitabine ή με το Mycin C ή με συνδυασμό που θα δούμε παρακάτω. Σε high risk disease, μετά το induction course του BCG, οι ασθενείς κυρίως παίρνουν 3 χρόνια θεραπεία συντήρησης. Επαναλαμβάνω, η έλλειψη του BCG είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Αμερική πλέον. Και αυτοί οι οποίοι έχουν. Συγγνώμη λίγο, μία ερώτηση. 3 χρόνια σε τι σχήμα το BCG? Υπάρχουν διάφορα σχήματα, Δημήτρη, με την σωστή παρατήρησή σου. Και να σου πω την αλήθεια, η ακριβής επιλογή του σχήματος εξαρτάται από τον ουρολόγο, αλλά και από την έλλειψη του BCG. Αν θυμάμαι καλά, έχω δει διάφορους συνδυασμούς, αλλά μετά το 6 weekly course που κάνουν induction στην αρχή, μετά νομίζω κάνουν, νομίζω ότι είναι 3 δόσεις, μία δόση ανά 3 εβδομάδες και μετά πάνε σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή χορηγείται από τους ουρολόγους, αποφεύγω να δώσω την ακριβή απάντηση, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από την έλλειψη του BCG. Αλλά νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι, εξάρτητα από τη μελέτη του όγκου, η οποία έγινε και δημοσιεύτηκε, η οποία έδειξε σε high risk disease, η μελέτη του όγκου έδειξε καλύτερα αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τις υποτροπές. Άρα η απάντηση είναι ιδανικά δεν υπάρχει έλλειψη του BCG. Το πρόγραμμα, το schedule του maintenance είναι ακριβώς αυτό το οποίο έγινε στη μελέτη του όγκου. Αν μου επιτρέπετε, η πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να... Διονύση, δεν σε βλέπουμε, Διονύση. Ναι, δεν πειράζει. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι ακολουθείτε το πρωτόκολλο του ΛΑΜ. Δηλαδή 3, 6, 12, 18 και 24 μήνες. Έτσι, η κλασική ιστορία, οι 3 εβδομαδιές. Το πρωτόκολλο του Ντόναλντ ΛΑΜ από παλιά. Το οποίο νομίζω, Διονύση, ήταν και το πρωτόκολλο που ο Ντόναλντ ΛΑΜ χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη του ΟΚ που δημοσίευε. Ναι, ναι, σαφέστατα ναι. Τέλεια. Σε ασθενείς λοιπόν οι οποίοι έχουν BCG unresponsive, θα το δούμε τον ορισμό παρακάτω, non-muscle invasive high risk disease, οι επιλογές, νομίζω ότι στο δικό μου μυαλό η ριζική στεκτομή έχει βασικό ρόλο. Και ασθενείς που δεν μπορούν να κάνουν ριζική στεκτομή ή αρνούνται, πλέον πάμε σε άλλες επιλογές, όπως είναι η ενδοκιστική χορήγηση συνδυασμού χημειοθεραπείας, gemcitabine docetaxel ενδοκιστικά, ή πλέον έχουμε στις ΗΠΑ ενδοφλέβιο πεμπρολίζουμαπ. Θα σας δώσω τα δεδομένα σε λίγο, σε ό,τι αφορά το ενδοφλέβιο πεμπρολίζουμαπ, το οποίο έχει πάρει έγκριση στην Αμερική. Νομίζω ότι ο Διονύσης έβαλε μια σημαντική ερώτηση για το θέμα του COVID-19. Δεν έχει διαφοροποιηθεί προς το παρόν τουλάχιστον το πρόγραμμα του maintenance ή χορήγηση του BCG. Κάναμε και μια προσπάθεια σε ένα consortium που έχουμε φτιάξει, COVID-19 Cancer Consortium, να δούμε κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ χορήγησης ενδοκιστικού BCG με σοβαρότητα της COVID-19 νόσου. Αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια διαφορά προς το παρόν στην έγκρωση των ασθενών και δεν έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα της χορήγησης. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Υπάρχει φυσικά και μια ομάδα εδώ, συναδέλφων, οι οποίοι σε ασθενείς με πολύ αυξημένο κίνδυνο, very high risk disease, συζητούν με τον ασθενή για ριζική εκτομή
up front, πριν καν να δοθεί BCG, ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς με τους οποίους συζητούν περιζύγκησεκτομή early on, up front, είναι ασθενείς που έχουν high grade T1, ειδικά αν έχουν μεγάλο μέγεθος της νόσου ή multifocal disease, σε πολλά σημεία της κύθης ή bulky disease που λέμε, ή αν έχουν βάρια χιστόλυση, ειδικά πλάσμα σαϊτός, micropapillary ή sarcomatoid, αυτοί οι ιστολογικοί τύποι δυστυχώς πάνε πολύ άσχημα, το ξέρετε και εσείς πιο καλά. Και σε αυτούς τους ασθενείς, αν βλέπουμε variant histology στο multispectral tumor board που έχουμε, συστήνουμε upfront ριζίκης εκτομής. Δεν έχουμε καλά δεδομένα, τουλάχιστον βιβλιογραφικά, για το πώς πάνε αυτές τις ασθενείς με variant histology με BCG. Οπότε πολλοί από αυτούς κάνουν εκτομή upfront. Και όπως είπα και προηγουμένως, ασθενείς που έχουν BCG unresponsive disease πάνε κυρίως σε ριζίκης εκτομής. Τώρα, είπαμε για την ποιότητα εκτομή, την λειτουργική εκτομή του όγκου. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τους ποιους ασθενείς ελέγχει τον προστάτη και την ανώτερη οροφόρο οδό, με κουβεντιά των εντάξεων κόρφων και το maintenance, και όπως είπε ο Διονύσης, το κολλήτη το σοκ, πρωτόκολλο των ΑΛΑΜ. Η άλλη μεγάλη συζήτηση είναι για το πότε κάνει την επανεκτίμηση, ειδικά σε καρσινόμα ενθάιτου, και αυτό έχει να κάνει και με το σχεδιασμό κλινικών μελετών. Και πιο πολλοί συμφωνούν ότι στους 6 μήνες είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να ελέγξεις το καρσινόμα ενθάιτου, γιατί πιστεύουν ότι 3 μήνες είναι too early. Γίνεται και στους 3 μήνες έλεγχος, αλλά δεν σταματάς εκεί, κάνεις και στο εξάμεινο. Και κουβεντιάσαμε για την ρυζίκηση εκδομή σε ασθένειες που very high risk, ειδικά με βάρη histology. Υπάρχουν αυτοί οι ορισμοί, οι οποίοι μας βοηθούν στην κλινική πράξη για να χωρίσουμε στους ασθενείς στο μυαλό μας, να γίνει κάποια διαστρωμάτωση. BCG ναΐ που δεν έχουν πάρει καθόλου BCG. BCG exposed, έχουν πάρει BCG. Οι BCG are responsive, οι οποίοι έχουν αντίσταση στο BCG. Και υπάρχουν διάφορες δημοσιεύσεις, έχω έστειλα και κάποια άρθρα στη Μαρίνα και στον Πέτρο και στον Δημήτρη, για να τα βάλουμε στο website, τα οποία papers έχουν προσπαθήσει να δώσουν ορισμούς στο τι ορίζει BCG unresponsive. Και θα δώσω και τη διαφάνεια παρακάτω. Εδώ είναι κάποιες δημοσιεύσεις οι οποίες προσπάθησαν να δώσουν αυτούς τους ορισμούς, οι οποίοι επίσης ορισμοί βοηθούν και στη διαμόρφωση κλινικών μελετών για το ποιοι ασθενείς μπορεί να μπουν σε μια κλινική μελέτη. Δημήτρη, είσαι muted. Λίγο το late, πώς το ορίζουμε, τι χρονικό διάστημα και έχει αυτό εντοπιστεί. Εδώ το late relapse. Λοιπόν, είναι μετά ένα χρόνο μετά από πόθη. Αυτή νομίζω είναι η διαφάνεια που απαντάω στο ερώτημά σου, Δημήτρη. Σε BCG responsive disease, αν έχεις persistent, δηλαδή δεν εξαφανίστηκε το TA ή carcinoma in situ μετά από ένα induction course, τουλάχιστον 5 από τις 6 δόσεις induction και τουλάχιστον μία από τις δύο, μία δόση maintenance που θα συνεχιστεί, αλλά αν έχεις 5 από 6 weekly doses induction BCG και τουλάχιστον νομίζω 2 maintenance δόσεις ή 6 και μία, δηλαδή να έχεις 7 δόσεις BCG συνολικά, δηλαδή το full induction συν μία maintenance ή 5 induction και 2 maintenance, δηλαδή 7 δόσεις, και έχεις persistence TA ή CIS, Αυτό θεωρείται BCG unresponsive. Αν έχεις persistent T1 ακόμα και από το τέλος του induction, μετά από 6 δόσεις, θεωρείται unresponsive. Σε ό,τι αφορά το recurrence, νομίζω ότι είναι 6 μήνες για το TA και T1. Συγγνώμη, είναι για το ναι, TA και T1 είναι 6 μήνες και 12 μήνες για το CIS. Δηλαδή, αν έχεις μια υποτροπή στους 11 μήνες μετά από CIS, μετά από επαρκή χορήγηση BCG, αυτό θεωρείται BCG unresponsive. Για το CIS και εξάμεινο για το TA και T1. Δηλαδή, αν έχεις μια αποτροπή στους 5 μήνες από το τέλος του επαρκούς σχήματος BCG, αυτό θεωρείται BCG responsive, όπως φαίνεται δηλαδή, στη διαφάνεια αυτή. Εδώ είναι ένας αλγόριθμος με βάση το που πούμε προηγουμένως. Ασθενείς που έχουν πολύ ευμεγέθης όγκους, πάνω από 3 εκατοστά, multifocal σε πολλά σημεία, ασθενείς που έχουν concomitant CIS ή left vascular invasion, κουβεντιάζουμε για κυστεκτομία front, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιο πολλοί ασθενείς δοκιμάζουν BCG σε αυτή την πρώτη γραμμή θεραπεία, αλλά αυτοί που, όπως είπε και προηγουμένως, πάνε για κυστεκτομία front είναι αυτοί που έχουν variant histology, micropapillary, plasma cytoid, sarcomatoid, αυτοί nested,
αυτές οι ασθενείς γενικά συνήθως έχουν κακή πρόγνωση και είναι και, και μάλλον understage, δηλαδή αυτοί που έχουν αυτές τις van histologies έχουν πιο, πιο μεγάλη δίδυση της νόσου. Αυτοί που έχουν τα, πάνε για BCG πιο πολύ, κάνουν induction BCG, weekly, six doses, κάνουν επανέλεγχο και μετά πάνε σε maintenance, όπως είπα. Έξω να έχουν το BCG responsive disease που το ορίσαμε 6 μήνες για TA ή CIS, TAET1 στους 6 μήνες ή 12 μήνες για CIS. Όπως είπε και προηγουμένως, ενώ η συστατική χιστεκτομή πλέον ευνοείται, όλο και περισσότερο ευνοείται από τα guidelines, όλο τα guidelines νομίζω και UA και AU βάζουν και συστατική όλο και πιο έντονα στο προσκήνιο νωρίς, ειδικά σε very high risk disease. Και σε very high risk disease παίζει ρόλο και ηλικία πλέον, πάνω από 70 ετών, υδρονέφρωση, τέτοια στοιχεία. Αλλά πιο πολύ στην κλινική πράξη, επειδή δεν είναι και όλοι οι ασθενείς ιδανικοί για χιστεκτομή, φαίνεται να παίρνουν ενδοκιστική χορήγηση BCG. Επαναλαμβάνω με την εξαίρεση των variant histologies. Τι γίνεται σε ασθενείς που έχουν BCG unresponsive, όπως γνωρίσαμε προηγουμένως, νόσο. Το ευαλρούμπιση, η βαλρουμπικίνη έχει παρέγκριση στην Αμερική, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή, και μιλώντας και με συνάδελφους ουρολόγους, ενώ έχει πάρει έγκριση εδώ και 23 χρόνια, δεν χρησιμοποιείται γιατί δεν έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα. Το ποσοστό πλήρους κλινικής ανταπόκρισης στους 6 μήνες ήταν μόνο 18% και μόνο 4% είχε ελεύθερη νόσο στους 2 χρόνια. Άρα πολύ modest, χαμηλή αποτελεσματικότητα και αυτό δεν χρησιμοποιείται πολύ. Με βάση το που λέγαμε προηγουμένως, έγιναν διάφορα workshop μαζί με το National Cancer Institute, με το FDA, για να δούμε κατά πόσο τι endpoints, τι καταλυτικά σημεία έχουν σημασία να βάλουμε σε κλινικές μελέτες για να δούμε νέα φάρμακα που μπορούν να πάρουν έγκριση. Και από τα workshop αυτά, θυμήθηκα και το 2015 είχα συμμετάσχει σε ένα από αυτά, στο NCI, με patient advocates, με φυσικά ουρολόγους, ογκολόγους, παθολόγους, ογκολόγους κλπ. Βάλαμε κάποια δεδομένα και αυτά δημοσιεύτηκαν τότε και είχαμε νομίζω βάλει τον πύχη ψηλά, θα έλεγα. Σε BCG λοιπόν, unresponsive disease, όπως ορίσαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, μετά από επαρκή χορήγηση BCG, αν κάποιος έχει unresponsive disease, θα θέλαμε ένα φάρμακο το οποίο να δούμε ότι είναι αποτελεσματικό, να έχει ένα ποσοστό πλήρους κλινικής ανταπόκρισης, γύρω στο 40% το εξάμηνο, και να είναι τουλάχιστον 30% clinical complete response, κλινική ανταπόκριση, στο χρόνο. Να έχει δηλαδή μια διάρκεια αυτή η κλινική ανταπόκριση. Και επειδή σε μια κλινική μελέτη έχει ένα δείγμα ασθενών, ο σκοπός ήταν αυτό το οποιοδήποτε φάρμακο να έχει ένα τουλάχιστον 30% ανταπόκριση στο χρόνο κλινικής ανταπόκρισης σε CIS και με το lower boundary του confidence interval να ξεπερνά το 20%. Δηλαδή, όπως έχει το estimate, το confidence interval, αυτό είναι πάνω από 20% κλινική ανταπόκριση πάνω στο 12 μήνες. Αυτό είναι, ας πούμε, το benchmark το οποίο το FDA έβαλε για να εγκρίνει φάρμακα σε BCG unresponsive high risk non-muscle invasive disease. Με βάση αυτό το context, η μελέτη SWOG 0353 κοίταξε το ενδοκιστικό gemcitabine στη θεραπεία συντήρησης μετά από ασθενείς που είχαν BCG unresponsive disease και έδειξε ένα περίπου ποσοστό 20% relapse free survival στα 2 χρόνια. Βέβαια, αυτές οι ασθενείς ήταν high risk disease, όπως βλέπουμε και στην διαφάνεια αυτή. Αυτό δημοσιεύτηκε από την Έλα Σκίνερ, που είναι και αυτή στη διεδική ακτή πριν από κάποια χρόνια, η μελέτη SWOG. Και πιο πρόσφατα υπάρχουν δεδομένα αρκετά, τα οποία θα ήθελα και το σχόλιο σας, με συνδυασμό gemcitabine docetaxel ενδοκιστικά, intravesical. Αυτός ο συνδυασμός αναπτύχθηκε από τον Michael O'Donnell, που είναι στο University of Iowa, και τον Γκάρι Στάινμπεργκ, που ήταν στο Σικάγο και τώρα είναι στη Νέα Υόρκη, και έδειξε ως τώρα, τουλάχιστον σε ανατομικά δεδομένα, πολύ σημαντική αποτελεσματικότητα, με περίπου 60% recurrence free survival στα 2 χρόνια για TAF1 και TAF-α νόσο, και περίπου 50% για CIS plus minus papillary disease. Με βάση τα δεδομένα αυτά τα οποία αναδρομικά μένω, οπότε υπάρχουν και το λεγόμενο σφάλμα επιλογής, δηλαδή επιλέγεις κάποιους ασθενείς που πάνε πιο καλά ενδεχομένως, αυτός ο συνδυασμός ενδοκιστικής χορήγησης πλέον είναι σε μια κλινική μελέτη η οποία συγκρίνεται με BCG σε earlier disease state και αυτή η μελέτη ξεκινάει, αλλά πλέον υπάρχουν δεδομένα early από single arm study που βλέπει το συνδυασμό
αυτό σε ασθενείς που έχουν μπει στις responsive disease. Και τα δεδομένα φαίνεται να είναι πολύ κόμενα. Πλέον πολλοί το δίνουν σε BCG responsive disease. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε. Αλλά εδώ οι συνάδελφοι ουρολόγοι το θεωρούν πολύ αποτελεσματικό και γενικά σχετικά ασφαλές συνδυασμό ενδοσκοπικής χορήγησης σε ασθενείς οι οποίοι έχουν BCG responsive disease. Θα σας δώσω λίγα δεδομένα από τις νέες θεραπείες, πώς δηλαδή το οποίο διαμορφώνεται με νέες θεραπείες. Το pertuzumab monatox είναι ένα ενδιαφέρον antibody drug conjugate. Αυτό το φάρμακο συνδέεται με ένα στόχο στη μεμβράνη του καρκινικού κυκλοδοχικίστης και έχει ένα linker το οποίο μεταφέρει την τοξίνη α τη ψευδομονάδα που είναι κυταροτοξική. Οπότε ο σκοπός είναι να μεταφέρεις αυτό το κυταροτοξικό μόριο στα κύτταρα του όγκου. Η μελέτη Vista έδειξε καλά αποτελέσματα και κοιτάξαμε να δούμε τι γίνεται πάνω στον χρόνο, έτσι, ένα χρόνο μετά την έναρξη της χορήγησης. Και να σας θυμίσω ότι το FDA έχει πει τουλάχιστον 20% ή 30% ιδανικά θέλουμε κλινική ανταπόκριση. Αυτό έδειξε 17% πλήρη κλινική ανταπόκριση σε καρσινόμα in situ πάνω στον χρόνο. Οπότε το FDA κοιτάει τα δεδομένα και δεν ξέρω κατά πόσο θα πάρει έγκριση το φάρμακο αυτό, αλλά φαίνεται να είναι ψήφια φάρμακα για να πάρει έγκριση σε BCG responsive disease. Όμως δεν έχει πάρει έγκριση. Αντίστοιχα δεδομένα πολύ υποσχόμενα είναι από το Nadofaragene Firadenovec, αυτό τον αδενοϊός ο οποίος μεταφέρει την εντερφερόνη, γονίδιο της εντερφερόνης μέσα στην κίστη, ενδοκιστική χορήγηση. Αυτοί είναι ασθενείς που είχαν BCG responsive disease μετά από τουλάχιστον 2 courses τον τελευταίο χρόνο, οι οποίοι λάβανε το σκεύασμα αυτό, ενδοκιστική χορήγηση αυτού του αδενοϊού που μεταφέρει το γονίδιο στις τερφερόνες, και ο Steven Burgeon ήταν ο πρώτος συγγραφέας στο Lancet Oncology Paper, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγους μήνες. Κοιτάξαν να δουν το ποσοστό κλινικής ανταπόκρισης και είδαν πολύ καλά αποτελέσματα σε BCG responsive disease, με ποσοστό πλήρους κλινικής ανταπόκρισης στα 1% στο εξάμηνο και 24% το χρόνο. Δηλαδή είναι στο εύρος το οποίο κοιτάει για να δώσει την έγκριση. Είναι πάνω από 20% ποσοστό πλήρους κλινικής ανταπόκρισης πάνω στο χρόνο για ασθενείς που έχουν BCG unresponsive carcinoma in situ. Το FDA κοιτάει τα δεδομένα αυτά με τον αδενοϊό αυτόν και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα πάρει έγκριση από το FDA στους επόμενους μήνες. Ο Steve Burgeon και ο Κοπίνε ήταν οι βασικοί συντελεστές της μελέτης αυτής και δημοσιεύτηκε στο Lancet Oncology πριν από λίγους μήνες. Υπάρχουν δεδομική θεραπεία, η οποία είναι σε φάση 1 και σε φάση 2 μελέτες. Χρησιμοποιείται μόνο σε φάση κλινικών μελετών, είναι πειραματική ακόμα. Και σε ό,τι αφορά το αναστολή των PD-1 και PD-L1, τους Immune Checkpoint Inhibitors, πλέον στην Αμερική, όπως είπα και προηγουμένως, σε BCG Responsive Disease, υπάρχει έγκριση από το FDA του Pembrolizumab. Φλέβια Pembrolizumab, anti-PD-1, αναστολέας του PD-1, ενός checkpoint του ενσωπτικού συστήματος. Η μελέτη 057 οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου αυτού από το FDA. Υπήρχε μεγάλο debate, και ακόμα υπάρχει debate στις ΗΠΑ για κατά πόσο το φάρμακο αυτό έπρεπε να εγκριθεί. Η μελέτη ήταν single, όπως και οι προηγούμενες μελέτες με το Pertuzumab Monatox και με το Nadofaragene, ήταν single arm μελέτες, δεν ήταν τυχιοποιημένες μελέτες. Και για εμάς τους ογκολόγους, επειδή έχουμε συνηθίσει να κάνουμε φάση 3 τυχιοποιημένες μελέτες, μας έκανε εντύπωση να λέμε το Faragene, το προηγούμενο μόριο που σας έδειξα, ήταν φάση 3 single arm. Και αυτό το κοινό 57 μελέτη ήταν single arm phase 2 μελέτη, φάση 2. Όμως το FDA είχε πει ότι δεν υπάρχουν άλλες καλές επιλογές. Το Valrubicin δεν χρησιμοποιείται και πολύ, η Valrubicin. Το FDA ενέκρινε να γίνουν single arm, μη τυχιοποιημένες μελέτες στο BCG unresponsive high risk muscle invasive disease. Με τα βάση το benchmark που είπαμε προηγουμένως για περίπου ένα ποσοστό κλινικής ανταπόκρισης 3% το χρόνο. Το Pembrolizumab έδειξε ένα ποσοστό περίπου το 20% πλήρους κλινικής ανταπόκρισης στο 12 μήνες. Ήταν περίπου 40% στους 3 μήνες και περίπου μισή από αυτούς είχαν διάρκεια ανταπόκρισης για ένα χρόνο. Το FDA τελικά έδωσε έγκριση στο φάρμακο αυτό, ενώ το Atezolizumab, το οποίο είχε μια πολύ παρόμοια μελέτη, για πολύ λίγο έχασε το όριο που είχαν βάλει και η μελέτη SWOG 1605 με το Atezolizumab παρουσιάστηκε
από τον Peter Black στο ASCO πέρσι, 2020, και όπως είπε προηγουμένως, για πολύ λίγο έχασε το όριο αποτελεσματικότητας που είχε βάλει. Άρα δεν βλέπω το αντοζολίσμα να παίρνει έγκριση. Το πέμπτο ρολίσμα πήρε έγκριση. Και μόλις δημοσιεύσαμε τη δημοσίευση στο Lancet Oncology, πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οπότε έχω βάλει το άρθρο στη διαφάνεια αριστερά, αλλά το έχω στείλει και στη Μαρίνα για το website. Ήταν μια δουλειά περίπου 6 χρόνων και είναι πολύ ευχάριστο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι υπάρχει μια επιλογή σε αυτούς τους ασθενείς. Είναι για λίγους ασθενείς φυσικά, με BCG unresponsive non-muscle invasive disease, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κυστεκτομή είτε αρνούνται την κυστεκτομή. Άρα λοιπόν το paper είναι στο Lancet Oncology από το πεμπρολίζουμα. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα δείξουν αυτές οι μελέτες με immune checkpoint inhibitors, αναστολές PD-1 ή PD-L1 ή μόνοι τους ή μαζί με BCG πλέον. Κοιτάμε να δούμε νωρίτερα σε BCG naive setting, όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας, μελέτη Alban που συνδυάζει BCG με ατεζολίζουμα, πάντη PD-L1, αλλά και η μελέτη Crest που συνδυάζει το Sansalimab, που είναι υποδόρια έγχυση immune checkpoint inhibitors για θεραπεία συντήρησης, κυρίως επειδή υπάρχει έλλειψη του BCG. Κοιτάνε να δούμε κατά πόσο η θεραπεία με checkpoint inhibitors σαν θεραπεία συντήρησης μπορεί να βοηθήσει. Σε BCG exposed disease υπάρχουν μελέτες με το BCG plus minus pembrolizumab και μελέτες επίσης με τον nivolumab. Όμως το BCG shortage επηρεάζει πολλές αυτές τις μελέτες. Και κάποιες μελέτες με τον nivolumab συγκεκριμένα κλείνουν στην Αμερική επειδή υπάρχει έλλειψη BCG. Το μέλλον, όπως είπα και προηγουμένως, ενδοκιστική χημειοθεραπεία. Κουβεντιάσαμε για ενδοκιστική χορήγηση συνδυασμού gemcitabine docetaxel, που χρησιμοποιείται συχνά πλέον σε BCG responsive disease. Μιλήσαμε για ενδοφυλέβιο πεμπρολίζουμ που έχει πάρει έγκριση στις ΗΠΑ με τη μελέτη 057. Και πλέον το μέλλον έχει gene therapy, έχει εμβόλια, έχει ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες, ακτινοθεραπεία και άλλες προσεγγίσεις. Αυτό που λείπουν είναι οι βιοδείκτες. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο μέλλον για να βρούμε βιοδείκτες, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούμε να επιλέξουμε τους ασθενείς με βάση την εξωτερικευμένη προσέγγιση. Κάνουμε one size fits all, αλλά ελπίζω στο μέλλον με κατάλληλη επιλογή βιοδείκτων να επιλέξουμε ασθενείς που μπορούν να έχουν έφελος από συγκεκριμένες θεραπείες. Ποιος θα ωφεληθεί από πεμπρολίζουμα, από ενδοφλέβιο, ποιος θα ωφεληθεί από ενδοκιστική χορήγηση χημειοθεραπείας κλπ. Take home messages για να προχωρήσω πολύ σύντομα μετά στο neoadjuvant και adjuvant setting. Η σωστή εκτέλεση του TURBT έχει μεγάλη σημασία και μειώνει την πιθανότητα υποτροπής και πρόοδου νόσου. BCG παραμένει ακόμα και τώρα το πιο ισχυρά φάρμακα που έχουμε στον καρκίνο της κύστης, το non-muscle invasive disease. Και είναι, κατά τη δική μου γνώμη, πολύ δύσκολο να κερδίσεις ή να υποσκελίσεις το BCG. Και επίσης, η υποτροπή της νόσου έχει μεγάλη σημασία και όταν γίνεται υποτροπή της νόσου νομίζω έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι υπάρχει πιθανότητα το πρόοδο της νόσου. Γι' αυτό και η ριζική στεκτομή, radical cystectomy, έχει, κατά τη δική μου γνώμη, αν και είμαι παθολόγος ογκολόγος, απευθύνομαι σε όλους εσάς, στους φίλους, στους ουρολόγους, ογκολόγους και λέω στους ασθενείς ότι η ριζική στεκτομή έχει τον πρώτο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, σε BCG responsive disease. Αν έχει recurrent high grade T1, ακόμα και μόνο από induction, για μένα recurrent T1 μετά από induction είναι αρκετό για να κάνει κάποιο συστεκτομή. Οι άλλες θεραπείες μπορούν να δοκιμαστούν, ενδοκιστική χορήγηση, αν κάποιο δεν θέλει να κάνει συστεκτομή, αλλά δεν είναι συνήθως curative intent, δεν κάνουν κυρίως ίαση. Αλλά κάποιες συνήθειες που δεν μπορούν να πάνε συστεκτομή ή είναι αρνούνται, μπορούν να δώσουμε ενδοκιστικές θεραπείες. Ή πλέον σε BCG responsive disease έχουμε και το ενδοφλέβιο πεμπρολίζουμα. Και επίσης στο μέλλον, όπως είπα προηγουμένως, έχει νόημα να δούμε και τους βιοδείκτες και κατά πόσο μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε στην κλινική πράξη. Να πάμε εδώ πέρα παρακάτω, νομίζω κάτι έγινε στα slides. Θέλω να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ πριν προχωρήσω σε neoadjuvant. Το neoadjuvant adjuvant είναι περίπου 10 λεπτά κομμάτι. Τι προτιμάτε? Αν υπάρχουν ερωτήσεις, γιατί όχι. Και εσύ, Πέτρο, οποιοδήποτε σχόλιο θέλεις. Έχω 3-4 ερωτήσεις για τον κύριο Γρίβα. Δεν ξέρω αν θέλει να τις κάνουμε τώρα ή στο τέλος. Μέχρι να ανέβει η επόμενη διαφάνεια, καλό είναι.
Okay. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Είναι λίγο περισσότερο, όχι τόσο ιατρική ερώτηση, αλλά ιατρική και ερώτηση σχετική με τα politics. Γιατί το FDA έχει δεχθεί single arm study σε αντίθεση με τον EMA, στον οποίο ποτέ δεν πρόκειται το πεμπρολίζουμαπ να πάρει έγκριση, φαντάζομαι πως δεν πρόκειται. Έχει να κάνει με το κόστος της κυστεκτομής σαν αυτή καθεαυτή. Και το λέω αυτό σε σύγκριση, μάλλον βλέποντας μια πρόσφατη μελέτη στο Journal of Urology, που συγκρίνει το κόστος της χορήγησης πεμπρολίζουμαπ στην πενταετία με το κόστος της κυστεκτομής, και είναι πενταπλάσιο το να πάρει κανείς 5 χρόνια πεμπρολίζουμαπ έναντι του να κάνει μια κυστεκτομή. Άρα λοιπόν, έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Ποιος ενδεχομένως είναι ο λόγος που ο FDA σμπρώχνει τόσο πολύ τα single arm studies? Αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση, Πέτρο, και το κουβεντιάζουμε πολύ συχνά. Όπως είπα και προηγουμένως, ως παθολόγος ογκολόγος, μου κάνει εντύπωση που έχουμε single arm studies, είτε phase 2 με το pembrolizumab, είτε phase 3 με το nadofaragene firadenovec, το αδενοϊό με το interferone. Νομίζω η απάντηση στα workshops που είχαμε ήταν ότι δεν υπάρχει καλό ή τουλάχιστον γενικά αποδεκτό control group. Δηλαδή, η βαλρουμπικίνη ήταν το φάρμακο που είχε έγκριση το 1998 και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το standard of care, αλλά στην κλινική πράξη δεν κάνει κανείς, πολύ λίγοι παίρνουν βαλρουμπικίνη λόγω της πολύ modest αποτελεσματικότητας, πολύ μέτριας αποτελεσματικότητας. Άρα δεν υπήρχε μια γενικά έτσι, ομοφωνία στο ποιο είναι το κατάλληλο control group σε μια τυχιοποιημένη μελέτη. Θα είναι, ειδικά όταν σχεδιάστηκαν μελέτες αυτές που τον προλύζουμε από το 2014-2015, θυμάμαι ακόμα που το κουβεντιάσαμε του συνδυασμού της μελέτης, λέγαν όλοι ποιο θα είναι το control group. Ο καθένας θα βάλει physician choice, provider choice, ας πούμε. Κάποιοι θα κάνουν βαλρουμπικίνη, κάποιοι θα κάνουν κάτι άλλο. Δεν υπήρχε ομοφωνία σε αυτό. Και το FDA έδωσε, ας πούμε, άδεια και λέει ότι εφόσον δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό standard of care με καλή αποτελεσματικότητα, you can go ahead and you can do a phase 2 or phase 3 single arm study. Και απλά θα σας βάλω ένα benchmark. Και θέλω να μου δείξει την αποτελεσματικότητα πάνω από αυτό το benchmark, το όριο. Και αυτό ορίστηκε περίπου σαν ένα αυθαίρετο αλλά λογικό κατόφλι, η ουδός, να είναι γύρω στο 30% κλινική, πλήρης κλινική ανταπόκριση, clinical complete response, στους 12 μήνες, με το confidence interval να ξεπερνάει το lower boundary, να ξεπερνάει το 20%. Και το pembrolizumab, το ενδοφλέβιο, έδωσε πλήρη κλινική ανταπόκριση στα 40% στους 3 μήνες, που ήταν ακριβώς αυτό το στόχο που είχε το FDA, αλλά στους 12 μήνες, που είναι πιο meaningful, πιο σημαντικό χρονικό σημείο, που δείχνει τη διάρκεια, ήταν γύρω στο 20%, 19%. Ήταν ακριβώς το όριο, δηλαδή. Οριακά πέρασε. Οριακά. Και έγινε το λεγόμενο ODAC, αυτό το Advisory Committee, το οποίο δημιουργήθηκε, και ήταν πάρα πολύ το debate, αυτό έγινε το Γενάρη του 20. Με πολλούς ουρολόγους να λένε, μα είναι δυνατόν τώρα, αυτό δεν πάει πάρει έγκριση. Και άλλοι να λένε, μα πρέπει να πάρει έγκριση, γιατί υπήρχε μεγάλο debate. Και τελικά το ODAC έδωσε θετική γνώμη και το FDA εισηγήθηκε θετική γνώμη και το FDA τελικά επέλεξε να το εγκρίνει το φάρμακο. Και η βασική γνώμη ήταν ότι να υπάρχει μια επιλογή, δηλαδή να έχουν ασθενείς άλλες επιλογές. Στην κλινική πράξη, αυτό που κάνουμε, Πέτρο, εδώ είναι το εξής. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να τους δούμε στο Malta Specialty Brother Cancer Clinic μαζί με τους ουρολόγους ογκολόγους και κάνουμε το εξής αλγόριθμο. Αν ο ασθενής έχει BCG responsive με βάση τα κριτήρια που είπαμε, έτσι, επαρκή χορήγηση BCG, έτσι, 5+, συν 2 ή 6+, BCG, και έχει ορισμό επαρκής θεραπείας και έχει BCG responsive disease, έχουμε βασικά 4 επιλογές. Η μία είναι η ριζική στεκτομή και λέμε ότι αυτή η θεραπεία, κατά τη γνώμη μου, είναι θεραπεία εκλογής ως παθολόγο ογκολόγο για BCG responsive disease, οι οποίοι αρνούνται ή δεν είναι fit enough, είναι πολύ frail για να κάνουν, είναι δηλαδή ασθενείς ενώ που δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν κυστεκτομή, επειδή έχουν άλλα νοσήματα σοβαρά. Έχουμε 3 επιλογές κλινικές μελέτες. Έχουμε κλινικές μελέτες οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή και κοιτάμε να βάλουμε στους ασθενείς. Παραδείγματος χάρη, FGF receptor 3 mutations. Έχουμε μια μελέτη με το ertafitinib, που είναι αναστολέας FGF receptor, η οποία είναι ανοιχτή εδώ πέρα. Και επίσης, αν δεν πάνε στη μελέτη, κουβεντιάζουμε είτε ενδοκιστική χορήγηση gemcitabine docetaxel συνδυασμού, με βάση τα δεδομένα που σας έδειξα, ή ενδοφλέβη pembrolizumab. Αυτές είναι οι επιλογές που τους δίνουμε. Και ανάλογα, ο ασθενής επιλέγει, αλλά οι πιο πολλοί, ως τώρα τουλάχιστον ανεκδόταλοι,
αν δεν μπορεί να κάνει ξεκομεία, αν δεν μπορεί να μπουν στη μελέτη, παίρνουν ενδοκιστική χορήγηση Gemcitabine το Docetaxel συνδυασμό. Πολύ λίγοι καταλήγουν να πάρουν το φλέβο πεμπρολίζουμα. Μακριά πάλι. Ναι. Ναι. Okay. Άρα η επιλογή είναι δεύτερη γραμμή ενδοκιστική χημειοθεραπεία περισσότερο παρά πεμπρολίζουμα. Το κουβεντιάζουμε balance, δηλαδή ο ουρολόγος κουβεντιάζει επιπλοκές, logistics του ενδοκιστικής χορήγησης, ακόμα κουβεντιάζουμε πεμπρολίζουμα, βέβαια και δύο το κάνουμε. Και ο ασθενής επιλέγει, τώρα ανεκδόταλοι, επιλέγουν την ενδοκιστική, είναι πιο συνηθισμένοι σε αυτό. Συνέχουν συνηθίσει. Αν έχω λίγο χρόνο ακόμα, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας πάνω στη μελέτη την ίδια. Λόγω όμως να προχωρήσουμε και γιατί έχει και άλλες διαφάνειες. Είναι, ναι, ένα μόνο σχόλιο αν θέλετε. Στη μελέτη εκείνο, την 76 του Pembrolizumab, από τους ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, είτε αρχικά δεν ανταποκρίθηκαν, είτε υποτροπίασαν, μόνο ένα στους δύο κατέληξε να κάνει κυστεκτομή. Έχετε κάποια γνώση για αυτό, για ποιο λόγο δεν ήταν φίτη, δεν επέλεξαν. Και από ό,τι είδα στον πίνακα, επέλεξαν άλλες θεραπείες. Είτε ενδοκιστικές, είτε κάτι άλλο. Πέτρο, να φέρει. Στη μελέτη 57, έτσι, με πεμπρολίζουμε που οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου. Πολύ καλή τοποθέτηση. Στο Lancet Oncology Paper βάλαμε τον πίνακα αυτό που λες, για να δούμε ποιοι ασθενείς κάνουν εξτεκτομή. Και νομίζω βάλαμε και τους λόγους, ποιοι ήταν refused και ποιοι ήταν not fit. Αλλά αυτό είναι λίγο γκρίζα ζώνη, γιατί δεν ξέρεις, είναι δύσκολο να πεις. Αλλά αυτό το οποίο φάνηκε, ότι οι ασθενείς οι οποίοι τελικά επέλεξαν να κάνουν εκτεκτομή αργότερα, ήταν ασφαλές, ήταν safe. Και μόνο τρεις ασθενείς, θα θυμάμαι καλά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, muscle invasive disease. Τρεις ήταν τα αυδία. Ακριβώς. Πέτρο, τα ξέρεις απ' έξω. Ναι, τον έχετε εδώ και να μην τα ξέρω. Τρεις ασθενείς είχαν muscle invasive disease, οπότε από τους περίπου 97 ασθενείς, περίπου, δηλαδή μόνο τρεις, που βέβαια κάποιοι δεν κάνουν εξεκτομή καθόλου, είχαν muscle invasive disease και γενικά έχουν πάει καλά. Άρα φαίνεται να είναι ασφαλής η εξεκτομή αργότερα. Αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς σαν ουρολόγους περισσότερο, θα έλεγα. Αν τις μπρόξουμε προς τα πίσω, να συνεχίσει να είναι εφικτή και ασφαλής. Ακριβώς. Φαίνεται ως τώρα εφικτή και ασφαλής. Αλλά ο λόγος για τον οποίο κάποιοι δεν κάνουν είναι λίγο ασαφής. Ήτανε άρνηση, ήτανε non-fit. Πάω λίγο στα γρήγορα για να κάνουμε πολύ γρήγορα όσο μπορούμε neoadjuvant και adjuvant. Στο neoadjuvant κομμάτι, απλά να πω ότι ο βασικός λόγος που δίνουμε εισαγωγική χημειοθεραπεία, neoadjuvant chemotherapy, είναι η προσπάθεια για εκρύζωση μικρομεριστατική νόσου. Δηλαδή η μικροσκοπική μετάσταση, η οποία δεν φαίνεται. Και ο φίλος Μπισόη Φάλτας, ο οποίος έκανε αυτή την ομιλία τώρα στο ASCO, τα slides είναι φρέσκα, τα πήρα από αυτόν, γιατί έκανε και discussion σε κάποια μελέτη που παρουσίασα. Φάνηκε ότι η μετάσταση στην καρκίνο της κύστης, σε μειοθετικό καρκίνο μας, σε muscle invasive disease, γίνεται νωρίς. Δηλαδή, στη στιγμή που βλέπεις τον ασθενή και κάνεις τη διάγνωση, ήδη προϋπάρχει clonal-related μετάσταση. Άρα, λοιπόν, η λογική του να δώσει εισαγωγική χημειοθεραπεία έχει να κάνει με το να δεις θεραπεία, η οποία θα προσπαθήσει τουλάχιστον, θα επιδιώξει να εκριζώσει μικρομεριστατική νόσο, ακόμα και αν δεν φαίνεται στην αξονική, αν δεν φαίνεται στην απεικόνηση. Φυσικά είναι πιο από θέμα αντοχής, ο ασθενής δεν χρειάζεται να κάνει recovery επικυσεκτομή να το δώσουμε εισαγωγικά. Έχουμε μελέτες φάσης 3, οι οποίες έχουν δείξει ξεκάθαρο πλεονέκτημα συνολικής επιβίωσης με εισαγωγική χημειοθεραπεία βάσης πλατίνη. Επίσης, έχεις όταν το δώσεις αυτό που είναι evidence-based και έχει NCCN guidelines και νομίζω European guidelines level 1 evidence, έχει διώξει αυξάνει την επιβίωση, βλέπεις κατά πόσο ο ασθενής ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στη χημειοθεραπεία και κάνει εξεκτομή και έχει ακόμα νόσο. Αυτό δείχνει μια νόσο που είναι μάλλον ανθεκτική στη σπλατίνη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην πρόγνωση του ασθενούς, αλλά και ότι τι θεραπεία θα δώσει στο μέλλον. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε in vivo test της βιολογίας της νόσου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν δίνουμε καρποπλατίνη σε neoadjuvant. Αν ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει στη σπλάτιν, πλέον πάμε ή κατευθείαν σε εκτομή, ή πάμε σε κλινικές μελέτες, ή σε ορισμένες περιπτώσεις που έχει νόημα θεραπεία συντήρησης. Άρα δεν δίνουμε καρποπλατίνη, δεν υποκαθιστούμε σε σπλάτιν για καρποπλάνη σε εισαγωγική χημειοθεραπεία. Είναι σε σπλάτιν, or clinical trial, ή εκτομή ή θεραπεία συντήρησης. Τι συμβαίνει με νοσοθεραπεία, στα πολύ γρήγορα. Η νοσοθεραπεία
στο κομμάτι νιοάντζουβαν η εισαγωγική είναι ακόμα πειραματική. Δεν υπάρχει έγκριση λοιπόν ως τώρα φαρμάκου checkpoint inhibitors σε νιοάντζουβαν ή adjuvant setting. Τα δεδομένα όμως είναι πολύ υποσχόμενα, είναι promising, είναι encouraging. Στην διαφάνεια αυτή φαίνεται μελέτες οι οποίες συνδυάζουν χήμιο και άνοστο, δηλαδή χημειοθεραπεία μαζί με checkpoint inhibitor, και βλέπουμε ένα καλό ποσοστό ανταπόκριση, γύρω στο 45% περίπου, 35-45% σε ποσοστό pathologic complete response. Όμως αυτές οι μελέτες δεν είναι τυχιοποιημένες. Είναι φάσεις 2 single arm μελέτες. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε τις φάσεις 3 μελέτες, οι οποίες συγκρίνουν συνδυασμό χήμιο άνοσο με χημειοθεραπεία, για να δούμε κατά πόσο η προσθήκη της νοσοθεραπείας έχει νόημα ή όχι. Άρα λοιπόν προς το παρόν τρέχουν οι μελέτες, οι φάσεις 3, η φάση 2 είναι πολύ υποσχόμενες, αλλά η νοσοθεραπεία checkpoint inhibitors παραμένει πειραματική σε φάση 3 μελέτες σε neoadjuvant setting. Εδώ φαίνονται αντίστοιχα μελέτες που είναι μόνο νοσοθεραπεία, Puro One, Abacus και άλλες. Και παρουσιάζουμε και εμείς μια μελέτη, η οποία ήταν μια δικιά μου ιδέα, με investigator-initiated trial με nivolumab anti-PD-1 μαζί με έναν ενεργοποιητή των natural killer cells, των κυττάρων φυσικών φωνέων. Δεν είδαμε πολύ καλά αποτελέσματα δυστυχώς, αλλά οι μελέτες οι υπόλοιπες τρέχουν και όπως είπα και προηγουμένως, δεν χορηγούμε checkpoint inhibitors, αναστολία PD-1, εκτός αν κάποιος είναι σε κλινική μελέτη σε εισαγωγική σε neoadjuvant setting. Και αυτές είναι μελέτες που σας έδειξα τις φάσεις 2 προηγουμένως, αυτές είναι οι φάσεις 3. Είναι πολλές αυτές οι μελέτες, περίπου 6 συνολικά, και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η νοσοθεραπεία έχει νόημα σε neoadjuvant setting με βάση αυτές τις κλινικές μελέτες τις οποίες τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά να πάτε ερωτήματα σε ό,τι αφορά την νοσοθεραπεία, τα οποία ελπίζουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις κλινικές μελέτες. Και κλείνω με adjuvant, με επικουρική θεραπεία. Η μελέτη InVigor 010 παρουσιάστηκε από την παλιά μου μέντορα, τη Dr. Maha Hussein, στο ASCO πέρσι. Η μελέτη αυτή πήρε ασθενείς που είχαν κάνει και ριζική στεκτομή ή νεφροερετροεκτομή, είχαν high risk disease για υποτροπή και τυχιοποιήθηκαν σε ατεζολίζουμαπ anti-PD-L1 ή παρακολούθηση. Η μελέτη αυτή ήταν αρνητική, δεν έδειξε σημαντική διαφορά σε disease-free survival ή σε overall survival, άρα το ατεζολίζουμαπ δεν βοήθησε επικουρικά. Ασθενείς οι οποίοι είχαν πάρει εισαγωγική χημειοθεραπεία, είτε δεν μπορούσαν να πάνε χημειοθεραπεία γιατί δεν είχαν καλή νεφρική λειτουργία, δεν μπορούσαν να πάνε σε σπλάτα. Άρα λοιπόν, λέγαμε για ποιο λόγο ότι συνέβη αυτό, και εκεί που ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο μελέτη ήταν αρνητική, τη δημοσιεύσαμε τη μελέτη αυτή, είναι στο Lancet Oncology νομίζω, μπορεί να την έχω στείλει και αυτή σαν στα άρθρα που έστειλα. Βγήκε η μελέτη CheckMate 274 με τον Ιβόλουμα. Αδιαφορετικός checkpoint inhibitor, το ατεζολίζουμε είναι anti-PD-L1 και είχε στην προηγούμενη διαφάνεια απλά να πω ότι ήταν ατεζολίζουμε versus observation, παρακολούθηση. Η νέα μελέτη που σας δείξω τώρα είναι nivolumab anti-PD-1, όχι anti-PD-L1, σε σύγκριση με το placebo. Και αυτό έχει σημασία γιατί από ό,τι φάνηκε, αυτοί που πήραν placebo, οι πιο πολλοί έμειναν στη μελέτη. Ενώ στην προηγούμενη μελέτη με το ατεζολίζουμε, που ήταν σε παρατήρηση, πολλοί είπαν, είμαι σε παρατήρηση, θα βγω τη μελέτη, θα κάνω κάτι άλλο κοντά στο σπίτι μου, ας πούμε. Οπότε είχαν μεγάλο drop-out. Ένα περίπου 10% και παραπάνω στο όνομα το atezolizumab trial, βγήκαν από τη μελέτη. Άρα λοιπόν στο atezolizumab trial, επειδή έγινε αυτό, αν δει κανείς το median disease-free survival ήταν ψηλό με το observation, 16,6 μήνες. Και πιστεύω κι εγώ ίσως να έχει παίξει ρόλο ότι κάποιοι ασθενείς βγήκαν τη μελέτη, ενδεχομένως αυτό να επηρεάζει το πώς πήγε το control group, το observation alone, και ενδεχομένως να επηρεάσει και τη διαφορά, το hazard ratio. Δεν ξέρω αν είναι ο λόγος του ότι ήταν αρνητική μελέτη, αλλά ίσως ενδεχομένως να έχει παίξει κάποιο ρόλο αυτό. Στη μελέτη με τον Ιβόλυμα ήταν placebo, οπότε είχαμε λιγότερο drop-out, λιγότεροι ασθενείς βγήκαν τη μελέτη από επιλογή μόνοι τους. Η μελέτη αυτή ήταν παρόμοιο σε συνδυασμό, Ιβόλυμα σε σχέση με placebo, adjuvant, έχοντας οι ασθενείς κάνει ριζική στεκτομή ή νεφροερετροεκτομή. Είχαν πάρει εισαγωγική χημειοθεραπεία ή δεν μπορούσαν να πάρουν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν σε σπλάτη. Η μελέτη αυτή ήταν θετική. Έδειξε λοιπόν disease free survival benefit, hazard ratio 0,70 για όλους τους ασθενείς και 0,53 ακόμα πιο σημαντική διαφορά σε αυτούς που είχαν PD-L1 high. Μεγάλη διαφορά στατιστικά σημαντική. Τώρα σε ασθενείς που κοιτάξαμε συγκεκριμένα non-urothelial recurrence survival, επίσης σημαντική διαφορά με τον Ιβόλυμα σε σχέση με το placebo. Και σε distant metastasis free survival,
Φαίνεται επίσης σημαντική διαφορά με τον Ιβόλυμα σε σχέση με τον πλασίμπο. Τοξικότητα φάνηκε ότι είναι αναμενόμενη. Ένα περίπου ποσοστό 18% των ασθενών, που δεν είναι και μικρό, είχαν grade 3 or 4 treatment related toxicity, οπότε περίπου ένα στους 6, που δεν είναι και αμελετέο. Οπότε κάτι που να το έχουμε στο μυαλό μας. Και επίσης το θέμα του κόστους φυσικά είναι σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, τον Ιβόλυμα, το anti-PD-1 checkpoint inhibitor, δεν φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής. Φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών παραμένουν καλή, ακόμα και αν παίρνουν Ιβόλυμα. Adjuvant. Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες στο ASCO GU 2021. Τον Ιβόλυμα δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση από το FDA. Αναμένουμε να δούμε κατά πόσο το FDA θα δώσει έγκριση ή όχι σε επικουρική θεραπεία με Ιβόλυμα. Το οποίο θα είναι αυτό που λέμε game changer, γιατί αν ασθενείς πάρουν Ιβόλυμα anti-PD-1 adjuvantly, τι θα κάνουμε σε μεταστατική νόσο. Επηρεάζει πολλές μελέτες που έχουμε εκεί. Θα δούμε κατά πόσο θα πάρει έγκριση, αλλά επειδή ήταν θετική μελέτη, την περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το FDA. Υπάρχει μια τρίτη μελέτη με το Pembrolizumab, η οποία τρέχει, λέγεται Ambassador, και είναι adjuvant Pembrolizumab anti-PD-1 versus observation. Οπότε έχουμε μια αρνητική με το ατέζο, μια θετική με τον Ιβόλυμα και η τρίτη μελέτη η οποία την αναμένουμε με το πεμπρολίσμα. Λέγεται Ambassador. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο μέλλον, κατά πόσο θα πάρει έγκριση το φάρμακο αυτό και θα δούμε τι θα γίνει και με το adjuvant Pembrolizumab. Αλλά αυτή η μελέτη που σας έδειξα με το Nivolumab οδήγησε σε disease-free survival benefit, αλλά ακόμα δεν έχουμε δεδομένα για overall survival. Δηλαδή, συνολική επιβίωση δεν ξέρουμε ακόμα αν βελτιώνεται με το Nivolumab. Είναι disease-free survival benefit. Προς το παρόν δεν είχαν επαρκή δεδομένα, επαρκές follow-up και επαρκή αριθμό θανάτων για να δούμε τη συνολική επιβίωση. Θα τη δούμε στο μέλλον με longer follow-up με το adjuvant Nivolumab versus placebo checkmate του 7-4 trial. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Είναι μια εικόνα στο μέλλον. Έκανα αυτή την ομιλία στο ASCO πρόσφατα. Ποια μόρια, ποιοι παράγοντες, ποια φάρμακα φαίνεται να είναι υποσχόμενα για το μέλλον. Και υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες οι οποίες τρέχουν με κάποια από τα φάρμακα αυτά. Κάποιες ήδη έχουν δημοσιευτεί. Κάποιες είναι αρνητικές, κάποιες άλλες τρέχουν. Και φυσικά κοιτάμε να δούμε βιοδείκτες για να κάνουμε καλύτερη επιλογή ασθενών. Και οι βιοδείκτες είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε το Holy Grail, που είναι δύσκολο να έχεις επικυρωποίηση βιοδεικτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μην πήγα πολύ εκτός χρόνου. Αλλά πολλά δεδομένα και αναμένω ερωτήσεις. Ευχαριστώ και πάλι για την τιμητική πρόσκληση, για την προσπάθεια που κάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρίβα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Θέλετε να σχολιάσετε, κύριε Χατζηχρήστου, κύριε Μητρόπουλε. Ο κύριος Φραγκιάδης θέλει κάτι να ρωτήσει. Έχει σηκώσει το χέρι του. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την ομιλία. Δυστυχώς καταστρέψατε την αυριανή. Ήσασταν συγκλονιστικά καλός. Όλες οι εξελίξεις έρχονται από τους ογκολόγους. Πιστεύετε ότι το Nivolumab είναι πραγματικά ο game changer? Είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε adjuvant setting παράταση επιβίωσης. Και αυτό ήταν και στον πληθυσμό που είχε πάρει neo-adjuvant και στον πληθυσμό που δεν είχε πάρει neo-adjuvant, που ξέρουμε ότι στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή, συνηθίζουμε να στέλνουμε τους ασθενείς μας για adjuvant χημειοθεραπεία χωρίς να έχουμε ισχυρή ένδειξη ότι αυτό θα τους βοηθήσει. Για πρώτη φορά, ένα φάρμακο που δεν είναι κλασική χημειοθεραπεία προφανώς, δίνει θετικά αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι θα πάρει έγκριση σύντομα αυτή η πρακτική? Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Πολύ σημαντικό σχόλιο. Λίγες σκέψεις που έχω. Πρώτον, η διαφάνεια αυτή δείχνει disease-free survival benefit, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κ. Σφαγκιάδης. Με hazard ratio, θα έλεγα εντυπωσιακό, 0,70 και 0,53 αντίστοιχα σε all comers και σε PD-L1 positive. Όμως ακόμα δεν έχουμε καθόλου δεδομένα για τη συνολική επιβίωση. Overall survival is still at follow-up. Δεν είχαν επαρκή αριθμό θανάτων για να δουν τη συνολική επιβίωση. Κάποιοι, το λέω αυτό, Βαγγέλη, γιατί πολλοί από εμάς, και εγώ μέσα σε αυτούς, λέω ότι σε adjuvant setting, σε θέμα επικουρικής θεραπείας, ιδανικά θέλω να δω πλεονέκτημα συνολικής επιβίωσης. Overall survival benefit. Αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο το disease survival προβλέπει, είναι surrogate για overall survival, για συνολική επιβίωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα σε adjuvant immunotherapy setting. Όμως, παρόλο που δεν έχουμε τα δεδομένα ακόμα για συνολική επιβίωση, πιστεύω, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ότι το FDA θα δώσει έγκριση στο φάρμακο αυτό
Και το λέω αυτό γιατί το πρωτογενές κατακλητικό σημείο, primary endpoint, ήταν η disease survival, όχι ο broad survival, και το πετύχανε. Και το άλλο είναι ότι πολλοί πιστεύουν ότι με αυτά τα hazard ratios είναι πιθανό να μεταφραστεί αυτό στο μέλλον στη συνολική επιβίωση. Αλλά πολλοί που έχουν κουβεντιάσει οι συνάδελφοι έχουν μια επιφύλαξη και λέει, εγώ θα περιμένω να δω συνολική επιβίωση για να αλλάξω την κλινική πράξη. Αν τελικά αυτό το φάρμακο πάρει έγκριση από το FDA, νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι να το κουβεντιάσουμε του ασθενεί, σαν επιλογή. Και ειδικά ασθενεί που έχουν πάρει ήδη χημειοθεραπεία εισαγωγικά και έχουν μεγάλο κίνδυνο τη νόσου, αν δεν μπορούν να μπουν σε κλινική μελέτη, νομίζω είναι λογικό να του δώσουν την ευόλυμα adjuvantly. Αν δεν έχουν πάρει χημειοθεραπεία και μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία με βάση τη πλατίνη, εγώ θα έδινα θεραπεία με βάση τη πλατίνη σε αυτού του ασθενεί, αν για κάποιο λόγο δεν τη λάβανε εισαγωγικά. Τώρα. Γιατί η μελέτη τη ΕΚΜΕΔΕ 4, αυτή εδώ η μελέτη που δείχνω τώρα, είχε πάρει ασθενείς οι οποίοι είτε είχαν πάρει εισαγωγική χημειοθεραπεία και δεν πήγανε καλά, είχαν υπολοιπόμενη νόσο, ή δεν μπορούσαν να πάρουν χημειοθεραπεία. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι fit for cisplatin και δεν το έλαβε πιο πριν και έχει τα 3 νόσο ή τα 4 νόσο ή not positive disease, θα το έδινε cisplatin. Αν όμως είχε λάβει cisplatin και έχει νόσο τα 2 παραπάνω. Και δεν μπορεί να πει σε κλινική μελέτη άλλη τον ιβόλυμα που σου αποτελεί επιλογή αν πάρει έγκριση από το FDA. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμο το σχόλιο. Κύριε Γρίβα, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, είναι πολύ καλή η ερώτηση που έκανε ο Βαγγέλης ο Φραγκιάδης, εξαιρετική. Πάνω στο ίδιο κλίμα, στο νεοεπικουρική θεραπεία, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι με βάση τη μελέτη Pure το πεμβρολίζουμα που θα πάρει έγκριση ως νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, πιστεύετε ότι θα πάρει τη θέση της σισπλατίνης με δεδομένο της σισπλατίνης σαν χρήση πλέον νεοεπικουρικά δεν ξεπερνάει το 15% λόγω τοξικότητας και ένας στους δύο ασθενείς δεν μπορεί να πάρει σισπλατίνη. Το βλέπετε κάπως έτσι να διαμορφώνεται το τοπίο? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Πάω στο εδώ στις μελέτες που αναφέρθηκες. Πέτρο, κοίτα να δεις. Η δική μου γνώμη είναι ότι σε επίπεδο νεοάντζουβαν, cisplatin-based chemotherapy is a high bar. Έχουμε δύο μεγάλες φάσεις, τρία μελέτες και μετανάλυση που έδειξε πλεονέκτημα συνολικής επιβίωσης, overall survival benefit, που όλοι ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να το δούμε αυτό σε κλινικές μελέτες στην ογκολογία και στην ουρολογία φυσικά. Άρα λοιπόν είναι ψηλός ουδός. Το Pure One, το οποίο είχε μόνο πεμπρολίζουμα, single agent, μονοθεραπεία με πεμπρολίζουμα, δεν είναι επαρκές κατά τη γνώμη μου πρωτοβόρο για να πάρει έγκριση. Πρέπει να δούμε τι θα δείξουν οι φάσεις 3 μελέτες, για να δούμε κατά πόσο θα πάρει έγκριση εκεί. Ας πούμε, η μελέτη κοινότητα 905, που είναι εδώ στη διαφάνεια αυτή, στο πάνω δεξιά μέρος, που το οποίο εξετάζει σε φάση 3 πλέον πεμπρολίζουμα ή πεμπρολίζουμα plus ένα άλλο φάρμακο, το Enfortum Vedotin, ή η εστεκτομή μόνη της. Αν εγώ πιστεύω ότι το FDA και το EMA θα περιμένουν τις φάσεις 3 μελέτες για να δούμε αν θα πάρει έγκριση των τοξικών inhibitors και είναι λίγο χωρισμένες οι μελέτες σε cisplatin fit ασθενείς, είναι αυτό που είναι στο κάτω της διαφάνειας με το μπλε και με το mauve, είναι cisplatin plus checkpoint inhibitor σε σχέση με cisplatin based chemotherapy alone. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω ότι είναι δύσκολο οι εταιρείες. Δεν θέλουν να πάνε κοντά στη σπλατίνη μόνο με checkpoint inhibitor. Θέλουν να τη συνδυάσουν σε εισαγωγική θεραπεία. Αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στη σπλατίνη, επειδή δεν έχουν καλό άλλο εναλλακτικό τρόπο, εκεί οι μελέτες φάσης 3 εξετάζουν εσωθεραπεία σαν single agent ή σε συνδυασμό. Αυτές που δείχνουν στο πάνω μέρος διαφάνειας. Άρα λοιπόν θα δούμε. Εγώ πιστεύω η χημειοθεραπεία κρατάει ακόμα. Κρατάει ακόμα και σε εισαγωγικά, νεοάτζουβαν, αλλά και σε μεταστατική νόσο. Δεν το κουβέντιασα σήμερα, κάποια άλλη μέρα. Αυτό το οποίο κάνουμε σε μεταστατική νόσο και με τη μελέτη Javelin Bladder που δημοσιεύσαμε, οι ασθενείς παίρνουν πιο πολύ. Αν είναι εφικτό, αν μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία σε μεταστατική νόσο, παίρνουν χημειοθεραπεία, σισπλάτιν ιδανικά ή αλλιώς καρβοπλάτιν, αν δεν μπορούν να πάρουν σισπλάτιν, και μετά κάνουν θεραπεία συντήρησης με νοσοθεραπεία σε μεταστατική νόσο. Άρα λοιπόν θα πάρει καιρό ίσως να εκτοπίσουμε τη χημειοθεραπεία από το τοπίο. Έτσι φαίνεται. Κύριε Ρίσο, Πέτρο Γρίβα, ευχαριστούμε θερμά. Εξαιρετικά καρδιοπιστική. Καλύψαμε όλο τον καρκίνο της κύστης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Πέτρο Σιντελή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον συντονισμό. Ευχαριστώ όλους σας. Είμαστε μέσα στον χρόνο. Ένα συμπόσιο
που σέβεται το ακροατήριό του, τελειώνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που είναι στο πρόγραμμα και δίνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί σε 9.30 για τη συνέχεια. Καλή ξεκούραση και ευχαριστώ για όλους που συμμετείχαν. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, χαιρετισμού στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε.